Λοιπόν, να είμαστε και πάλι απόψε. Καλησπέρα σε όλους. Γεωπολιτική βραδιά με τον Χρήστο. Ο μήνας έχει 5. Να πούμε καλό μήνα στα παιδιά, σε όλους. Γιατί δεν έχουμε μιλήσει μέσα στον Ιούνιο. Είναι η πρώτη εκπομπή του Ιουνίου που κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να πούμε τις καλησπέρες μας. Θα ξεκινήσουμε με τα ελληνοτουρκικά. Θα κάνουμε ένα γύρο στην επικαιρότητα. Έτσι, την ιδιοσιογραφία θα δούμε και θα σχολιάσουμε οτιδήποτε έχει συμβεί ως σήμερα, αυτή την εβδομάδα που πέρασε, που έχουμε να μιλήσουμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλησπέρα στα παιδιά όσοι είναι μέσα. Καλησπέρα στο Χασάπ, γεια σου Crazy, γεια σου Ιορδάνη, γεια σου Πάνο, ο Νίκος, γεια σου Νικόλα, ο Μάριος και ο Γιώργος είναι μέσα, γεια σου Ηλία, καλησπέρα, καλησπέρα στον Κρίσλατ, καλησπέρα στον Άρη, στον Σωτήρη και στον Χρήστο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Όποιος είναι να μπει, θα μπει, παιδιά, δεν χρειάζεται να περιμένουμε ούτε εμείς ούτε αυτός. Θα μας περιμένει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε στα λειτουργικά. Λοιπόν, είχαμε κάποιες δηλώσεις οι οποίες βγήκαν σήμερα στα δημοσιογραφικά, στις δημοσιογραφικές ιστοσελίδες ελληνικές, οι οποίες αφορούν τον Ταγί Περντογάν. Έκανε ο Ταγί Περντογάν κάποιες δηλώσεις σχετικά με το γεωτρύπανο το Γιαβούζ. Ότι το Γιαβούζ είναι σε κατάσταση συντήρησης και ότι θα ξαναβγεί πάλι να ξεκινήσει πάλι γεωτρήσεις. Προφανώς στην Ανατολική Μεσόγειο, προφανώς στην ΑΟΣ της, την Κυπριακή, και υπάρχει και το περιθώριο, υποψία να έρθει και προς την πλευρά της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και βλέποντας και κάνοντας που λένε. Γιατί δεν γνωρίζουμε αν θα κάποια στιγμή, εγώ σας έχω πει εδώ και ένα 1,5 χρόνο περίπου, έχει περάσει 1,5 χρόνος, ότι πιστεύω ότι ο στόχος της Τουρκίας σχετικά με την... Με το φυσικό πλούτο που υπάρχει στη θάλασσα, είναι κάτω από την Κρήτη. Δηλαδή θέλει να αρπάξει ό,τι υπάρχει κάτω από την Κρήτη, και γι' αυτό έχει κάνει και αυτό το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δεν την ενδιαφέρει τόσο πολύ η περιοχή του Καστελόριζου, νότια του Καστελόριζου κτλ. Υπάρχει βέβαια, λένε εκεί, υπάρχουν κάποιες προσδοκίες εκεί προς τα χαμηλά, προς την Αίγυπτο, ας το πούμε, προς την ΑΟΣ της Αιγύπτου. Ότι υπάρχει ένα οροπέδιο, όπως το λένε αυτό, της θαλάσσης, το οποίο έχει εκεί, μπορεί να έχει φυσικό πλούτο μέσα κτλ. Εγώ πιστεύω ότι είναι, ο σκοπός του Ερντογάν είναι να χτυπήσει κάτω από την Κρήτη. Εκεί που είχαμε κόψει εμείς τα οικόπεδα, αυτά θέλει να πάρει. Δηλαδή, αυτά που εσύ ήδη έχεις προετοιμάσει να δώσεις στις εταιρείες πετρελαϊκές, έτσι, αυτά θέλει να πάρει. Λοιπόν, έκανε λοιπόν αυτή τη δήλωση για το Γιαβούζ, όπως έκανε και τη δήλωση, μίλησε και για το Κανουνί, μίλησε και για το. Ότι είναι πάνω για τη Μαύρη Θάλασσα, ότι έχουν βρει πάρα πολύ. Βρήκαν, δεν θυμάμαι το ακριβώς, την ποσότητα που βρήκαν πετρελαίου, φυσικών πλούτων, αερίου, τι είναι αυτό. Δεν θυμάμαι ακριβώς την είδηση, θα σας γελάσω. Τώρα μην ανοίγω την ιστοσελίδα να το διαβάσω. Θυμάμαι όμως ότι όλοι οι αναλυτές οι ξένοι λένε ότι είναι σε τέτοιο τόσο μεγάλο βάθος, τόσο μεγάλο βάθος, που είναι αδιανόητο οικονομικά. Δηλαδή, να γίνει κάτι, δηλαδή να τραβηχτεί όλος αυτός ο πλούτος μέσα από. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Δεν γίνεται, είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Προφανώς αυτά είναι για εσωτερική κατανάλωση του Τούρκου Προέδρου, τα λέει δηλαδή για τον λαό του εκεί, να πιστέψει ο λαός του ότι από τη μία μέρα στην άλλη θα γίνει πλούσιος. Πράγμα όμως που δεν μπορεί να συμβεί, γιατί από ό,τι είδαμε αυτές τις ημέρες έκανε κάποια λάθη ο Τούρκος Πρόεδρος. Πρώτα απ' όλα έδωσε μια συνέντευξη, στην οποία είπε. Κάποια πράγματα για τον πληθωρισμό είπε και είπε και για τα επιτόκια στην κεντρική τουρκική τράπεζα. Λοιπόν, είπε ότι το 19% θα πρέπει να μειωθεί, να κατέβει. Τέλος πάντων, είπε κάτι άλλο. Είπε ότι πήρε, λέει, κάποια στιγμή είχε πάρει τηλέφωνο τον κεντρικό τραπεζίτη, λέει, και του ζήτησε να. Πράγματα αδιανόητα. Δηλαδή, οι εξουσίες πρέπει να διαχωρίζονται. Στην Τουρκία δεν διαχωρίζεται εξουσία. Η εξουσία είναι μία. Είναι ο Ταγί Περντογάν, είναι ο πρόεδρος. Λοιπόν, κανονικά θα έπρεπε να είναι ο κεντρικός τραπεζίτης να παίρνει τις αποφάσεις τις οικονομικές. Όχι ο πρόεδρος, τα κάνει όλα. Γι' αυτό και όλα δέχεται και επιθέσεις από την αντιπολίτευση ότι αφού θες να είσαι και κεντρικός τραπεζίτης, να είσαι και πρωθυπουργός, να είσαι και πρόεδρος της Τουρκίας, να είσαι και κεντρικός τραπεζίτης, να είσαι από όλα. Λοιπόν, έκανε αυτό το λάθος και είδαμε ότι ξαφνικά καταρακώθηκε η ισοτιμία της τουρκικής λίρας. Σε σχέση με το δολάριο. Αυτή τη στιγμή, αν και δεν το έχω ανοίξει, να το ανοίξω 2 λεπτά, τόση ώρα, αυτή τη στιγμή είμαστε, είναι Σάββατο σήμερα, οκ, okay, είναι closed, okay, είναι, αλλά είναι στα 8,66. Είχε φτάσει και χειρότερα, είχε φτάσει δηλαδή και πάνω από τα 8,7.
δολάρια, όχι ευρώ, δολάρια προς μια τουρκική, ένα δολάριο προς 8,7, 8,66 είναι τώρα, 8,6685 τουρκικές λίρες. Η πληροφορία είναι από το Bloomberg. Έτσι, οι πληροφορίες δηλαδή οι οικονομικές τις βλέπουμε στο Bloomberg, στην ιστοσελίδα του Bloomberg και τις αντλούμε από εκεί. Να λέμε και που βλέπουμε και τι βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Αυτά με τον Τούρκο Πρόεδρο. Αλλά τα υπόλοιπα που μπορεί να έχουν σχέση με τα ελληνοτουρκικά είναι η απόφαση για τις φρεγάτες, η οποία δεν πάρθηκε καμία απόφαση. Απλώς έγινε μια συζήτηση στο Μέγαρο Μαξίμου, εσωτερικής κλειστών, σε κλειστές θύρες που λένε. Έτσι. Εσωτερική συζήτηση ήταν αυτή, μέσα στο Μαξίμου. Δηλαδή, συζήτησαν, ας πούμε, πώς πάνε τα πράγματα, ποιες είναι οι προσφορές. Έγινε απλώς μια συζήτηση, τίποτα παραπάνω. Δεν υπάρχει καμία απόφαση. Κοιτάνε τις προσφορές και ζυγίζουν την κατάσταση. Τώρα από εκεί πέρα, ούτε εγώ δεν είμαι προσωπικά οδικός και δεν πιστεύω ότι είσαστε κι εσείς ειδικοί. Δεν πιστεύω ότι είσαστε στρατηγοί. Δεν ξέρω, έχουμε κανένα στρατηγό μέσα. Πού είναι ο general? Μόνο ο στρατηγός, ο κανονικός που μπαίνει μέσα στο chat και είναι στρατηγός. Όλοι οι άλλοι. Γιατί ο καθένας έχει μια γνώμη και όλοι πιστεύουν ότι πρέπει να πάρουμε την μπελάρα. Έτσι. Δηλαδή, τέλος πάντων, όχι όλοι, μια πλειοψηφία. Ο κόσμος όμως. Οι αγορές του στρατιωτικού εξοπλισμού δεν πάει με δημοψηφίσματα. Άλλωστε τα δημοψηφίσματα πολλές φορές είδαμε που μας καταλήξανε. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Τι άλλο έχουμε να δούμε? Να σας βάλω και την ιστοσελίδα του Facebook. Όσοι φίλοι είστε καινούργοι και δεν έχετε γραφτεί στο Facebook και μας ακούτε, γραφτείτε απλώς για να βλέπετε τα βίντεο τα οποία ανεβαίνουν. Δηλαδή είναι μια ενημέρωση πότε ανεβαίνουν τα βίντεο στο κανάλι στο YouTube. Αυτό είναι κάτι άλλο και καμιά φωτογραφία που δεν μπορεί να βρείτε αλλού ή μπορεί και να τη βρείτε αλλού. Αυτό ποστάρουμε. Δεν ενοχλούμε, δεν φακελώνουμε κόσμο, δεν ασχολιόμαστε, δεν κοιτάμε καν μέσα στα προφίλ σας οτιδήποτε, τίποτα. Δεν καθόμαστε, δεν έχουμε το χρόνο να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Δεν... Εντάξει παιδιά, αυτό είναι το Facebook, το Lelokana Productions, έτσι, αυτή είναι η σελίδα που μπορείτε να μπείτε για να δείτε. Να κάνετε ένα like και να μπορείτε να ενημερώνεστε πότε ανεβαίνουν βίντεο, γιατί πολλές φορές στο YouTube κάνει λάθη, δηλαδή όχι κάνει λάθη, δεν δουλεύει σωστά και δεν ενημερώνει πότε ανεβαίνει ένα βίντεο ή ξέρω πότε είμαστε ζωντανά ή οτιδήποτε τέτοιο. Λοιπόν, από εκεί θα βοηθιέστε. Αυτό τίποτα άλλο. Και στο Twitter έχουμε, αν θέλετε, κοιτάξτε το. Στη σελίδα μας πληροφορίες έχουμε ανοίξει στο Twitter ένα λογαριασμό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να, ο στρατηγός μας μπήκε. Καλησπέρα, στρατηγέ. Δεν βλέπω. Κάτι γράφει ο Πάνος, αλλά δεν τον βλέπω γιατί χάνω τον ήρμό μου. Είναι κοινή διαπίστωση, λέει, ότι αργούμε πολύ να αποφασίσουμε. Είναι πάνω μου. Εντάξει, αργούμε. Δεν ξέρω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Δεν μπορώ να ξέρω. Πάνω μου, δεν το γνωρίζω. Καλησπέρα, στρατηγέ. Δεν το γνωρίζω το χρονοδιάγραμμα, οπότε δεν μπορώ να πάρω θέση γι' αυτό. Πάμε να προχωρήσουμε. Θα δούμε και αρκετά βιντεάκια σήμερα. Για να σπάσουμε τη μονοτονία της κουβέντας. Να μην έχουμε στατικές εικόνες μόνο από πίσω, στο background. Αν είναι κάτι για τα ελληνοτουρκικά, θα το ξαναπούμε. Ο Ακάρα κάνει κάποιες δηλώσεις. Τα συνηθισμένα παιδιά για τα νησιά. Λέει για τα αποστατικοποιημένα, δεν πρέπει να είναι αποστατικοποιημένα. Δεν πρέπει να είναι αποστατικοποιημένα και τα έχει στατικοποιήσει η Ελλάδα. Τα γνωστά. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο εξαιρετικό τώρα. Ένα μυαλό έχω κι εγώ, δεν πειράζει. Βράδυ πρωί. Να προχωρήσουμε. Θέλετε να πάμε στην. Πάμε στη Λιβύη. Πάμε να δούμε λίγο την ιστογραφία στη Λιβύη. Στη Λιβύη, λοιπόν, είχαμε τις ιστοσελίδες. Οι οποίες δεν είναι εχθρικές ιστοσελίδες αυτές προς το Χαφτάρ, οι οποίες βγάλαν την είδηση ότι ο Χαφτάρ είναι άρρωστος και ότι νοσηλεύεται στην Αίγυπτο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αληθεύει. Εγώ προσωπικά, η προσωπική μου γνώμη δηλαδή είναι ότι πιστεύω ότι αληθεύει, ότι υπάρχει κάποιο θέμα υγείας με το Χαφτάρ. Είναι και μεγάλο σε ηλικία. Θέλει, δεν θέλει. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα υπάρχει κάποιο θέμα υγείας. Όσο να είναι, θα υπάρχει. Τώρα, το πόσο σοβαρό είναι ή όχι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Πάντως παρουσιάστηκε στην παρέλαση που έγινε στη Βεγγάζη για τα 7 χρόνια του LNA που ξεκίνησε τις συγκρούσεις για να διώξει, να εκδιώξει από τη Λιβύη τις οργανώσεις αυτές τις ισλαμιστικές, τις ακραίες κτλ. Παρουσιάστηκε και σε ένα παιχνίδι φιλικό ποδοσφαίρου. Οπότε βγήκαν οι φωτογραφίες, καταλάβατε, για να βγουν οι φωτογραφίες να δείξουν στον κόσμο ότι είναι ότι χέρι άκρας υγείας. Λοιπόν, όχι σαν και εμένα που βήχω. Λοιπόν, ναι, ανέβασαν βίντεο. Ναι, εμείς δεν πάμε να ανεβάσουμε, Χρήστο μου. Ανεβάσανε, ναι. Έγινε και ένα ατύχημα. Το ξέρω ότι έγινε ένα ατύχημα. Κάποιοι φίλοι μου είπανε, δεν το ανεβάσαμε. Δυστυχώς κάποια πραγματάκια τα αποφεύγουμε.
καλός, όχι δυστυχώς, καλός κακός. Λοιπόν, έγινε ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια της παρέλασης, έπεσε ένα αεροπλάνο το οποίο συμμετείχε στην παρέλαση του LNA. Δεν το θεωρήσαμε ότι έπρεπε να το προωθήσουμε σαν είδηση αυτό. Ήταν ένα ατύχημα, δυστυχές ατύχημα. Τα ατυχήματα αποφεύγουμε λιγάκι να τα προωθούμε. Δεν είναι, αυτά τα θανατικά δεν τα πολύ βάζουμε. Λοιπόν, αλλά το λέμε εδώ τώρα σαν είδηση, επειδή μιλάμε, έπεσε ένα αεροπλάνο του LNA, παλιό αεροπλάνο, δεν θυμάμαι το μοντέλο, MiG αν θυμάμαι καλά ήτανε, 31, παλιό, ένα παλιό αεροπλάνο, έκανε κάποιο λάθος ο πιλότος, κάποια τεχνική βλάβη και έπεσε. Εντάξει, ζωή σε εμάς και πάμε προχωράμε. Λοιπόν, ο Χαφτάρ θα δούμε, εγώ πιστεύω ότι ο Χαφτάρ, ότι μπορεί να ισχύει αυτό, ότι θα προωθήσει το γιο του, ή κάποιον άλλον, λόγω ηλικίας, είναι μεγάλος ηλικία. Λοιπόν, ναι, έπεσε το αεροπλάνο όντως και υπάρχει και βίντεο με την πτώση του αεροπλάνου. Υπάρχει βίντεο από το Twitter, δηλαδή, από αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε από τη Λιβύη, πάμε να φύγουμε. Πάμε να δούμε τη δισκογραφία λίγο στη Συρία. Στη Συρία εδώ έχουμε θεματάκια, σοβαρά θεματάκια, τα οποία δεν τα έχουμε κάνει δισκογραφικά. Υπάρχουν εξελίξεις, έχουμε μιλήσει για το Χμέιμιμ, για το αεροδρόμιο, ότι στο αεροδρόμιο έχει γίνει μια διαπλάτηση και έρχονται τώρα πια πιο μεγάλα αεροσκάφη, με αεροσκάφη που κουβαλάνε, μπορούν και φέρουν στρατηγικά όπλα. Το έχουμε πει. Στρατηγικά όπλα λένε πυρηνικά όπλα. Υπάρχει όμως και η εξέλιξη εξής. Υπάρχουν δύο εξελίξεις. Πολλές δηλαδή, αλλά δύο είναι πιο σοβαρές. Λοιπόν, μια εξέλιξη είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, μπορεί και παλιά να γινόταν, τώρα βγαίνει πιο πολύ στη δημοσιότητα, εξθέλνει πυρομαχικά ammunitions και διάφορα πραγματάκια στέλνει η Αμερική προς τους Κούρδους του βορειοανατολικής Συρίας, βόρειου Ιράκ, βορειοανατολικής Συρίας θα πούμε για τώρα. Λοιπόν, διάβασα την είδηση αυτή από κάποιο καλό δισκογραφικό πρακτορείο, δεν το θυμάμαι τώρα, αλλά δεν ήταν κάποιο δεύτερο. Λοιπόν, υπάρχουν αυτά ότι στέλνει, εξοπλίζει δηλαδή τους Κούρδους. Ψιλοεπίσημα δηλαδή, ψιλοεπίσημα, έτσι, δεν είναι είδηση πατάτα. Οπότε υπάρχει, αυτή προφανώς έχει η απόφαση πάρθει να εξοπλιστούν οι Κούρδοι και να γίνει, εξοπλίζονται οι Κούρδοι προφανώς εναντίον της Τουρκίας. Να το πούμε χήμα, να το πούμε πολύ απλά. Από την Αμερική. Αυτά. Λοιπόν, υπάρχει και άλλη εξέλιξη στην Συρία η οποία λέει ότι η Ρωσία, υπάρχουν κάποιοι διαδρόμοι οι οποίοι είναι, τους χρησιμοποιούν για να μεταφέρουν διάφορα υλικά και καλά ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους Σύρους πρόσφυγες κτλ. Αποφάσισε λοιπόν η Ρωσία κάποιον από αυτούς τους διαδρόμους, αν θυμάμαι καλά είναι ο τελευταίος που έχει μείνει ανοιχτός ο διάδρομος, να τον εκλείσει η Ρωσία. Λέει, παιδιά, εγώ δεν θα αφήσω πια βοήθεια από τη Δύση. Δύση, από τη Δύση, ξέρω, αμερικανική βοήθεια και από άλλες χώρες να στέλνετε προς αυτούς. Λοιπόν, έχουν βγει πάρα πολύ μεγάλα δισκογραφικά κανάλια στην Αμερική και έχει πέσει πολύ κλάμα ότι κλείνει η Ρωσία, λέει, τη δίωδο για την ανθρωπιστική βοήθεια στους καημένους, στους Σύριους, στους πρόσφυγες που πεινάνε, που πεθαίνουν, που πάρα πολλά τέτοια πράγματα. Δηλαδή, πολύ δάκρυ, πολύ κλάμα από αμερικανικά κανάλια. Διάβασα όμως ένα άρθρο σήμερα, το μεσημέρι, διάβαζα πάρα πολλά άρθρα, σήμερα το μεσημέρι, το οποίο έλεγε, ναι, λέει, αλλά είδατε, λέει, αυτός ο μαφιόζος που έχει βγει στην Τουρκία και λέει διάφορα πραγματάκια για τον Ερντογάν και για την κυβέρνηση την τουρκική, είπε ότι εμείς στέλναμε όπλα στους Ισλαμιστές, τους ακραίους, στη Βόρεια Συρία. Και λέει το άρθρο αυτό λοιπόν σήμερα, λέει, σύμφωνα με, με αυτά που έχει πει, λέει, ο μαφιόζος, εγώ πιστεύω, λέει, η κοπέλα, αν θυμάμαι καλά, η γυναίκα που έχει γράψει το άρθρο, πιστεύω, λέει, ότι καλά έκανε. Στο Russia Today πρέπει να ήταν. Πιστεύω, λέει, ότι καλά έπρεξε η Ρωσία και έκλεισε αυτό το διάδρομο, καθότι προφανώς από κάπου εξοπλίζονται αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, αυτοί οι ακραίοι Ισλαμιστές πάνω στη Βόρεια Συρία. Από κάπου εξοπλίζονται. Από πού εξοπλίζονται. Δηλαδή, συνεχίζει η Τουρκία να στέλνει εξοπλισμό στρατιωτικό σε αυτούς τους ανθρώπους. Από πού τους στέλνει? Από κάποιο διάδρομο, από κάπου τους στέλνει. Και λοιπόν υποθέτει λοιπόν ότι καλά κάνει η Ρωσία. Όχι υποθέτει, υποθέτει ότι από εκεί πηγαίνουν, συγγνώμη, λάθος έκφραση, λάθος λέξη. Υποθέτει λοιπόν ότι από αυτό το διάδρομο και από άλλους τέτοιους διαδρόμους πηγαίνει, ας πούμε, η βοήθεια στρατιωτική και εξοπλίζονται αυτοί οι Σύριοι, οι Ισλαμιστές, οι ακραίοι, οι φιλότουρκοι,
Και γι' αυτό το λόγο καλά κάνει η Ρωσία και υπάρχει ένα μπερδεμάκι, γιατί βλέπω τα αμερικανικά κανάλια ότι το έχουν σηκώσει αρκετά και μιλάμε για μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια στην Αμερική. Για μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια. Το έχουν σηκώσει το θεματάκι πολύ ψηλά, με πολύ δάκρυ, με πολύ ότι οι καημένοι, σας λέω, είδατε, ας πούμε, δεν θυμάμαι ποιο κανάλι, το NBC, μπορεί να λέω και ψέματα. Είδα ότι με πολύ δάκρυ. Λοιπόν. Θα δούμε. Αυτά γίνουν τα θέματα στη Συρία. Πάμε να προχωρήσουμε. Δεν θυμάμαι τώρα κάτι άλλο. Εντάξει, επιθέσεις γίνονται. Υπάρχει συνέχεια, γίνονται συγκρούσεις, μικροσυγκρούσεις. Γίνανε και πιο μεγάλες συγκρούσεις τώρα τελευταία. Δηλαδή, κάποια στιγμή έγινε μια σφοδρή επίθεση των Συριακών δυνάμεων, αν θυμάμαι καλά, προς φιλότουρκους και υπήρχαν πολλά θύματα. Αυτά όμως είναι καθημερινά. Λοιπόν, δεν είναι κάτι το έκτακτο, κάτι που αξίζει να προχωρήσουμε να μιλήσουμε. Λοιπόν, πάμε, θα συνεχίσουμε. Έχουμε και Ουκρανία, έχουμε και το Ισραήλ. Δεν έχουμε βέβαια φωτογραφία του Ισραήλ. Θέλω να πάμε για Ισραήλ, για να δω. Πάμε Ουκρανία, Ισραήλ, Ουκρανία, Ισραήλ, Ουκρανία, Ισραήλ. Πάμε Ισραήλ. Πάμε Ισραήλ. Όχι, αυτό δεν το θέλουμε. Είναι λάθος αυτό που μπήκε τώρα. Και κακώς μπήκε. Πώς μπήκε αυτό το πράγμα εδώ. Ναι. Συμβαίνουν και αυτά και στις καλές οικογένειες. Λάθη γίνονται. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε λιγάκι να πάμε για το Ισραήλ. Πάμε μέσω του Google Earth. Σας λέω 5 πραγματάκια τα δισογραφικά και ψηλώ την άποψή μου. Τίποτα. Και θα δούμε, θα προχωρήσουμε παραπάνω. Είναι μεγάλη νύχτα σήμερα. Έτσι πιστεύω. Έχουμε αρκετή ώρα. Λοιπόν, πάμε για το Ισραήλ. Στο Ισραήλ έχουμε πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες επηρεάζουν τις γεωπολιτικές. Εδώ έχει γίνει ένα συνοθήλευμα, δηλαδή... εναντίον του Νετανιάχου, ο Νετανιάχου, όσοι δεν γνωρίζετε την κατάσταση στο Ισραήλ, ο Νετανιάχου είναι ο δεξιός, η δεξιά πτέρυγα των κομμάτων, ας πούμε, τα κόμματα, έτσι είναι αριστερά και εκεί ο κεντρώα, όπως είναι και εδώ. Είναι η δεξιή εκεί. Ο Νετανιάχου είναι δεξιός. Λοιπόν, έκανε ο κεντρώος, ας πούμε εδώ το κέντρο το δικό μας, το κοινάλ, ας το πούμε, το ελληνικό κοινάλ, που είναι ο... Πώς το, δεν θυμάμαι το όνομά του, το αποκόλλησε στο μυαλό μου. Όποιος θέλει, ας με το γράψει στο chat λιγάκι. Ο Λεμπίτ, δεν θυμάμαι, πώς το λέμε, Μάριε, τον κεντρό που έκανε την κυβέρνηση. Αχ, κόλλησε το μυαλό μου, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ο κεντρός λοιπόν εκεί στο Ισραήλ τους έπιασε όλους εκεί. Έπιασε λέει τους ακροδεξιούς, έπιασε τους ακροδεξιούς το Μπένετ. Είναι ο Μπένετ ο ακροδεξιός. Του λέει θα κάνουμε κυβέρνηση. Λέει θα κάνουμε κυβέρνηση. Έπιασε, αλλά χρειάζεται πάρα πολλούς ψήφους μέσα στο, ας το πούμε, στη Βουλή την Ισραηλινή. Για να γίνει αυτή, δεν έχει γίνει ακόμα κυβέρνηση, έτσι, δεν έχει σχηματιστεί κυβέρνηση, δεν έχει ορκιστεί, συγγνώμη, κυβέρνηση. Λοιπόν, δεν έχει ορκιστεί, προσπαθεί να σχηματίσει κυβέρνηση, δεν έχει σχηματιστεί ακόμα, δεν έχει ψηφιστεί μέσα από τη Βουλή. Σε όλα αυτά τα κομματάκια λοιπόν, τα μικρά-μικρά που έχει βάλει, έχει βάλει και ένα κόμμα που είναι αραβικό, ισλαμιστικό κόμμα. Δέχτηκε ακόμα δηλαδή και ο ισλαμιστής να γίνει κυβέρνηση. Όλα για την καρέκλα που λέμε, καταλάβατε. Δεν μας αφορά, ό,τι θέλουν να σκάουν εκεί πέρα. Εγώ δεν μπορώ να είμαι ούτε υπέρ του Νετανιάχου, ούτε κατά του Νετανιάχου, ούτε υπέρ του Μπένετ, ούτε κατά του Μπένετ. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχει αποφασιστεί, εφόσον σχηματιστεί η κυβέρνηση, να είναι 2 χρόνια πρωθυπουργός ο Μπένετ στην αρχή, ο ακροδεξιός ας το πούμε, και άλλα 2 χρόνια θα είναι ο κεντρώος, ο Λαμπίτ, ναι, ο Γιαΐρ, ναι. Συγγνώμη παιδιά, με έχει πιάσει ένας μπίχας. Τι να κάνω, τα λεμά μου. Λοιπόν, ο Λαμπίτ, ναι, Λαμπίτ, εγώ το λέω Λαμπίτ, αν θυμάμαι καλά έτσι, Λεμπίτ ή Λαμπίτ, δεν θυμάμαι τώρα. Αυτό. 2 χρόνια ένας, 2 χρόνια ο άλλος. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι το εξής, ότι ο Νετανιάχου έχει πιάσει βουλευτή-βουλευτή από ό,τι καταλαβαίνουμε και πιέζει και λέει εσύ που είσαι ακροδεξιός θα πάει να κάνεις κυβέρνηση με το Ισλαμιστικό Κόμμα τον... δεν θυμάμαι πώς λέει τώρα... δεν θυμάμαι τα ονόματα, παιδιά, συγγνώμη, ξεχνάω. Λοιπόν, θα πάει να κάνεις με αυτόν με το Ισλαμιστικό Κόμμα να κάνεις κυβέρνηση και υπάρχει περίπτωση και... Τώρα, 1-2 μέρες το βλέπω πολύ ζεστό. Αυτή είναι η άποψή δικιά μου. Ότι δεν θα σχηματιστεί τελικά, δεν θα γίνει κυβέρνηση.
και θα ξαναγίνουν εκλογές. Και βλέπω και διάφορα άρθρα και στην Ελλάδα από Ισραηλινούς, ίσως, από Έλληνες, ίσως, δεν ξέρω τι είναι ο καθένας. Λοιπόν, τα οποία λένε ότι δεν θα πρέπει αυτό το θεωρούν σαν έκτρωμα και δεν θα πρέπει να επιζήσει αυτό το πράγμα, δηλαδή να μείνουν όλοι οι Ισλαμιστές μαζί με κεντρώοι μακροδεξιούς. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι πολύ περίεργο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα και το πιστεύω ότι μάλλον προς τα εκεί πηγαίνει. Δηλαδή θα πιεστούν οι βουλευτές εκεί. Γίνονται πολλές διαμαρτυρίες, να ξέρετε, στο Ισραήλ. Πολλές διαμαρτυρίες. Δηλαδή βγαίνουν οι κάτοικοι εκεί, οι πολίτες του Ισραήλ, και πηγαίνουν έξω από τα σπίτια των βουλευτών και διαμαρτύρονται. Και λένε πώς εσύ θα πας με αυτούς που είναι Ισλαμιστές και θα γίνεις κυβέρνηση. Πώς θα τους βάλουμε στην κυβέρνησή μας αυτούς. Πολύ πιθανό να γίνουν πάλι εκλογές. Και βλέποντας και κάνοντας, μη σας πω ότι μήπως ξαναβγεί ο Νετανιάχου. Μην τον έχετε τον Νετανιάχου ξεγραμμένο. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Αυτά που βλέπω, δηλαδή οι κεραίες μου τι πιάνουν. Οι κεραίες μου αυτή τη στιγμή πιάνουν ότι ο Νετανιάχου δεν είναι ξεγραμμένος. Ο Νετανιάχου μπορεί και να ξαναβγεί με εκλογές. Και ο κόσμος εκεί που είναι τώρα απογοητευμένος και φωνάζει, και ακροδεξιός κόσμος που είναι άκρα δεξιά και βλέπει αυτό το πράγμα και σου λέει καλά, εμείς ψηφίσαμε τον Μπένετ, δεν ψηφίσαμε. Δηλαδή δεν θέλω να το... Είναι σαν κάποιος να ψήφισε την άκρα δεξιά στην Ελλάδα και η άκρα δεξιά στην Ελλάδα να πήγε και να κάνει κυβέρνηση, ας πούμε, με τα παλιά χρόνια που ήμασταν εμείς, κομμουνιστικό κόμμα εσωτερικού, ας πούμε, ή εξωτερικού, ή ξέρω εγώ, με κάτι. Δεν γίνεται. Δεν ταιριάζει. Δεν κολλάει το ένα με το άλλο. Καταλάβατε. Δεν κολλάει. Λοιπόν, αυτά για το Ισραήλ. Θα δούμε κάποια πραγματάκια άλλα. Υπάρχουν κάποιες ειδησιογραφικές ειδήσεις, κάτι περίεργα. Όπως αυτό που βάλαμε, ότι περιμένουν τα χρήματα, το βάλαμε πριν σηκωθεί, πριν βγούμε εμείς εδώ στον αέρα. Περιμένουν η Χαμάς, λέει, χρήματα από το Κατάρ. Αυτή η είδηση είναι βαρβάτη είδηση, είναι από το Times, The Times of Israel, δηλαδή δεν είναι, είναι από τις μεγαλύτερες ιστοσελίδες ιδιογραφικές, τις σοβαρές σελίδες του Ισραήλ. Περιμένει χρήματα η Χαμάς. Εσείς πώς νομίζατε ότι εξοπλίζεται η Χαμάς? Πού τους βρήκε τόσες ροκέτες, πού τους βρήκε η Χαμάς? Τόσες ροκέτες, χιλιάδες ροκέτες. Και βλέπετε εκεί τον κόσμο με τα σχισμένα τα ρούχα, περπατάει, δεν έχουν και να φάνε, δεν έχουν να πιούνε. 30 εκατομμύρια δολάρια το μήνα. 30 εκατομμύρια δολάρια το μήνα. Αυτό εδώ πέρα σας έχω ξαναπεί, δεν θυμάμαι κιόλας, το είχαμε πει, η λεωρίδα της Γάζας είναι όσο η Κεφαλονιά, είχαμε πει. Πόσα χιλιόμετρα είναι, δεν θυμάμαι. Κάπως εκεί, πάνω αν θυμάσαι εσύ, πες το, γράφτο κιόλας. Δεν είναι, είναι μια μικρή περιοχή και λέει 30 εκατομμύρια δολάρια. Τι τα κάνουν 30 εκατομμύρια δολάρια? Λέει, πληρώνουμε, λέει, δημόσιους υπαλλήλους. Δημόσιοι υπαλλήλους με 30 εκατομμύρια δολάρια το μήνα. Και θέλει ολόκληρη Αμερική και λέει θα στείλουμε βοήθεια Αμερική, λέει 75 εκατομμύρια δολάρια. Όχι το μήνα, μία φορά. Εφάπαξ. 75, και το Κατάρ στέλνει 30 εκατομμύρια το μήνα. Το μήνα. Εγώ σας τα λέω αυτά γιατί μιλάμε τώρα για το Ισραήλ, για να καταλάβετε πώς πάει η προπαγάνδα. Γιατί από ό,τι προσέξατε, υπάρχει πολύ μεγάλη προπαγάνδα από πολλά ειδησιογραφικά κανάλια του εξωτερικού υπέρ, όχι των Παλαιστινίων λένε, αλλά υπέρ της Χαμάς, γιατί η Χαμάς έκανε την έναξη με τις ρουκέτες. Δεν βγήκαν τα παιδάκια οι Παλαιστίνοι με τις πέτρες. Ο κόσμος εδώ και στην Ελλάδα θυμάται τα παιδιά, την Ιντιφάντα με τις πέτρες, με τις φεντόνες. Δεν είδαμε τίποτα σφεντόνες και πέτρες. Ρουκέτες είδαμε να τους πετάνε οπουδήποτε μπορούν στα κεφάλια των αλωνών. Στο Τελαβή, παντού, στην Ιερουσαλήμ, παντού πετάγανε ρουκέτες. Όπου πέσει η ρουκέτα, όποιον φάμε. Και βλέπω και διάφορα σχόλια στα βίντεο, τα οποία ο καθένας βέβαια καλά κάνει και έχει τη γνώμη του. Αλλά μου είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω πώς κάποιοι Έλληνες είμαστε, λέει, με αυτούς τους καημένους, λέει. Ποιοι οι καημένοι, Χαμάς? Τα έχετε μπερδέψει το κεφάλι σας λιγάκι. Έτσι. Τώρα μιλάμε για τη Χαμάς. Η Χαμάς ξεκίνησε, δεν επιτέθηκε το Ισραήλ στη Γάζα. Λίγο τα έχετε μπερδέψει, μου φαίνεται. Τα έχετε λίγο χαμένα. Καλά είναι να πίνετε κανένα καφέ, κανένα ποτό, καλά είναι. Αλλά μην το παρακάνετε όσοι το κάνετε. Δηλαδή, επιτέθηκε, η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ με ρουκέτες. Ξεκίνησε και πέταγε ρουκέτες. Το Ισραήλ γίνανε κάποια επεισόδια σε Ιερουσαλήμ. Εκεί γύρισε σε ένα τζαμί. Αυτά γίνανε. Επεισόδια γίνανε. Και άλλα και πέταγε ρουκέτες. Τα λάβατε. Δηλαδή, είναι σαν να μαλώνουν σε ένα γήπεδο και να μπουν μέσα οι αστυνομικοί και αρχίζουν να πυροβολάνε.
Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε. Οι φίλοι μου εδώ που είναι αριστεροί και μας ακούνε. Και δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, το ότι ο αριστερός πρέπει να υπερασπίζεται τη Χαμάς. Δηλαδή οι αριστεροί στην Ελλάδα υπερασπίζεται τη Χαμάς. Δεν ξέρω, παιδιά. Δηλαδή πάρτε το λίγο αλλιώς. Κάτι δεν πατάει στο κεφάλι. Έτσι. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή η Χαμάς είναι μια οργάνωση που εκμεταλλεύεται τους Παλαιστίνιους και εσείς υποστηρίζετε τη Χαμάς. Δεν ξέρω, σας άσα λέω. Δηλαδή και εγώ έχω κάνει στη ζωή μου αλητίες. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έτσι, αλλά δεν με πιάνε οι αλητίες. Εγώ έπινα τις αλητίες στα ποτά μου, τους καφέδες μου, καταλάβατε, έτσι. Δηλαδή, χαλαρά παιδιά, χαλαρά, χαλαρά. Δηλαδή αυτά που σκέφτεστε και λέτε είναι πολύ περίεργα. Δεν ξέρω, εμείς δεν είπαμε ότι είναι σωστό να βουρβαδίζουν. Κάνας δεν το λέει, δηλαδή όποιος το λέει πρέπει να έχει πρόβλημα. Να χτυπάνε παιδάκια λέει και τα λοιπά. Ποιος είπε ότι εμείς θέλουμε να χτυπάνε τα παιδάκια και τους ανθρώπους και τις γυναίκες? Ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα? Σωστός Αντώνη μου, έτσι είναι. Εμείς είμαστε υπέρ των λαών, να το πούμε έτσι, να σας το πω πολύ απλά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο λαός του Ισραήλ και της Παλαιστίνης και οι Παλαιστίνοι πρέπει να ζουν, να πίνουν το ποτό τους στην παραλία στη Γάζα. Πώς να σας το πω, καταλάβατε, και να κάνουν τα μπάνια τους στη Γάζα. Στη Λόριδα της Γάζας που είναι παραθαλάσσια, βλέπετε εδώ. Όχι, ωραία παραλία, να πίνουν τα ποτά τους, τα ξενοδοχεία τους, να γίνει εκεί πέρα ένα τουριστικό θέατρο, να οικονομήσουν όλοι, να δουλεύουν, να κάνουν οικογένειες, παιδάκια. Ούτε να πολεμάνε, ούτε ρουκέτες. Αν δεν ξέρετε καλά, μάλλον δεν τα ξέρετε καλά. Δηλαδή, όπως είχε πει και ο Πάνος την άλλη φορά, άλλο ο Αραφάτ, η PLO, άλλο η Χαμάς, άλλο η Φατάχ, η Χαμάς, λέει το εξής. Εγώ θέλω να εξαλείψω το Ισραήλ από τον πλανήτη. Πώς ήταν ο Χίτλερ, καταλάβατε, πώς είπε ο Χίτλερ κάποια στιγμή, εγώ θέλω να εξαλείψω τους Εβραίους. Αυτό είναι η Χαμάς. Θέλει να εξαλείψει τους Εβραίους. Εσείς λοιπόν, οι οποίοι υπερασπίζεστε αυτή τη στιγμή ό,τι έγινε, υπερασπίζεται Χαμάς. Υπερασπίζεται δηλαδή αυτού του ανθρώπου που θέλουν να σκοτώσουν του Εβραίου. Δηλαδή, είσαστε, άμα το πάμε δηλαδή, ισάτοπο απαγωγή, δηλαδή το πάμε γύρω-γύρω, είσαστε ναζιστές, ας πούμε, έτσι. Χίτλερ σας, υπερασπίζεστε το Χίτλερ, ας πούμε. Δηλαδή, τρελά πράγματα. Δηλαδή, δουλεύτε λίγο στο κεφάλι σας. Έτσι, εγώ δεν σας έχω πει το τι ψηφίζω. Το τι ψηφίζω είναι δικό μου θέμα. Αν είμαι δεξιός αριστερός εδώ στα παιδιά, δεν τους ενδιαφέρει. Εντάξει, αλλά πρέπει το κεφάλι μας να δουλεύει χωρίς να βλέπουμε αριστερά και δεξιά και να έχουμε δηλαδή, πώς το λένε, όχι αποθυμένα, να έχουμε, τέλος πάντων, να έχουμε κάποια δεδομένα πραγματάκια τα οποία μας τα έχουν μεταφέρει παλιοί, όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι ντε και καλά, ας πούμε, πρέπει να όλοι οι Παλαιστίνοι έχουν δίκιο, οι άλλοι έχουν άδικο, ας πούμε. Ανδρέας Παπανδρέου, Πασόκ, δεκαετία 80. Δεν είναι έτσι, δέστε το και λίγο αλλιώς. Ανοίχτε το κεφάλι σας λιγάκι. Εντάξει, ανοίχτε το κεφάλι σας λίγο. Αυτό που γράφουν λίγο, είδα τα παιδιά κάτι γράφουν εδώ πέρα, λέει για την Χαμάς. Ναι, άκουσα σήμερα, διάβασα την είδηση, ότι ετοιμάζεται, λέει, γιατί, να καταλάβετε κάτι, η Χαμάς κυβερνάει στη Γάζα αυτή τη στιγμή. Ας το πούμε σαν να υπάρχει το στρατιωτικός τομέας και ο πολιτικός τομέας, κάπως έτσι είναι. Στη Γάζα, για τη Γάζα μιλάμε. Γιατί άλλο η Γάζα έχουμε πει, άλλο εδώ, η Δυτική Όχθη. Η Δυτική Όχθη, οι άνθρωποι, είναι Φατάχ. Η Φατάχ τι λέει? Η Φατάχ λέει, είμαστε εμείς οι Παλαιστίνοι, είσαστε εσείς οι Ισραηλινοί, θα κάνουμε εμείς ένα κράτος στην Παλαιστίνη, θα μείνετε εσείς το κράτος του Ισραήλ και θα ζήσουμε παρεούλα. Και τελειώσαμε. Ούτε θα σκοτωνόμαστε, ούτε τίποτα. Αυτό. Καταλάβατε. Έτσι δεν είναι? Ωραία δεν είναι? Τι θέλετε εσείς? Θέλετε σκοτωμούς δηλαδή? Διαβάζω διάφορα σχόλια, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν φορτώνω. Απλώς τα βλέπω και λέω, ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν παίρνετε χαμπάρι. Και επειδή με ενοχλεί και η προπαγάνδα και βλέπω πολλά κανάλια στο εξωτερικό και παίζει πολύ προπαγάνδα. Εγώ πιστεύω ότι είναι πληρωμένη η προπαγάνδα. Και καταλαβαίνετε από πού είναι πληρωμένη η προπαγάνδα. Εντάξει, παιδιά. Η προπαγάνδα είναι πληρωμένη από κάποιες μεγάλες χώρες που μπορούν και διαθέτουν τα χρήματα. Δεν θα πούμε ποιες χώρες. Από κάποιες χώρες οι οποίες μπορούν και διαθέτουν χρήματα και κάνουν προπαγάνδα. Και βλέπετε ξαφνικά βλέπετε κάποια ειδησιογραφικά τα οποία. Εντάξει, δηλαδή είναι κάργα υπέρ της Χαμάς. Κάργα. Εντάξει, παιδιά. Κάργα υπέρ της Χαμάς. Και από μεγάλα αυτά, μην πω τώρα μεγάλες αυτές, και στην Αμερική και παντού. Μην ονοματίσουμε. Λοιπόν, τα οποία τα είπαν και οι Ισραηλινοί, παιδιά. Εντάξει, παιδιά, τα είπαν και οι Ισραηλινοί. Δηλαδή είπαν ότι είδαμε ρεπορτάζ, λέει, επί 10 μέρες, 15 μέρες, βλέπαμε ρεπορτάζ, ας πούμε, βλέπαμε θέματα σε εφημερίδα της Αμερικής, μεγάλη εφημερίδα της Αμερικής.
με 1000% υπέρ της Χαμάς. Των Παλαιστινίων έγραφε. Της Χαμάς εννοούσε. Λέω, αυτά είναι πληρωμένα ρεπορτάζ. Τα ξέρετε πώς είναι. Τα πληρωμένα ρεπορτάζ. Τα ξέρετε τα πληρωμένα ρεπορτάζ. Και εδώ στον Εύρο δεν κάνε ρεπορτάζ αμερικάνικες εφημερίδες. Στον Εύρο δεν κάνε. Ε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εμένα με ενοχλεί η προπαγάνδα και τα πληρωμένα. Εδώ εμείς μιλάμε, λέμε την άποψή μας και είναι δεχτή και η άποψη του καθενός σας. Απλώς μου φαίνεται περίεργο γιατί κάποια πράγματα μου φαίνεται εξόφθαλμα. Γι' αυτό σας τα λέω. Δηλαδή, να είσαστε υπέρ των Παλαιστινίων, το καταλαβαίνω. Πεις, φίλε μου, είμαστε υπέρ των Παλαιστινίων γιατί βλέπουμε γυναίκες, παιδάκια και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν. Να ζήσουν όμορφα με το νοσοκομείο τους, να μην τους βομβαρδίζουν, να μην τους χτυπάνε. Μέχρι εκεί ναι, και εγώ συμφωνώ. Γιατί τι είναι με νομίζετε εμένα. Εγώ τι είμαι, κανένας ελεηνός που βγαίνει εδώ και λέω, ας πούμε, εναντίον των παιδιών και των γυναικών και των ανθρώπων γενικά. Ούτε μυρμήγκι δεν θέλω να πειράζεται, όχι άνθρωπος. Αλλά από εκεί πέρα, άλλο η Χαμάς, γιατί τα έχετε μπερδέψει. Άλλο η Χαμάς, άλλο η Παλαιστίνη. Καταλάβατε. Δεν είναι. Όλα τα πράγματα δεν είναι ίδια. Απλώς πολλοί μπορεί να επηρεάζεται με αυτά που διαβάζετε και με αυτά που γράφετε. Και διάβαζε και ένα πολύ ωραίο άρθρο σήμερα. Άμα το δω μπροστά μου, δεν έχω τη σελίδα τώρα. Θυμάμαι σε ποια σελίδα το διαβάζα. Πάρα πολύ ωραίο άρθρο από κάποια Ισραηλινή κυρία, η οποία έλεγε ότι τώρα λέει κατάλαβα λέει, πώς έγινε το ολοκαύτωμα. Δεν το πίστευα, δεν μπορούσα λέει, ποτέ να καταλάβω πώς άφησε λέει, ο κόσμος τότε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και έγινε το ολοκαύτωμα. Πώς άφησαν λέει, και έγινε αυτό το πράγμα και θανατωθήκαν τόσοι άνθρωποι. Πώς το αφήσαν, πώς το επιτρέψανε. Λέει τώρα το κατάλαβα. Γιατί είδε την προπαγάνδα. Κατάλαβε τον όχλο, τη μάζα. Μαζευτήκαν 200.000 κόσμο στο Λονδίνο. 200.000 κόσμο στο Λονδίνο. Εναντίον του Ισραήλ. Εναντίον του Ισραήλ. Φωνάζανε να πεθάνουν το Ισραήλ και να κάνει και βρίζανε. 200.000 κόσμο. Διάβαζα ένα αυτό ότι λέει σε μερικού δασκάλου που είναι εκεί κάτι καθηγητέ Ισραηλινοί, λέει. Έστειλε κάποια ομοσπονδία κάτι εκεί δασκάλων ότι είναι Αγγλικοί. Να κάνουν λέει ψήφισμα, δεν θυμάμαι ακριβώς κάτι, εναντίον του Ισραήλ. Και λέει, εγώ που είμαι Ισραηλινός, θα κάνω εναντίον της χώρας μου. Και τι σχέση έχει τώρα το. Τι σχέση έχουν ο σύλλογος καθηγητών εκεί στην Αγγλία να πάρει τη μεριά του Ισραήλ ή να μην την πάρει. Τι δουλειά έχει. Αυτό, παιδιά, είναι μίσος ενός λαού. Αυτό είπε η κοπέλα στο δημοσίευμα που διάβαζα και λέει: τώρα καταλαβαίνω, λέει, πόσο εύκολο λέει είναι να στρέψεις τον κόσμο εναντίον ενός λαού. Ότι φταίμε για όλα εμείς. Δεν φταίνε οι Χαμάς που πέταγε οι ρουκέτες. Φταίνε οι Ισραηλοί, λέει, γιατί έχουν καλύτερα όπλα, λέει. Εντάξει. Εγώ για μένα ανοησίες είναι αυτές και είναι το μυαλό του καθενός που την κουβαλάει. Και τι θέλει να. Και τι προπαγάνδα, τι συμφέροντα έχει. Αυτό τίποτα άλλο. Ένας φίλος ήθελα να πω για πιο πριν που έλεγε. Το διάβασα εγώ, αλλά αυτό έχει υποθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για το ότι θέλει να κάνει εδώ που βλέπουμε και το σαστόκο με το βελάκι, από εδώ θα φύγει περίπου και θα χτυπήσει κάτω στη Γάζα. Εδώ, συγγνώμη, εδώ λέω τη Γάζα. Και καλά θα κάνει, λέει, ΑΟΖ με τη Χαμάς. Δηλαδή με αυτό το. Και λέει, να λέει οι τουρκικές εφημερίδες το γράφανε, ότι θα κερδίσει, λέει, και 14.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα η Αίγυπτος. Δηλαδή θα φάνε την ΑΟΖ της Κύπρου. Απίστευτα πράγματα. Και έχουν βάλει μια λωρίδα εδώ κάπου πάνω από τη Ρόδο, στη Μαρμαρίδα, κάπου εκεί, να φεύγει και να βλέπει τη λωρίδα της Γάζας. Και καλά σαν καθρέφτης κάπως. Εντάξει, δεν έχω να σας το δείξω, γι' αυτό σας το λέω έτσι τώρα. Εντάξει, απίστευτες ανοησίες. Απίστευτες ανοησίες. Δηλαδή, όποιος τα βλέπει αυτά, οι άνθρωποι είναι, εντάξει, είναι κάργα, είναι όχι κλέφτες. Για τους Τούρκους λέω, παιδιά. Δεν είναι κλέφτες. Λοποδίτες είναι. Δεν μπορείς, για την κυβέρνηση, για την πολιτική που ασκούν εννοώ, έτσι. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, δεν είναι καθόλου αξιόπιστη σαν πολιτική, σαν κυβέρνηση, δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε, θα ξαναγυρίσουμε σε όλα αυτά. Θα πάμε μια Ουκρανία στο τελείωμα, έχουμε κάτι άλλο να δούμε. Θα ξαναμιλήσουμε, θα συνεχίσουμε παιδιά, μην σταχωριέστε, θα δούμε και το chat, δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή. Ο Μάριος και ο Γιώργος κάνουν τα κουμμάτα στο chat. Λοιπόν, πάμε για μια Ουκρανία να δούμε. Εδώ έχουμε πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Εγώ σας έβαλα ένα δισκογραφικό, το οποίο είδα και δεν τράβηξε και σε θεάσεις από ό,τι είδα. Πάω ότι θα έπρεπε, όχι γιατί είναι όμορφο ή οτιδήποτε. Είναι πολύ σοβαρή κατάσταση. Εγώ έκανα το δισκογραφικό αυτό δε βιντεάκι για να σας δείξω ότι είναι πολύ σοβαρή κατάσταση που πάει να βγει, πάει να γίνει. Υπερβολικά σοβαρή.
Λοιπόν, αλλά είδα ότι δεν, ο κόσμος δεν το καταλάβει προφανώς. Πάμε να δούμε λοιπόν εδώ στην Ουκρανία τι γίνεται. Εδώ είναι να γίνει μια άσκηση. Η άσκηση λοιπόν λέγεται Sea Breeze. Εδώ θα μαζευτούν στην Οδυσσό. Βλέπετε την Οδυσσό εδώ. Okay. Σε αυτά τα σημεία θα μαζευτούν πάρα πολλές ναυτικές δυνάμεις. Αν θυμάμαι καλά είναι 30 με 40 πλοία, είπε ο Ρώσος εκπρόσωπος, ο στρατηγός του Υπουργείου Άμυνας. 30 με 40 πλοία διαφόρων ειδών, μικρά και μεγάλα. Τι άλλο έχουμε? Ναι, μισό λεπτό να δούμε τι άλλο. Ναι. Και ναι, είπε το Μαξέ μας 4.000 άτομα, δηλαδή τα οποία θα είναι πάρα πολύ, θα είναι ειδικές δυνάμεις, οι οποίες θα κάνουν ασκήσεις όχι μόνο στη θάλασσα, γιατί το Sea Breeze είναι Sea θάλασσα, λέγεται στα αγγλικά, εντάξει. Λοιπόν, προφανώς εννοεί, όπως κάθε φορά δεν γίνεται πρώτη φορά, έχει ξαναγίνει το Sea Breeze, θα το δούμε και σε βιντεάκι σε λίγο. Έχει ξαναγίνει η άσκηση, η οποία αφορά κυρίως ναυτικές δυνάμεις. Τώρα λέει θα κάνουν και ασκήσεις εντός του, στο έδαφος Ουκρανίας, με ειδικές δυνάμεις, με αλεξίπτωτα που θα κάνουν επιθετικές κινήσεις ανακατάληψης. Δεν θυμάμαι και άλλα πραγματάκια. Θα κάνουν και αμφίβια επίθεση. Λοιπόν, και έχει η Ρωσία, έχει, από ό,τι καταλαβαίνω, τα έχει πάρει κρανίο, να το πούμε πολύ απλά λαϊκά. Τα έχει πάρει κρανίο. Και λέει ότι ό,τι δούμε και ό,τι αυτό θα αντιδράσουμε. Και μίλησε και στον Οργανισμό της Ασφάλειας της Ευρώπης και τα λοιπά και είπε ναι, θα πρέπει να προσέξετε γιατί θα φέρουν, λέει, πολύ advanced weapons, δηλαδή προηγμένα όπλα, τα οποία και καλά θα χρησιμοποιούν στις ασκήσεις και πυρομαχικά, τα οποία, λέει, υπό το πρόσχημα, υπό τη σκέπη της άσκησης, μετά, λέει, θα αφαιθούν στην Ουκρανία και θα παραδοθούν και στις ένοπλες δυνάμεις Ουκρανίας, τις επίσημες, αλλά και σε παραστρατιωτικές ομάδες, οι οποίες, λέει, συνορεύουν, δηλαδή κατοικοεδρούν, ας το πούμε, κοντά στην μεθόριο με τον Ντόνεσκ. Εδώ, το Ντόνεσκ που βλέπετε, το Ντομπάς, όχι το Ντόνεσκ. Στην περιοχή το Ντομπάς είναι το μεγαλύτερο, η επαρχία, ας το πούμε, κάπως έτσι. Δηλαδή είναι το Ντόνεσκ, όσοι δεν γνωρίζετε από εκεί, να σας τα λέω λίγο πιο λεπτομερώς. Είδατε που λέει Ντόνεσκ, ας πούμε, ή Λουχάνσκ, είναι οι περιοχές εκεί. Αλλά η ευρύτερη περιοχή λέγεται Ντομπάς. Έτσι, πώς λέμε, έχουμε τη Θεσσαλία και έχουμε Τρίκαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος. Είναι το Ντόνεσκ και το Λουχάνσκ. Και το ευρύτερο, η Θεσσαλία δηλαδή, λέγεται Ντομπάς. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στη μεθόριο αυτή θα τους δοθούν αυτά τα όπλα. Οπότε φοβάται η Ρωσία ότι αυτά τα όπλα τα χρησιμοποιήσουν οι παραστρατιωτικοί εναντίον των δυνάμεων, των φιλορωσικών δυνάμεων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Και δεν θα το επιτρέψουν αυτό. Τέλος πάντων, είναι σε επιφυλακή. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα δούμε μήπως κάνουμε ακόμα και. Είναι πολύ σοβαρή κατάσταση. Εγώ αυτό θέλω να σας πω μόνο, να το καταλάβετε. Είναι σοβαρή κατάσταση. Σοβαρή. Ίσως είναι πιο σοβαρή από όταν γινόντουσαν οι ασκήσεις. Θυμάστε που κάνανε ασκήσεις οι Ρώσοι κτλ. Τους βλέπω τους Ρώσους πολύ τσαντισμένους με αυτή την άσκηση. Δεν ξέρω μην έχουμε κανένα ατύχημα. Λοιπόν, θα δούμε. Δεν τα βλέπω εκεί. Είμαι λίγο απεσόδοξος. Είμαι λίγο απεσιόδοξος. Λοιπόν, αυτά στα γρήγορα για την ειδησιογραφία. Πάμε να δούμε λίγο το chat, αν θέλετε κάτι, και να βάλουμε κάνα βιντεάκι να δούμε, να παίξει λίγο, γιατί μου ζητήσατε και κάτι ελληνοσχεδιάκια. Πάμε να δούμε εδώ και τα δικά μας κυρίως. Θα δούμε για τις ασκήσεις. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για λιγάκι. Να δούμε τι μου γράφει. Θα μου κάποια καλησπέρα. Η Χάνα, καλησπέρα. Για τον Ερντογάν λέει. Πάμε πάνω στην Παλαιστινιακή Αρχή. Η όλα τα λέμε τα Γερμανοί. Αχά, λέει ο Χρήστος. Για την Αλβανία λέει ο. Τι είναι εδώ, ο Λίλ. Εντάξει, Άγγλοι. Θεωρούνται πολιτογραφημένοι Άγγλοι, λέγονται SP. Ναι, έγινε και αυτό, Κυριάκο. Παιδιά, εγώ επειδή διαβάζω, εσείς δεν ξέρω, πιο πολλοί κόσμος δεν διαβάζει. Εγώ επειδή μπαίνω για να δω τα δισογραφικά και να δω το πώς πάει η κατάσταση, δεν φαντάζεστε τι διάβασα. Απίστευτα πράγματα. Ειδικά από αμερικανικές εφημερίδες, μεγάλες, από μεγάλες ιστοσελίδες, πιο πολλή αρθογραφία. Η άλλη είχε πει μία, το BBC ήταν μία, εξωτερική συνεργάτη, ήταν τέλεγη και έλεγε τα απίστευτα.
Δεν μπορώ να σας πω τώρα, θα μας κόψουν που λένε. Που λέει όλα στην τηλεόραση, λέει, θα μας κόψουν. Τα απίστευτα, παιδιά. Μιλούμε, έλεγε, δηλαδή. Έλεγε τα απίστευτα. Δεν μπορώ να σας πω τώρα. Δηλαδή το BBC την έκοψε, μου φαίνεται. Εναντίον του Ισραήλ. Τα απίστευτα. Όταν λέμε τα απίστευτα, τα απίστευτα. Λοιπόν. Ναι, αυτή η χώρα είναι, Τάσο μου, τώρα δεν την είπα εγώ, εντάξει, κυρίως από εκεί και από το Ιράν είναι και από παντού, αλλά εντάξει, θα βλέπεις εκεί, πολλά χρήματα, παιδιά, πολλά χρήματα. Είναι σαν κάποιος να μου δώσει τώρα εμένα, ας πούμε, 50.000 ευρώ και να σας αρχίσω με 50.000 και να σας λέω, ας πούμε, υπέρ πιανού θέλετε, υπέρ του Ερντογάν, θα σας πείσω εγώ στο τέλος ότι ο Ερντογάν είναι υπέρ του Ερντογάν, υπέρ του Ερντογάν. Απίστευτα πράγματα, σας λέω, απίστευτα. Εντάξει. Από Ιταλία, τι έχουμε για Λιβύη, Ιταλία-Λιβύη, θα γίνει κάμια συνεννόηση, θες να το δω κι εγώ, θα το δω δύο λεπτά, φίλε μου Δελιγιάννη, Λιβύη, τα βλέπω πολύ, πολύ γρήγορα και πολύ άμεσα. Γαλλικό βλέπω είδηση. Στην Τρίπολη λέει γιορτάζουν, λέει, την πρώτη επέτειο, λέει, που διώξαν τις δυνάμεις του Χαφτάρ. Ο Σεϊχής Μοχάμπετ Μιζαή received the same of Libyan Council. Ναι. Δεν βλέπω κάτι. Λέει η Λιβύη, λέει, σχεδιάζει, λέει, να αυξήσει την ποσότητα πετρελαίου που, output που παράγει, ας πούμε, στα 4 million barrels, δηλαδή στα 4 εκατομμύρια βαρέλια per day. Καθημερινά, κάθε μέρα. Δεν βλέπω κάτι από Ιταλία, κάτι σημαντικό. Δεν ξέρω, πες μου και εσύ να το δω τώρα στο chat. Μισό λεπτό το βλέπω το chat, γιατί βλέπω τη σελίδα. Δεν βλέπω κάτι από Ιταλία σημαντικό που μου λες. Από αυτά που βλέπω εγώ τώρα, αν είσαι δει από ελληνική στο σελίδα, είναι άλλο. Εγώ βλέπω πιο. Δεν κοροϊδεύω. Απλώς βλέπω από την πηγή, ας πούμε, από τις σελίδες εκεί. Έλα, το κλείνω και μπαίνω να δω στο chat τι μου γράφεις. Οι ελληνικές ιστοσελίδες είναι και λίγο. Είναι και λίγο, πώς το λένε, είναι και λίγο, λένε λίγο κανένα παραμυθάκι παραπάνω. Υπάρχει χρηματοδότηση πάνω μου, εντάξει. Εσύ το αμφισβητείς, εγώ δεν το αμφισβητώ. Τώρα δεν θα πω από ποιες χώρες το λένε όλοι, από ποιες χώρες το λένε. Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα. Όχι Δεσποινά, δεν είπα. Να πούμε για το όχι, τώρα που μιλάμε για αυτά. Ναι, για τη Λιβύη λες. Λοιπόν, το όχι της Γερμανίας, να το πούμε γι' αυτό. Είπε όχι η Γερμανία, ψιλοαναμενόμενο ήταν. Η Γερμανία αυτή είναι, παιδιά. Η Γερμανία είναι φιλοτουρκικό χώρα. Εγώ σας το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολλοί από εσάς, μην πω πάρα πολύ, λάθος. Θα πω αρκετοί από εσάς, μου είχατε πει ότι δεν έχουν σχέση, οι προσωπικές σχέσεις δεν παίζουν ρόλο στη γεωπολιτική και στην πολιτική κτλ. Εγώ σας έχω πει ότι οι προσωπικές σχέσεις και οι οικονομικές, βέβαια, πάντα, δηλαδή οι επιχειρήσεις και όλα αυτά, παίζουν ρόλο. Δηλαδή η Γερμανία, το ότι έχει πάρα πολλές επιχειρήσεις εντός της Τουρκίας και παράγει πολλά πράγματα, εταιρείες, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, όλα αυτά. Επίσης το ανάποδο, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Τούρκοι οι οποίοι κατοικούν στη Γερμανία και έχουν πάρα πολλά καταστήματα, μαγαζιά, ψηφίζουν εκατομμύρια ψήφοι. Συν η προσωπική πολύ καλή σχέση της Μέρκελ, το οποίο εγώ το έχω τονίσει πάρα πολλές φορές αυτό, ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για μένα, συγγνώμη, ρόλο για μένα, η προσωπική σχέση που έχει η Μέρκελ με τον Ερντογάν, πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, αν δεν είχε τέτοια προσωπική σχέση, πιστεύω ότι δεν θα ήταν και έτσι τα πράγματα. Πώς να σας το πω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, έχω δει φωτογραφίες, σας έχουμε ξαναδείξει, έχουμε πει, με link που σας έχω δώσει, έτσι, πώς τον κοιτάζει η Μέρκελ όταν με το καθρεφτάκι, το θυμάστε με το καθρεφτάκι και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν βρεθεί μαζί και ας είναι και η γυναίκα του Ερντογάν μαζί, τον κοιτάει, δεν ξέρω τι εμπειρία έχετε ζωής ο καθένας σας, εγώ έχω μια καλή εμπειρία ζωής. Λοιπόν, αν έχετε ερωτευτεί ποτέ στη ζωή σας, λοιπόν, και σας έχει κοιτάξει ποτέ καμιά γυναίκα πραγματικά που σας έχει ερωτευτεί, αυτό το κοίταγμα είναι. Να σας το πω πολύ απλά. Εντάξει, αυτό το κοίταγμα είναι. Άμα έχετε αυτή την εμπειρία ζήσει, αν ποτέ έχετε ερωτευτεί ή σας έχουν ερωτευτεί στη ζωή σας, αυτό το κοίταγμα είναι. Υπάρχει ένα κοίταγμα λοιπόν μεταξύ των δύο αυτών ηγετών. Είναι μια πολύ καλή φιλία. Δεν λέω ότι τρέχει κάτι ντε και καλά. Υπάρχει μια
πολύ καλή προσωπική, διαπροσωπική σχέση. Αυτό λέω. Λοιπόν, συν τα οικονομικά. Μην περιμένετε τώρα από τη Μέρκελ, όσο είναι η Μέρκελ πάνω να καλέσει. Άμα εμείς περιμένουμε ότι μήπως φύγει η Μέρκελ και έρθει αυτή η πράσινη. Μήπως. Αυτή η πράσινη που είναι πράσινη. Εντάξει, παιδιά. Μήπως. Αν έρθει αυτή, λίγο τα πράγματα από ό,τι λένε όλοι, λίγο θα καλυτερέψουν. Λίγο θα καλυτερέψουν. Λοιπόν, αυτά. Έχετε κάτι άλλο να πούμε? Αυτά για τη Δέσποινα που ρώτησε για το όχι της Γερμανίας. Αναμενόμενο ήταν, Δέσποινα μου. Εσύ τι περίμενες να μας καλέσουν? Δεν αλλάζει η Γερμανία. Δεν αλλάζει. Λέει ο Κλαπ. Τι είναι αυτό, μωρέ παιδί μου? Γράψε και εσύ. Βάλε ένα ωραίο nickname. Κλαπ TCVFX. Κλαπ TCVFX. Είναι σαν κωδικό είναι αυτό. Αναβάθμιση τη ΜΕΚΟ στο πρόγραμμα. Μπορεί να μα πει, θα αναβάθμιση τα πλοία, μηχανές, πυράβλους, ραντάρ. Τι. Μπαίνει σε στρατιωτικά θέματα τώρα, φίλε μου, εσύ. Θα γίνει πρώτα απ' όλα, χωρίς να γνωρίζω επακριβώς, χωρίς να στο παίζω ξερόλας, δεν γνωρίζω επακριβώς, αντιλαμβάνομαι με το μυαλό που κουβαλάω, ότι πρώτα απ' όλα η αναβάθμιση της ΜΕΚΟ που λες εσύ, προφανώς θα γίνει κάποια συντήρηση στο σκαρί, πρώτα απ' όλα. Έτσι, μιλάμε για πολύ παλιά σκαριά, τα οποία τα έχει γδάρει θάλασσα που λέμε. Θα γίνει κάποια συντήρηση στο σκαρί. Τώρα, τι είδους συντήρηση, τι κολλήσεις, τι ξεκολλήσεις θα γίνουν. Αν θα γίνουν κάποιες, δηλαδή, μπορεί να φύγουν και κάποιες λαμαρίνες που λένε να αλλάξουν και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, δεν ξέρω. Του πλοίου εννοώ, έτσι. Δηλαδή, το σκαρί του που λέμε. Από εκεί και πέρα, η αναβάθμιση, που, σαν αναβάθμιση, σαν. Δεν ξέρω για τις μηχανές. Εσύ μιλάς τώρα για τις μηχανές, για την πρόωση και μιλάς για πυράβλους, δηλαδή για τον εξοπλισμό. Τα οπλικά συστήματα μιλάς και ραντάρ, εντάξει, μιλάς για τέτοια εξειδικευμένα πράγματα. Δεν ξέρω τι έχουν πει. Θα γίνουν κάποια πράγματα, αλλά κυρίως είναι αυτά τα πλοία. Δεν είναι μόνο τώρα τα οπλικά συστήματα. Δηλαδή δεν παίζουν μόνο η αναβάθμιση στα οπλικά συστήματα. Μην πάει εκεί το μυαλό σου μόνο. Στην αρχή που λες για τις μηχανές, έχεις δίκιο. Ναι, εντάξει, μπορεί να χρειαστούν πιο δυνατές μηχανές. Μπορεί να χρειαστούν έτσι κι αλλιώς αλλαγή με τα χρόνια αυτές οι μηχανές. Δηλαδή εσύ έχεις ένα αμάξι και πάει, ας πούμε, 250.000 χιλιόμετρα και λες, πω, 250.000 χιλιόμετρα πήγε. Παναγία βοήθα, καταλαβες. Έτσι και αυτά. Το σκαρί όμως, τα σκαριά, γιατί βλέπω και άλλα πλοία ελληνικά, άλλες φρεγάτες. Συγγνώμη, λάθος είπα. Είδα κάποια. Εντάξει, άστο, μην πω. Μια συγκεκριμένη φρεγάτα ελληνική από τη ΜΕΚΟ. ΜΕΚΟ είναι, ΜΕΚΟ είναι. Την είχα δει από κοντά, ρε παιδί μου, και. Εντάξει, άστο. Μην πούμε λεπτομέρειες τώρα, εντάξει, άστο. Πάντως δεν γνωρίζω να σου πω. Μη σου λέω ψέματα. Άμα αρχίσω και σου λέω, ναι, οι πυράβλοι θα έρθουν οι τάδε και τάδε, ας πούμε, και τα λοιπά, αφού δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να σου πω. Λοιπόν. Θα γίνει άμα είναι μια αναβάθμιση. Η αναβάθμιση θα γίνει με αυτόν λέει που θα πάρει τις φρεγάτες που θα γίνει αγορά. Το εξυπηρετικό πρόγραμμα δηλαδή. Εντάξει, παιδιά. Κάνα φίλε μου, όλοι οι φίλοι μας είναι, Βάγγελε. Όλοι οι φίλοι μας είναι, αλλά. Εντάξει. Και τα φράγκα είναι στη μέση. Όλοι οι φίλοι μας είναι, αλλά και τα λεφτά είναι λεφτά. Συνάντηση με τον Δένδια. Που ήρθε ο Τσαβούσογλου εδώ. Εντάξει, παιδιά, ήρθε. Τι να κάνουμε. Πήγε ο δικός μας εκεί, ήρθε και αυτός εδώ. Τι να κάνουμε τώρα. Σχόλιο, τι να κάνω δηλαδή. Να πω, ας πούμε, γιατί ήρθε. Αφού έπρεπε να έρθει, ήρθε. Πρέπει να έρχεται. Λέει γιατί πήγε στην Ξάνθη, είπαν κάποιοι. Αυτό είναι δύο όψεις έχει το νόμισμα. Δηλαδή, ή του λες, άμα του λες μην πας στην Ξάνθη, μπορεί να σου λέει αυτό, να βγει κατευθείαν να σου λέει, είδατε οι Έλληνες, δεν μας αφήνουνε. Που υποφέρει η ομογένεια η τουρκική. Έτσι θα λέει, ομογένεια θα λέει. Η ομογένεια η τουρκική, η μειονότητα η τουρκική. Και μειονότητα ομογένεια, οτιδήποτε έτσι θα λέει, ρε παιδί μου. Στη Θράκη και δεν μας αφήνουν να δούμε το λαό μας. Θα το σήκωνε στα ύψη. Που θα καταγγείλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα καταγγείλουμε εδώ, θα εκεί. Τι να του πεις, να μην πάει στη Θράκη. Τώρα τα οτιδήποτε άλλα αυτά που λέμε και συζητάμε, φίλοι μου Σωτήρη, και λέμε. Δεν γίνεται να μην έρθει, Σωτήρη μου. Δεν γίνεται. Αυτό είναι δικιά σου απόψη, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην έρθει. Εσύ λες για το timing, να μην έρθει το timing ή να μην έρθει ποτέ. Το ποτέ δεν γίνεται. Αλλά το θέμα της Θράκης που λέει και ο Χρήστος τα μούτρα του έφαγε, μάλλον τα μούτρα του έφαγε τελικά. Αλλά το θέμα είναι ότι, ας πούμε, εγώ είμαι της άποψης αυτό που λένε πολλοί για το προξενείο, πάνω, Κομωτινή, όλα αυτά. Δηλαδή, εφόσον έχουν θεματάκια εκεί. Κάποια στιγμή, ρε παιδιά, μήπως πρέπει να τα κλείσουμε, ας πούμε. Αυτό λέω. Αυτό είναι διαφορετικό όμως. Καταλαβες. Είναι άλλος τρόπος προσέγγισης. Λοιπόν, να κλείσουν. Να κλείσουν. Τι είναι, το τουρκικό προξενείο. Εντάξει, πας και κάνεις διάφορες αβολιές. Κλείσε.
κλείστο. Με τον τρόπο σου. Με κάπου. Θα βρεις εσύ, ρε παιδί μου. Όλα γίνονται στη ζωή, καταλαβες. Όλα γίνονται. Εντάξει, τώρα ήταν, ήθελε να κάνει μια επίσκεψη. Τι να έκανε. Πάντως ήταν ψιλοήρεμη επίσκεψη. Δεν ήταν. Εντάξει. Από ό,τι έχω καταλάβει, παιδιά, υπάρχει θεματάκι σοβαρό με το. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει σοβαρό θέμα μεταξύ των. Με τα οικονομικά. Υπάρχει σοβαρό θέμα με την οικονομία στην Τουρκία. Σοβαρό θέμα. Και γι' αυτό ήρθανε με το. Με το κεφάλι κατεβασμένο οι Τούρκοι. Και αρχίζαν και λέγανε για τον τουρισμό, να ανοίξουν τα σύνορα, να έρθουν οι Έλληνες. Πρέπει να τους έχει. Αυτό καταλαβαίνω. Πρέπει να τους έχει κοστίσει πάρα πολύ το ότι οι Έλληνες. Δεν ξέρω, έχετε φίλους εσείς που πάνε τώρα στην Τουρκία. Πηγαίνουν Τουρκία κανένας. Μπα, ε. Εγώ δεν γνωρίζω κανέναν τώρα που πηγαίνει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Παλιά πηγαίνανε. Αυτή τη στιγμή δεν πάει κανένας, παιδιά, στην Τουρκία. Γνωστοί μου άνθρωποι. Έτσι, ταξίδευαν Τουρκία. Πήγαιναν στις εκκλησίες εκεί, τις ελληνικές. Μεγάλοι άνθρωποι να προσκυνήσουν, να κάνουν. Τώρα δεν πάει κανένας από αυτούς που ξέρω εγώ. Λοιπόν, και πρέπει να έχει πάθει μεγάλη οικονομική ζημιά η Τουρκία. Πολύ μεγάλη οικονομική ζημιά η Τουρκία. Λοιπόν, γι' αυτό ήρθε τώρα και συζητήσαν κάποια, λέει, οικονομικά θέματα. Εκεί πάει το μυαλό μου εμένα, αυτή είναι η δικιά μου λογική. Ναι, δεν ξέρω, παιδιά, εγώ ξέρω ότι, ναι, για τουρισμό τουλάχιστον δεν. Λοιπόν, είδαμε και τα σχολιάκια, είναι 10 η ώρα, σήμερα θα τραβήξουμε λιγάκι, δεν ξέρω, κάτι έχω και μια αυτή, θα πάμε λίγο παραπάνω, δεν πειράζει, θα κάνουμε και παρεούλα, πάμε να δούμε κάποια βιντεάκι που θέλετε. Πολλοί φίλοι εδώ μου λένε κάποια βιντεάκια, δεν τα βάζουμε ολόκληρα, παιδιά, γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε και ολόκληρο ισογραφικό δελτιάκι, ας πούμε, με ένα βίντεο να παίζει 5 λεπτά. Αλλά τα ζητάτε, μου λέτε, επειδή τα βρίσκουμε και λίγο από εδώ και από εκεί, λίγο περίεργα, και σας αρέσουν ειδικά με τα αεροπλάνα. Κάποιοι φίλοι, εμείς έχουμε ξαναπεί, να το τονίσω πάλι αυτό, πριν ξεκινήσει το βιντεάκι και παίζει. Εμείς έχουμε ξαναπεί ότι δεν έχουμε πολιτική γραμμή το κανάλι. Δεν είναι δεξιό το κανάλι, δεν είναι αριστερό το κανάλι, δεν είναι κεντρό το κανάλι, δεν είναι τίποτα. Εμείς είμαστε με την Ελλάδα. Με την πατρίδα μας είμαστε. Εδώ που ζούμε, τα εδάφη που ζούμε, που μας τα έχουν δώσει οι αρχαίοι Έλληνες, οι μετέπειτα οι Βυζαντινοί, ο Παοκολοκοτρώνης, ο πρώτος παγκόσμιος που έγινε, ο Βενιζέλος, όλοι αυτοί στο Β' Παγκόσμιο, οι παλιοί άνθρωποι, αυτοί οι προγονείς μας που ήταν εδώ, μας παραδώσαν τη χώρα που ζούμε. Και εμείς πρέπει να διατηρήσουμε τα εδάφη της, να τη δώσουμε στους επόμενους. Εμείς δεν είμαστε ούτε ακροδεξοί, ούτε ακροαριστεροί. Και στο κανάλι κάποια σχόλια σβήνονται, γιατί με δυσκολία τα σχόλια έχουν αφαιθεί έτσι κι αλλιώς να υπάρχουν. Παιδιά, να το ξέρετε αυτό, γιατί το YouTube είναι πολύ αυστηρό. Με δυσκολία μένουν τα σχόλια. Εντάξει, δεν το κάνουμε επίτηδες. Δεν είναι ότι κόβουμε την άλλη γνώμη. Εντάξει, αλλά το YouTube είναι αυστηρό, δηλαδή μπορεί να μας κάνει ζημιά. Λοιπόν, αλλά το κανάλι είναι ανοιχτό σε οποιοδήποτε. Εμείς δεν παίρνουμε χαρτί και βλέπουμε τι ψηφίζει ο καθένας σας. Αν εσείς πάτε στην κάλπη και ψηφίζετε Χρυσή Αυγή, ή ψηφίζετε, ξέρω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ, ή ψηφίζετε ΛΑΕ, ξέρω οτιδήποτε, ή κουκουέ εσωτερικού, δεν υπάρχει πια, λέμε τώρα. Έτσι, εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλο σε ηλικία, κουκουέ εσωτερικού, κουκουέ εξωτερικού, Διανά, Πασόκ. Αυτά ήταν τότε. Νέα Δημοκρατία, κουκουέ, τι άλλο είχαμε. Ναι, τέλος πάντων, αυτά, καταλάβατε, να μην μπερδευόμαστε. Και πολλούς όμως φίλους βλέπω που κάνουν διάφορα σχόλια και πέρα Αμερικής και πέρα Ρωσίας. Και αυτό το ξαναλέμε για άλλη μια φορά πριν βάλουμε τα βίντεο. Δεν είμαστε υπέρ της Αμερικής ή υπέρ της Ρωσίας. Εμείς βάζουμε βίντεο και με την Αμερική και με τη Ρωσία. Γιατί πολλοί φίλοι λένε, ξέρω, μα τα βίντεο της Αμερικής θα έρθουν, λέει, και θα μας βοηθήσουν, λέει, οι Αμερικάνοι. Παιδιά, ασκήσεις κάνουμε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ασκήσεις. Αν ήμασταν με τη Ρωσία στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας, ξέρω εγώ, με τη Ρωσία. Ασκήσεις είναι. Βοηθάνε τους πιλότους μας οι ασκήσεις, με όποιον και να τις κάνουμε. Καταλάβατε. Απλώς αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα συν, το ότι οι ασκήσεις, ας πούμε, με τους Αμερικανούς γίνονται με εμάς, με τους Έλληνες. Αν φανταστείτε τώρα να γινόταν οι ασκήσεις με τους Τούρκους, τι θα είχε γίνει, να κάνανε ασκήσεις οι Τούρκοι με τους Αμερικανούς. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ καταλαβαίνω ότι κάποιοι είσαστε και υπεραστείτε ίσως και κάποια παράταξη κομματική, και πολλά σχολιάκια που κάνουν στα βίντεο τα παιδιά είναι και λίγο κομματικά. Δεν με πολύ επηρεάζει, απλώς να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά δεν έχω σχέση με τα κόμματα. Αυτό, τίποτα άλλο. Φύγαμε λοιπόν και πάμε να δούμε
Το Τραμπ λέει ο φίλος ο Κουμπέρτ εκεί, τη λέει. Τη γνώμη θέλει, έλα να το πω πριν βάλω το βίντεο. Φίλε μου, εγώ είχα πει ότι ο Biden θα είναι καλός με τις ελληνικές θέσεις. Αυτό είχα πει και επιμένω να το λέω. Δεν αλλάζω γνώμη. Ο Biden θα είναι πιο καλός από ότι ο Τραμπ για τις ελληνικές θέσεις. Από εκεί πέρα βγάζω τον καπέλο, όχι για το θέμα Τραμπ-Biden, βγάζω το καπέλο στον Τραμπ, γιατί είδαμε τον τελευταίο καιρό αυτό με την πανδημία, το Φάουτσι, που βγαίνει και λέει διάφορα πραγματάκια, ότι και εγώ το πίστευα ότι είναι θέμα της Κίνας. Ότι η Κίνα έχει κάνει κάποια λαδιά. Το πίστευα από την αρχή, δεν περίμενα να μου το πει ο Τραμπ. Ο Τραμπ το έλεγε όμως, ότι η Κίνα φταίει. Και τον συγχαίρω γιατί σε αυτό είχε δίκιο. Και εγώ μαζί του ήμουνα τότε σε αυτό το θέμα. Καταλαβαίνεις. Μαζί του ήμουνα σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, και βλέπουμε και το Φαούτσι που κάτι αρχίζει τώρα και ψελίζει. Ότι να είχαμε δώσει κάποια χρήματα κτλ. Τέλος πάντων. Φύγαμε, παιδιά, πάμε να δούμε βιντεάκι. Λοιπόν, έχουμε την άσκηση που γίνεται μέχρι στις 11 του μήνα, Poseidon's Rage. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε και δικά μας βίντεο, πολύ δύσκολο, από φίλους, φίλες, να τραβήξουν βίντεο στην περιοχή που πετάνε τα F-15, στην Κρήτη. Ξεκινάνε από Σούδα, λοιπόν, και σαρώνουν όλο το Αιγαίο, όλο το Αιγαίο. Βέβαια, έχουμε και πολλά... Να σας βάλω το πρώτο βίντεο να παίζει. Θα μιλήσουμε λίγο. Έχουμε. Εκεί. Τέλος πάντων, ας το δούμε λίγο το βιντεάκι. Είναι από την αμερικανική πλευρά όλα αυτά τα βίντεο, παιδιά. Δεν είναι ελληνικά. Μας τα έχουν ζητήσει τα παιδιά να τα βάζουμε γιατί δεν τα βάζουμε ολόκληρα. Εντάξει, μπορεί να μιλάμε ταυτόχρονα. Μάρια, ακούγομαι καλά ή να το χαμηλώσω. Ο Μάριος να μας πει. Και ο Γιώργος. Να το χαμηλώσω κι άλλο, μ' ακούτε κανονικά ή είναι δυνατά το βίντεο και κάνει βρουμ βρουμ, βρουμ βρουμ κάνει το βίντεο. F-15 είναι παιδιά αυτά. F-15 ή Strangle. Δεν τα βρίσκετε αυτά τα βίντεο, δεν τα έχουν στην Ελλάδα. Είναι από την αμερικανική πλευρά, σας τα βρίσκουμε δύσκολα εύκολα, τα βλέπετε πετάνε πάνω από τα ελληνικά νησιά. Αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε ολόκληρα στα ιδιοσκοπικά που κάνουμε και μας... Κοιτάξτε το ωραίο μπλε της Ελλάδα. Κοιτάξτε, στο βάθος είναι τα F-15. Λοιπόν, πολύ ωραία βίντεο. Να τα βλέπουμε και αυτά. Δύσκολα τα βρίσκουμε έτσι κι αλλιώς. Να τα βλέπουμε. Δεν θα τα βρείτε αλλού. Δεν είναι από το ΓΕΘΑ αυτά. Είναι από την αμερικανική πλευρά. Λοιπόν, και σας συζητάμε ταυτόχρονα. Δεν έχουμε θέμα. Τα μέλη τα λέμε εμείς εδώ. Λοιπόν, πήγε η Αμερικανικό Πεντάγωνο, Αμερικανικό Department of Defense, βάλαμε, έτσι. Εδώ πρέπει να είμαστε στην Κρήτη, παιδιά, όσοι είστε κριτικοί. Θα το δείξει σε λίγο, Νόη, σε λίγο θα σου δείξω άλλο βίντεο. Βλέπετε, μάλλον πλησιάζει Κρήτη, δεν είναι, παιδιά, εδώ, τα Χανιά, δεν είναι. Και πλησιάζει για να προσγειωθεί. Πώς μου τα έχετε πει αυτά τα βουνά εκεί, που εγώ είμαι άσχετος με την Κρήτη, που έχουν τα χιόνια, τα άσπρα χιόνια εκεί. Πώς λέγεται αυτά, παιδιά, όσοι είστε κριτικοί εδώ πέρα. Και όσοι δεν είσαστε, αλλά ξέρετε, εγώ δεν γνωρίζω. Δεν το θυμάμαι που μου είπα πάντα. Όχι, λευκά, ωραία. Όχι, πώς μου το έχετε πει. Κρήτη πρέπει να είναι αυτό, παιδιά. Κρήτη πρέπει να είναι. Λευκά, ωραία. Α, καλά το πέρα, καλά το θυμάμαι, ναι. Λοιπόν. F-15 ή Strangle. Αμερικανικά αεροπλάνα σε πτήση πάνω από το Αιγαίο. Ολόκληρο το βιντεάκι. Έχουμε και άλλα βίντεο. Θα δούμε αρκετά βιντεάκια σήμερα. Μπορεί να μην βγάλουμε καθόλου τηλέφωνα. Θα συναχωρήσουμε και τον πάνω, τον φίλο μου. Δεν ξέρω και ο Στέφανος. Δεν είναι σήμερα ο Στέφανος μέσα πάνω, τον είδες. Λοιπόν, για να τα δούμε αυτά, παιδιά, να τελειώνουμε ένα-ένα. Έχουμε πολλά βίντεο από την αμερικανική πλευρά, βρει. Και καλό είναι να τα δείτε κι εσείς. Παρέα μαζί μας. Πάμε, δεύτερο. Βάση, Σούδα. Όπα, 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 όπα. Το προσέξατε αυτό. Μάριε, το πρόσεξες, μας βλέπεις και εσύ Μάριε ή όχι, ή καπνίζεις και πίνεις τσίπουρα. Μάριε, το πρόσεξες, είδες κάτι περίεργο στο βίντεο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, για πες μου, θέλετε να το δούμε λίγο παρεούλα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε το μωρό, ποιο μωρό, για πες το Χριστό, ξαναβάλτο, ή η γυναίκα. Το βλέπεις τώρα, Μάριε. Το βλέπετε, παιδιά. Είναι γυναίκα πιλότος του F-15, συγγνώμη. Έμεινες κάγκελο.
Είναι γυναίκα, παιδιά. Είναι ή πιλότος. Ή πιλότος. Δεν είναι ο πιλότος. Είναι ή πιλότος. Λοιπόν, σας το βάζω να παίζει. Είναι ή πιλότος. Εντάξει, παιδιά, πάμε. Είναι σούδα αυτό. Προετοιμασία για την πτήση είναι. Είναι πολύ μεγάλο το βίντεο. Είναι 6 λεπτά βίντεο αυτό. Το αφήσουμε να παίζει όλο. Το ξαναλέμε, είναι από την αμερικανική πλευρά. Μη φοβάστε, δεν θα πέσει το αεροπλάνο. Έχουμε εμπιστοσύνη. Είδα και κάσκα, παιδιά. Είδα και κάσκα στα αμερικανικά αυτά τα F-15. Είδα κάσκα. Άμα το έχω μάρει, δεν ακούω τον ήχο που βάζω το βίντεο. Αν είναι πολύ δυνατά, μου το λες. Ή πολύ σιγά. Να παίζει λίγο, θέλω πίσω οι μηχανές. Λοιπόν, είδα βίντεο. Είδα φωτογραφία, αν θυμάμαι. Δεν την έχω βρει τώρα, σας τη βάλω. Που στην κάσκα ο πιλότος του F-15, εδώ που είναι στη Σουδά, έχει το. Λέει Θάνος. Τον θυμάστε το Θάνο από την ταινία. Ποιος είναι ο Θάνος, θυμάστε? Ο Θάνος από την ταινία με τους σούπερ ήρωες. Λοιπόν, σας το είπα, το μαρτύρησα. Ο Θάνος, λέει Θάνος. Το έχει γραμμένο στην κάσκα μπροστά. Σήμερα δεν θα προλάβω να σας το βάλω, να τη δω τη φωτογραφία, γιατί πρέπει να βγω έξω από το πρόγραμμα. Λοιπόν, ξεκινάμε, παιδιά. F-15 Strike Eagle. War Cry που λέει και ο φίλος μας που μας είχε πει. Αυτό είναι το War Cry, είχε δίκιο. Εκτός αν δεν θυμάμαι και πάλι καλά. Τι, αμνησία έχω πάθει, Αλσχάιμερ, στα γεράματα. War Cry λέγεται. Είδατε που έκανε κάποιες κινήσεις ο Ναι, όχι αυτό το. Αυτό που κάνει τις κινήσεις πριν, που έπαιζε με τα χέρια. Συμπιλότος, ας πούμε, έτσι. Είναι ο δεύτερος, ας το πούμε. Λοιπόν, θα δούμε, δεν ξέρω, θα δούμε λιγάκι, μου φαίνεται θα δούμε και ελληνικά. Αυτά είναι τα αμερικανικά που βλέπουμε. F-15 ή Strike Eagle. Να δούμε κάποια βίντεο. Αυτά ήταν οι φίλοι μας η Μαριλού. Τώρα οι φίλοι μας η Μαριλού δεν μας καταδέχεται πλέον. Βλέπω δεν μπαίνει στο chat. Της αρέσαν τα αμερικανικά, τα αεροπλάνα γενικά. Άμα μας δει καμιά φορά, άμα μας βλέπει και μας ακούσει, εγώ της το αφιερώνω πάντως. Που της αρέσαν τα αεροπλάνα. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσα είναι τώρα, έτσι, πόσα μπαίνουν στη σειρά. Λοιπόν, όσου φουπού που λέει και ο Βαγγέλης ο Τσικαλάς, όσου φουπού. Λοιπόν, πόσα μπαίνουν στη σειρά, παιδιά, πόσα μπαίνουν στη σειρά. Αμεριανός, Να θυμηθώ και εγώ. Δεν το θυμάμαι και το βίντεο, παιδιά. Και εγώ τα κόβω και τα βάζω και δεν τα θυμάμαι. Αυτό τι είναι. Δικό μας F-15 είναι, έτσι. F-15, ναι. Διπλή, double, έτσι. F-15, θα ξεχωρίσει κατευθείαν γιατί έχουν διπλή μηχανία από πίσω. Κάποιος φίλος έγραψε. Αυτό είναι F-16, εδώ. Μάριε, F-16 δεν είναι αυτό. F-16 είναι. Δεν το βλέπω, είναι σε μικρό. Για να το δω. Ναι, F-16. Αυτό είναι δικό μας, ελληνικό. Τη 115η δεν είναι 100, παιδιά, στη Σούδα, αν θυμάμαι καλά. 115η είναι. Λοιπόν. Σε αφήνω και τον Νίκο, λίγο από την απογείωση. Να πω κάτι, να σχολιάσω κάτι που λέει ο φίλος εδώ, Wet Films. Φίλε μου, θα σου πω κάτι. Το διάβαζα σήμερα, το είπε ο συνέντευξη του Δένδια, είδα τι είναι αυτό, δεν θυμάμαι. Δήλωσε συνέντευξη, κάτι. Σε εφημερίδα, δεν θυμάμαι που το είδα. Θα υπογραφεί συμφωνία με την Αμερική και την αναμένουμε τέλος του καλοκαιριού. Τη συμφωνία. Έτσι, θα γίνει κάποια συμφωνία με την Αμερική. Εκεί είναι το θέμα, γίνονται διαπραγματεύσεις. Τι θα συμφωνηθεί? Θα παρέχουμε κάποια πραγματάκια και θα ζητήσουμε κάποια πραγματάκια. Εκεί θα γίνει μια συμφωνία. Δεν λέμε για τις φρεγάτες. Δεν θέλω να το πω και λάθος, γιατί μετά θα μου πείτε το είπες λάθος. Δεν είναι ακριβώς αμυντική συμφωνία. Εντάξει, δεν θα το πω τώρα, δεν το θυμάμαι ακριβώς πώς το λέμε. Και θα μου πείτε μετά το είπες λάθος και τα λοιπά. Όχι, δεν θα σας το πω. Θα γίνει κάποια συμφωνία, το πω έτσι αόριστα. Είναι να γίνει κάποια συμφωνία. Θα γίνει, σήμερα το διάβαζα. Δεν έχει υπογραφεί, γίνονται συζητήσεις, γίνονται διαπραγματεύσεις. Τι μας ζητάνε οι Αμερικάνοι να τους παρέχουμε, τι μπορούμε να τους παρέχουμε, τι ζητάμε εμείς από αυτούς.
Πάντως όλοι λένε ότι οι σχέσεις με την Αμερική είναι στην πιο καλύτερη φάση που υπάρχει εδώ και χρόνια και ότι ο νέος ο πρόεδρος ο Αμερικανός ο Biden, γιατί αυτός όντως γούσταρε την Ελλάδα και την Κύπρο, ναι εκεί πάει η αμυντική συνδρομή, αυτό θα δούμε τι θα γίνει. Ο Biden πάντως έχει τη βούληση να είναι στο πλευρό της Ελλάδας. Ενώ ο Τραμπ, μπορεί πάρα πολλοί φίλοι να γουστάνε τον Τραμπ, δεν το είχε αυτό. Καταλάβατε, δεν το είχε αυτό. Ο Biden και με την Κύπρο που μίλησε με τους Κύπριους, είναι κοντά και στην Κύπρο. Καταλάβαμε, έναντι της Τουρκίας, σε αυτά τα θέματα μιλάμε. Θα βάλουμε και τρίτο βιντεάκι. Λοιπόν, σε αυτά τα θέματα μιλάμε, παιδιά. Πάμε για το τρίτο βιντεάκι, μόλις τελειώσει αυτό, μισό λεπτό. Για το φίλο που γράψε πριν για το σχηματισμό. Αυτός είναι, φίλε μου, εδώ ο σχηματισμός που βλέπεις εδώ. Αυτός είναι εδώ ο σχηματισμός, τον βλέπεις, έτσι. Είναι μαζί, κοίτα, κοίτα, μισό λεπτό να το κάνω pause, να το δεις. Λοιπόν, πόσα είναι... Πόσα πτερυγεία βλέπεις πίσω, είναι 1, 2, 3, 4, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, έτσι δεν είναι? Είναι 3 αεροπλάνα αυτά που βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή? Μου φαίνεται είναι 3 αεροπλάνα στο πλευρό αυτού νου που παίρνει το βίντεο. Δηλαδή είναι 3 συν 1 αυτός που παίρνει το βίντεο, 4 αν δεν κάνω λάθος. Αυτός είναι κλειστός σχηματισμός. Και επειδή μάλλον ο κλειστός σχηματισμός είναι σε σχήμα γωνία, ας το πούμε έτσι, φαντάζομαι και ότι από την άλλη πλευρά θα έχει άλλα 3. Καταλαβες. Δηλαδή είναι, αυτός είναι η κορυφή, πρέπει να είναι εδώ. Είναι η μύτη, το βέλος, είναι σαν βέλος. Είναι η κορυφή. Καταλαβες. Λοιπόν, πάμε. Το βλέπουμε εδώ. Οπα. Να το χαμηλώσουμε και λιγάκι. Ο φίλος ο τρελ εδώ, ελάς έχει φύγει. Γεια σου φίλε, καλό ταξίδι, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για την παρέα σου. Λοιπόν, ωραίες εικόνες παιδιά, εντάξει, ωραίες εικόνες. Πτήσεις πάνω από το Αιγαίο, θάλασσα μπλε τώρα. Εντάξει, τα βλέπουν και οι Αμερικανοί. Δεν ξέρω αν έχετε ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες κανένας από εσάς. Εκεί ειρηνικός Ατλαντικός, μια γκριζίλα είναι. Ένα γκρίζο πράγμα είναι. Αυτό που λένε για την μπλε θάλασσα δεν είναι ότι όλοι, και στην Αμερική ότι πας εκεί στον ειρηνικό που κάνουν εκεί τα σερφ και τα λοιπά, τα σερφινγκ έτσι, είναι μπλε η θάλασσα. Γκρίζα πράγματα είναι. Λοιπόν, σας αφήνω όλο το βιντεάκι να το δείτε. Δεν τα βάζουμε σύνδεστα όλα τα βιντεάκια. Γι' αυτό σας τα αφήνουμε όλα. 4 ήταν less noise. Εγώ 3 μου φάνηκε, αλλά δεν είναι και μακριά, δεν βλέπω καθαρά. Ναι, ήταν λίγο στριμωγμένα, Wed. Λοιπόν, αυτά είναι σε σχέση με τη Σούδα, παιδιά, εντάξει. Αυτά σε σχέση με τη Σούδα. Πάμε να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο. Ναι, όχι αυτό. Να δω τι άλλο έχουμε. Όχι. Με τα βίντεο εννοώ, να τελειώνουμε με τα βίντεο, εντάξει, παιδιά. Να τρέξουμε λίγο. Θέλετε να τα δείτε αυτά? Όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Θα τελειώσουμε με τα αμερικανικά. Να βάλουμε κάποιες φωτογραφίες, όχι βίντεο. Δεν πειράζει, θα το αλλάξουμε τώρα εδώ. Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία είναι από κάτω. Αυτό είναι από Σούδα. Λοιπόν, αυτό είναι το F-15 στη Σούδα. Εντάξει, το βάλαμε κάποια στιγμή σε κάποια. Κάπου το έχω χρησιμοποιήσει αυτό. Να δούμε κάποιες φωτογραφίες δηλαδή που μπορούσαμε και τραβήξαμε. Από την αμερικανική πλευρά πάντα. Έτσι, από την αμερικανική πλευρά είναι αυτά. Δεν είναι από την ελληνική πλευρά. Αυτό ήταν η Σούδα. Να σας πω 2-3 πραγματάκια ακόμα σχετικά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, έγινε μία συνοδεία ενός βομβαρδιστικού Β-52. Εντάξει παιδιά, Β-52 αν θυμάμαι, Β-52, το οποίο το έβγαλε και το ΓΕΘΑ, το Ελληνικό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, και έβγαλε μια φωτογραφία από το, αν θυμάμαι καλά, από το F-16 που συνόδευε. Δεν το κάναμε δισογραφικό, δεν σας το έβαλα οτιδήποτε. Θα δείτε όμως μια φωτογραφία τώρα αυτή τη στιγμή που θα σας βάλω, η οποία είναι ανάποδη, είναι από την αμερικανική πλευρά. Δηλαδή θα δούμε
πώς φαίνεται το F-16 από το Β-52 που συνόδευε. Πάμε. Ελληνική πολεμική αεροπορία, αυτό είναι το F-16 μέσα από το Β-52. Δεν είναι φωτογραφία από την αμερικανική πλευρά, έτσι. Ενώ το ΙΓΕΘΑ σηκώνει φωτογραφίες βέβαια από την... μέσα από το δικό μας το F-16. Αυτό είναι το αντίστροφο. Πάμε να βάλουμε κάποιες φωτογραφίες, να δείτε κάποια πραγματάκια τα οποία, εντάξει, αφού μπορούμε να τα βάλουμε, να τα βάλουμε. Δεν είναι μυστικό. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα. Όπως είπαμε πριν που λέγαμε για την Ουκρανία, υπάρχει αυτό το Sea Breeze που θα γίνει πάνω στην... που θα γίνει πάνω στην Μαύρη Θάλασσα. Αυτή η άσκηση, η πολυεθνική του ΝΑΤΟ θεωρείται άσκηση, έτσι, με πολλές χώρες. Κάποιος φίλος έγραφε, θα συμμετάσχει και η Ελλάδα. Το διάβασα, θα συμμετάσχει και η Ελλάδα. Το διάβασα, το είπε ο Ρώσος εκπρόσωπος, αν θυμάμαι καλά, ότι θα συμμετάσχει και η Ελλάδα, στο ΤΑΣ, το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ, αν θυμάμαι το διάβασα. Θα συμμετάσχουν πάρα πολλές χώρες, μου φαίνεται 28 χώρες είναι. Θα συμμετάσχουμε και εμείς, παιδιά. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στη Σούδα. Πολύ μεγάλη κινητικότητα στη Σούδα. Λοιπόν, κάποιες φωτογραφίες που δεν τις είχαμε βάλει. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, να το δω λιγάκι, το τι ακριβώς, ναι, είναι αυτό εδώ που βλέπουμε, είναι το Iwo Jima, το Iwo Jima είναι, ναι, το Iwo Jima. Έφτασε στη Σούδα πριν από μερικές μέρες. Θα έχει φύγει τώρα από Σούδα. Αυτό είναι το Iwo Jima, παιδιά. Δεν ξέρουμε πού πάνε τα πλοία. Εγώ σας λέω απλώς ότι οι φωτογραφίες που βρίσκω από την, και μπορώ και χρησιμοποιώ από την, αμερικανική πλευρά, δείχνουν το Iwo Jima που πήγε στη Σούδα. Συνοδεία άλλων πλοίων. Το πού θα πάει, αν θα πάει τελικά στη Μαύρη Θάλασσα ή δεν θα πάει, δεν ξέρω. Μπορεί και να πάει, μπορεί και να μην πάει. Πάμε λοιπόν να δούμε και τι άλλο ήταν, τι το συνόδευε. Λοιπόν, συνοδεία, πάμε. Συνοδεία λοιπόν, είχε ένα από τα πλοία της συνοδείας του, ήταν αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι το, να το δω και μπροστά μου να το λέω, είναι το Carter, για να δω. Το Carter Hall, ναι, το Carter Hall, λοιπόν. Αυτό είναι το Carter Hall, έτσι λέγεται, Carter Hall. Λοιπόν, amphibious squadron και αυτό, αμφίβιας δύναμης. Και θα βάλουμε και άλλη. Αυτό ήταν μαζί. Μαζί πήγαν. Θα βάλουμε και άλλη μια φωτογραφία που δεν ήταν μαζί. Εντάξει, παιδιά, δεν ήταν μαζί αυτό. Ήταν τώρα, αυτές τις μέρες. 30 Μαΐου, εκεί κάπου. Τα βλέπει ο Wet Films, λέει, από τον μπαλκόνι. Ναι, να δούμε και αυτό το είδες, φίλε μου. Wet, για να δούμε. Να σας το βάλω και αυτό. Συν. Αυτό εδώ. Οπα, συγγνώμη. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα υποβρύχιο. Αυτό το υποβρύχιο είναι το New Mexico, το οποίο και αυτό πήγε στη Σούδα πριν μερικές ημέρες. Η Σούδα λοιπόν έχει γίνει μια βάση η οποία εξυπηρετεί πάρα πολύ την αμερικανική πλευρά σε πολλούς τομείς. Κυρίως βέβαια στο ναυτικό τομέα. Κυρίως στο ναυτικό τομέα. Από ό,τι έχουμε δει τώρα, τελευταία... Εντάξει, ο αεροπορικός τομέας είναι πιο πολύ η δικιά μας, εκεί που κάνουν ασκήσεις τώρα και με το Ηνωμένα Αραβικά Μοιράτα που κάνουν, στο ναυτικό τομέα. Έχουμε πει ότι θα γίνει και ένας εξυγχρονισμός του λιμανιού, ότι θα μεγαλώσει το λιμάνι για να παίρνει πιο μεγάλα πλοία. Λοιπόν, αυτό είναι το υποβρύχιο λοιπόν, το New Mexico, από την αμερικανική πλευρά φωτογραφίες, και αυτό εθεάθη λοιπόν στη Σούδα πριν λίγες ημέρες, πριν πολύ λίγες ημέρες. Εγώ υποψιάζομαι ότι όλα αυτά τα πλοία θα ανέβουν για πάνω. Αυτή την υποψία έχω, ότι όλα αυτά τα πλοία θα πάνε προς Μαύρη Θάλασσα και γενικώς για να κάνουν και για την άσκηση, θα συμμετάσχουν ίσως και στην άσκηση Sea Breeze. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτά με τις φωτογραφίες. Ήρθα να σας τις δείξω αυτές αφού μπορούμε. Να μην τις αφήνουμε πίσω. Λοιπόν, και να δούμε τι άλλο έχουμε. Δώστε μου μισό λεπτό να δω τι άλλο έχω από τα βιντεάκια να βάλουμε. Κάτι άλλο είχαμε. Ωραία. Μισό λεπτό, παιδιά, συγγνώμη. Μισό λεπτάκι, να δούμε και αυτά και τα πλοία μας εδώ και τα λοιπά. Ναι. Πάμε λοιπόν, θα φύγουμε για Ουκρανία. Εκεί βλέπω τη φασαρία να γίνεται. Πάμε λίγο προς Ουκρανία. Πάμε για Ουκρανία πάλι.
Λοιπόν, η ώρα είναι 10:24, θα κάτσουμε λίγο παραπάνω. Εδώ βλέπω τη φασαρία να γίνεται. Θα σας βάλω και το βιντεάκι από την παλιά, αλλά δεν έχω φτιάξει το NATO channel. Πρέπει να φτιάξω και το σηματάκι μας, να φαίνεται και όμορφα. Για να δούμε εδώ πέρα τώρα τι έχουμε. Μισό λεπτό δώστε μου πάλι. Λοιπόν, εδώ θα έχουμε εξελίξει, παιδιά. Εγώ σας το ξαναλέω, δεν είναι απλά καθόλου τα πράγματα. Καθόλου απλά τα πράγματα με τη Ρωσία και με την άσκηση που είναι να γίνει. Αυτά τα θα παρακολουθούμε στενά, την άσκηση και, και τις προετοιμασίες της άσκησης. Τις προετοιμασίες της άσκησης. Εμένα μου πάει για κρίση. Όπως βέβαια και στο Ισραήλ, τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Τα βλέπετε τα πιο πολλά στα δισκογραφικά που κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να παίζει το βίντεο πίσω. Αυτό είναι, παιδιά, είναι το Sea Breeze. Η άσκηση αυτή του 2020. Η περσινή. Το χαμηλώσουμε και λιγάκι. Μη σας ενοχλεί άμα είναι στα αυτιά. Είναι από πέρσι. Είναι από το NATO Channel και είναι και από το Βουλγαρικό Υπουργείο Άμυνας. Το παρέχει. Είναι πλάνα της άσκησης. Και τουρκικά. Βλέπετε, αυτό είναι τουρκικό πλοίο τώρα εδώ. Βλέπετε σημαία την τουρκική. Ο Βρετανός έφυγε ο ένας. Wet Films. Καληνύχτα, καληνύχτα Σωτήρη. Ο Βρετανός Wet Films έφυγε. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα. Γεια σου Στεφάνε. Ένα βρετανικό πλοίο αποχώρησε, παιδιά. Έγινε κάποια άσκηση εκεί στην περιοχή με τις Μαύρες Θάλασσες. Και το έβλεπα πριν μπούμε, αποχώρησε. Έγινε αποχώρηση. Πέρασε το Βόσπορο και έρχεται προς τα... Φεύγει. Δεν θυμάμαι το πλοίο όπως λέγεται τώρα. Δεν έχουμε φωτογραφία. Η φωτογραφία που είχα δει είναι από το Associated Press. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φωτογραφίες του Associated Press. Πρέπει να τις πληρώσουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, καληνύχτα Σωτήρη μου. Παντόφλα, Έλα μου. Εντάξει, θα κάτσουμε λίγο παραπάνω. Ήρθε και ο Στέφανος. Αυτή, παιδιά, για να καταλάβετε το μέγεθος της άσκησης, είναι λοιπόν πλάνα από την περσινή άσκηση. Συμμετέχουν αεροπλάνα. Και είναι του ΝΑΤΟ η άσκηση. Δηλαδή δεν έχει σχέση με την Defender Europe. Άλλο πράγμα η Defender Europe που πραγματοποιείται την ίδια στιγμή. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται την ίδια στιγμή η Defender Europe 21. Λοιπόν, άλλο η Defender Europe 21, άλλο αυτή η Sea Breeze. Είναι άλλο πράγμα. Και θα συμμετάσχει, είπαμε, και η Ελλάδα. Έχει φύγει ένα, τώρα δεν μπορώ να το δω with films, πρέπει να το ανοίξω σελίδα. Άμα το τσακώσω στα γρήγορα και το δω, θα σου πω. Το Trent, έτσι λέγεται το πλοίο. Trent. TAF. Ρο, εψιλον, νι, TAF. TRENT. The Royal Navy Warships. Warship. Από την Daily Mail. Είδηση είναι από την Daily Mail. Το πολεμικό πλοίο, λέει, στην αυλή του Πούτιν. Το βασιλικό, λέει, πολεμικό... του βασιλικού ναυτικού, το πολεμικό πλοίο, λέει, στην αυλή του Πούτιν, λέει, το Trent is spotted. Spotted, που το είδαμε, πώς να σου πω, το... πώς το λέμε στα ελληνικά το spotted, παιδί, με τις μεταφράσεις τρελαίνομαι, δεν μπορώ. Στο Βόσπορο, λέει, μετά την επιχείρηση, λέει, mission, το λέει, σαν mission, το λέει, εντάξει. Ό,τι γράφει θα λέει. Σαν mission, σαν επιχείρηση, στη Μαύρη Θάλασσα, λέει, του support Ukraine. Για να υποστηρίξει την Ουκρανία. Αυτό. Πέρασε, λέει, τα στενά του Βοσπόρου. Φεύγει. It's way along the Bosporus. Ναι, φεύγει. Δεν πάει. Έγινε επιχείρηση και αποχωρεί, δηλαδή. Left the Black Sea. Αυτό, φίλε Γουέν. Εντοπίστηκε. Ναι, spotted. Ναι, σωστό ο Μάριος. Εντοπίστηκε. Η ακριβής λέξη αυτή είναι. Εντοπίστηκε είναι. Όχι, φεύγουν. Πρέπει να, δεν μπορούν να μείνουν συνέχεια εκεί. Φεύγουν. Πρώτα απ' όλα, όποιο πλοίο μπαίνει, από ό,τι γνωρίζω, αν δεν κάνω λάθος. Γεια σου, Άγγελε, καλησπέρα στο Μόντρεαλ. Αν δεν κάνω λάθος, ό,τι πλοίο μπαίνει πολεμικό στη Μαύρη Θάλασσα, έχει ένα περιθώριο να παραμείνει η Wet Films. Κάνω λάθος, δεν το θυμάμαι καλά. Ξέρετε, πολλά πράγματα αμφισβητώ και τον εαυτό μου, μήπως κάνω λάθος και δεν τα θυμάμαι καλά. Γιατί είναι λίγο, πρέπει να είμαστε σοβαροί στα γεωπολιτικά και να μην λέμε ανοησίες. Και καμιά φορά αμφισβητώ και τον εαυτό μου, δηλαδή, λες να κάνω λάθος. Μου φαίνεται 2 εβδομάδες είναι. Πρέπει να παραμείνεις 2 εβδομάδες. Αυτό.
Δηλαδή, από τη στιγμή που περνά στο Βόσπορο και σε αφήνει η Τουρκία, γιατί εννοείται ότι την άδεια σου δίνει η τουρκική κυβέρνηση, α το πούμε κατά κάποιο τρόπο, να μπει στο Μαύρη Θάλασσα, έχει περιθώριο 2 εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά. 15 μέρες. Μετά τι 15 μέρες πρέπει να αποχωρήσει. Και πάει άλλο πλοίο μετά. Αλλάζουν. Κάνουν rotation. Πώς είναι στο μπάσκετ που λέμε rotation, έτσι αυτή η έκφραση χρησιμοποιείται. Rotation. Αυτό. Στέφανε μου, εδώ ξαφνικά μάθαμε ότι ήταν το αεροπλανοφόρο του Charles de Gaulle, ότι ήταν κάτω από την Κρήτη. Το ξέρες? Το είχε πει κανείς? Δεν το είχε πει κανείς. Κάτω από την Κρήτη. Και το μάθαμε, σε κάποιο το έβγαλε και σε κάποιο δισογραφικό κάπου το είδαμε και λέει, είναι, λέει κάτω από την Κρήτη, λέει το Charles de Gaulle. Ήταν πραγματικά, ήταν. Το ΓΕΘΑ το έβγαλε. Το ΓΕΘΑ μου φαίνεται. Το ΓΕΘΑ, επίσημη ανακοίνωση. Ότι συνοδεύουν, λέει, το Charles de Gaulle κάτω από την Κρήτη, λέει κάποιο τα ελληνικά μαχητικά, τα ελληνικά, δεν θυμάμαι, κάτι. Πρέπει να το δω στο ΓΕΘΑ να σου πω. Προφανώς, παιδιά, από ό,τι έχετε καταλάβει, πάμε για 2 ώρες. Εκεί που είμαστε για 1,5 ώρα σήμερα, πάμε για τις 2 ώρες να κλείσουμε, έτσι. Υπάρχουν πολλές ασκήσεις, παιδιά, και μια πολύ σοβαρή άσκηση. Δεν ξέρω, η Σαλαμίς. Η Σαλαμίς, η φρεγάτα ήταν. Η Σαλαμίς το βλέπω τώρα. Σαλαμίς φρεγάτα στην επιχείρηση Κλεμανσό 21. Κάτω από την Κρήτη, στις 1 Ιουνίου. Πρώτη του μήνα. Ήταν η αρμάδα του Charles de Gaulle κάτω από την Κρήτη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε. Μισό λεπτό να βγάλουμε και το σηματάκι από εκεί. Έβγει το NATO Channel. Λοιπόν. Πολλοί φίλοι λοιπόν μου λέτε πολλές φορές, μου λέτε, ξέρω εγώ, εντάξει, βάζουμε, λέει, τα αμερικανικά, είσαστε με την, είσαστε και φιλορώσοι κάποιοι φίλοι. Εμείς είμαστε και με τη Ρωσία και με την Αμερική, δεν έχουμε άποψη σε αυτό, έτσι, δεν παίρνουμε πλευρά. Για αυτούς τους φίλους λοιπόν που μας βλέπουν τώρα και γουστάρουν, τους αρέσει η Ρωσία, θα βάλουμε και ένα βιντεάκι από τη Ρωσία. Όσοι λοιπόν μας ακούτε και σχετικό, είναι ολοκένουργιο το βιντεάκι. Ολοκένουργιο, θα δείτε την άσκηση, είναι άσκηση βομβαρδισμού από ένα Σουχόι 34, αν θυμάμαι καλά. Πάμε να το δούμε, αφού μπορούμε να το δούμε. Είναι ολοκένουργιο το βίντεο, παιδιά. Σημερινό είναι, χθεσινό είναι, από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα. Ευχαριστήσουμε πολύ και το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα που μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα βίντεο του σε πολύ καλή ανάλυση, πολύ καλή ποιότητα. Να ευχαριστήσουμε. Ξαναλέμε ότι είναι άσκηση. Δεν είναι επιχείρηση, είναι άσκηση. Θα δείτε τώρα εδώ πως θα βαρέσει με τις ρουκέτες. Θα δείτε από κοντά, να, με τις ρουκέτες. Θα δείτε τώρα σε 2 λεπτά, σε 1 λεπτό. Αυτό ήταν, παιδιά. Λοιπόν. Αυτό ήταν και για τους φίλους μας που γουστάρουν. Τους αρέσει η Ρωσία, οτιδήποτε, έτσι. Δεν είμαστε εμείς μονοπλευροί, δεν έχουμε πλευρές. Δεν νομίζω. Υπάρχει... Έχει ξαναβγεί μια κόντρα με, με την Τουρκία αυτή τη στιγμή και στην περιοχή της Ουκρανίας και στην περιοχή της Συρίας. Στη Λιβύη κάτι γίνεται με την πρεσβεία τη ρωσική. Υπάρχει ένα μπερδεματάκι με την πρεσβεία της Ρωσικής Στεφάνης στη Λιβύη. Θα δούμε τι θα γίνει και εκεί, γιατί πάει προς το πολιτικό το θέμα εκεί και οπότε το έχω αφήσει και δεν το έχω πει κάτι. Δεν θέλω να το πω, άστο. Θα δούμε. ES-400 ένα σύστημα οπλικό είναι, Στέφανη, δεν είναι τίποτα τρελό. Το αγοράσανε, τελείωσε. Εντάξει, δεν είναι. Υπάρχει κόντρα αυτή τη στιγμή. Να πούμε αυτό και να συνεχίσουμε να βάλουμε και ένα τηλέφωνο. Μία και είναι και ο Στέφανος και ο Πάνος, έχει μείνει μέσα ο Πάνος. Ή τον πήρε ο ύπνος. Τον κούρασα τον Πάνο, δεν τον βλέπω να γράφει κιόλας. Ανάτος. Τον είδα, έγραφε πιο πριν κάτι. Λοιπόν, ναι, δεν το πολύ κοιτάω το chat γι' αυτό, παιδιά. Ήθελα να πω για τη Ρωσία ότι πολύ σημαντική είδηση και γεωπολιτική, θεωρείται, οικονομική και γεωπολιτική, είναι ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή δεν
σταμάτησε τις πτήσεις προς την Τουρκία, τις τουριστικές ας το πούμε. Έχει κάνει μεγάλη ζημιά. Ο Δένδιας, πολλοί δεν τον γουστάρει το Δένδια, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν τον γουστάρει ή όχι. Εγώ δεν βλέπω τον Δένδια σαν άνθρωπο, τον βλέπω σαν υπουργό εξωτερικών. Αλλάβατε, το βλέπω ότι η δουλειά που κάνει, αυτό με ενδιαφέρει. Λοιπόν, ο Νίκος ο Δένδιας, λοιπόν, ο υπουργός εξωτερικών, ο Έλληνας, γι' αυτό πήγε και στο Σότσι και μίλησε με τον Ρώσο. Θα γίνει κάποια, θα ανοίξουν τα charters, θα ανοίξουν παιδιά η αεροπορική διασύνδεση Ελλάδας-Ρωσίας. Και εκεί που έχουν απαγορευτεί οι πτήσεις προς την Τουρκία και δεν πάνε τώρα τουρίστες Ρώσοι στην Τουρκία, έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Πολύ μεγάλη ζημιά η Τουρκία. Ήταν εκατομμύρια οι Ρώσοι που πηγαίνανε στην Τουρκία. Εκατομμύρια. Και πάει τώρα, καλά κάνει η Ελλάδα και πάει αυτή τη στιγμή να πάρει από τη Ρωσία, να συμφωνήσει με τη Ρωσία και να πει: κοιτάξτε, στείλτε τους εμάς. Εμείς εδώ είμαστε μια χώρα, είμαστε αδέρφια σας, είμαστε έτσι, είμαστε αλλιώς. Είμαστε ομόθρησκοι, γιατί ψέματα είναι ότι είμαστε ομόθρησκοι, δεν είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Αλλά εντάξει, λέει, από ό,τι διάβαζε και δεν λέει και ο Δένδιας, που έκανε μια. Είπε κάποια πράγματα. Λέει, οι Ρώσοι, λέει, καταλαβαίνουν, δεν είναι, λέει, χαζοί άνθρωποι. Καταλαβαίνουν ότι. Ανήκουμε στο ΝΑΤΟ. Αφού ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, τι να κάνουμε. Το καταλαβαίνουν, λέει, ότι επειδή ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγκαστικά, λέει, είμαστε από τις χώρες, λοιπόν, που. Είμαστε μέσα στις κυρώσεις εναντίον τους, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, τι να κάνουμε, αφού ανήκουμε σε αυτό το σύνολο των χωρών, το κατανοούν οι Ρώσοι. Δεν είναι ούτε στο κρανίο τα παίρνουν για αυτά τα πράγματα, ούτε χαζοί είναι. Καταλάβατε. Το κατανοούν. Όπως κατανοούν πολλά πράγματα. Εγώ πιστεύω και πολλοί άνθρωποι μας παρακολουθούν και από τη Ρωσία. Πιο παλιά μας παρακολουθούσαν και διάφοροι άνθρωποι από τη Ρωσία. Και ακόμα πιστεύω ότι μας παρακολουθούν από τη Ρωσία. Οι οποίοι βέβαια δεν έχουμε 200 άτομα στο chat, βλέπετε ότι συνήθως μπαίνουν 20-30 άνθρωποι και γράφουν στο chat. Δεν σημαίνει ότι 200 άτομα μας παρακολουθούν περίπου. Και κάτι παραπάνω. Εντάξει, παιδιά. Ναι, ξεχνάμε και αυτά τα like και τα λοιπά. Δεν πειράζει. Ναι, να το θυμηθούμε. Έχουμε και το σηματάκι εδώ. Θα αλλάξουμε και την πλατφόρμα, θα δούμε πώς θα γίνει. Λοιπόν, είναι πολύ καλή περίπτωση αυτή να έρθουν τελικά οι Ρώσοι τουρίστες στην Ελλάδα. Είναι πολύ καλή περίπτωση. Τώρα εντάξει, κάποιοι. Εντάξει, με ψιλοεκνευρίζει βασικά, αλλά. Κάποιοι έχετε πολιτικές χρειές, δηλαδή ό,τι και να γίνει, είσαστε εναντίον, ας πούμε, να γίνει μπαχαλό ώστε να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Εγώ δεν είμαι έτσι, παιδιά. Συγγνώμη, δηλαδή, αλλά δεν είμαι έτσι. Τι να κάνω. Εγώ είμαι υπέρ της πατρίδας. Αυτή τη στιγμή αυτή η κυβέρνηση είναι πάνω, αυτή είναι. Πριν ήταν άλλη κυβέρνηση, αυτή ήταν. Αύριο θα είναι άλλη κυβέρνηση, άλλη θα είναι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει να πάει καλά η χώρα μου. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, το σωστό ήταν να έρθουν. Αν γίνεται να έρθουν οι Ρώσοι τουρίστες στην Ελλάδα να βοηθηθεί η ελληνική οικονομία, τα μαγαζιά, ο τουρισμός, τα ξενοδοχεία, αυτά είναι. Τώρα, αν εσείς δεν τα έχετε καλά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτό είναι δικό σας θέμα, δεν είναι δικό μου θέμα. Αν δεν τα έχετε καλά με τον Αλέξη Τσίπρα, πάλι δικό σας θέμα είναι. Αν δεν τα έχετε καλά με τον Κουτσούμπα ή ξέρω εγώ. Με ποιον να πούμε, με τον Ηλία Κασιδιάρη, αυτό δεν με απασχολεί εμένα. Τα πολιτικά δεν με απασχολούν εμένα. Εγώ κοιτάω το συμφέρον του λαού και τη χώρα μα, τίποτα άλλο. Κάποια σχολιάκια τα βλέπω ότι είναι λιγάκι. Έχουν και μια πολιτική χρειά. Εμείς δεν έχουμε πολιτική χρειά. Εμείς απλά λέμε για το Ισραήλ, εκεί έχω πάρει μια ιδιαίτερη θέση, ότι με ενοχλεί πάρα πολύ η προπαγάνδα που βλέπω υπέρ της Χαμάς. Γιατί όλοι το λένε ότι είναι υπέρ των Παλαιστινίων, αλλά δεν είναι υπέρ των Παλαιστινίων. Είναι υπέρ της Χαμάς. Και πιστεύω ότι είναι paid. Είναι πληρωμένη η προπαγάνδα. Πληρωμένη υπέρ των Ισραηλινών. Υπέρ της Χαμάς. Είναι πληρωμένοι. Δεν βγήκαν ξαφνικά και αγαπήσαν εφημερίδες και τα ξένα δημοσιογραφικά κανάλια τη Χαμάς. Κάτι έχει γίνει. Έτσι. Κάτι έχει πέσει. Έχει πέσει χρήμα. Αλλιώς δεν αγαπάνε. Δεν αγαπάνε. Όχι, ξεκαθαρίζω και τη θέση μου να. Επειδή πολλές φορές κάνουμε κάποιο σχόλιο στα δημοσιογραφικά βίντεο. Να ξέρετε κι εσείς που μας παρακολουθείτε ότι δεν έχουμε θεματάκι. Δεν είμαστε εμείς ούτε με τον κύριο Κουτσούμπα. Σεβαστός είναι ο κύριος Κουτσούμπα, σεβαστός είναι ο κύριος Κασιδιάρης, σεβαστός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σεβαστός είναι ο ποιος άλλος, ποιον άλλον έχουμε, ξέρω εγώ. Το Κινάλ, η Φόφη Γεννηματά, σεβαστοί είναι όλοι. Δεν έχουμε εμείς να χωρίσουμε τίποτα, δεν έχουμε σχέση εμείς με αυτά. Γεωπολιτικά μιλάμε, γεωπολιτικά. Εντάξει. Και ο σχολιασμός μας είναι γεωπολιτικός. Λοιπόν, φύγαμε. Πάνω είσαι μέσα. Ο Μίστερ Ντέμ, πού είσαι, Δημήτρη, καλησπέρα. Α, εσύ έγραψε για τα like. Ναι, τώρα σε είδα ότι είσαι ο Δημήτρης. Καλησπέρα στη Γερμανία. Δημήτρης, ο Μίστερ Ντέμ, παιδιά, είναι η Γερμανία. Να πούμε μια καλησπέρα και στη Γερμανία.
Λοιπόν, πάμε. Γεια σου Μάριο, ευχαριστούμε πολύ για την βοήθεια. Να είσαι καλά. Να ευχαριστήσουμε και τον Μάριο. Στεφάνε, το ανοίξω. Ποιος θέλει. Τι ώρα είναι. Είμαστε και 40. Πάνω, πας εσύ. Α, οκ, πάμε Πάνος. Πάνω, θες να πάρεις. Συγγνώμη. Δεν πειράζει, Στεφάνε μου. Για σας εγώ το λέω, γιατί ξέρω ότι γουστάρετε να λέτε δύο λόγια, να μιλάτε. Εγώ, εσείς τι θέλετε. Πάνω μου, ό,τι θέλεις. Αν δεν θέλετε, εγώ έτσι κι αλλιώς θα έχω να συνεχίσω και θα το προχωρήσω, έτσι. Θα πούμε δύο πραγματάκια. Θέλεις να πει δύο πραγματάκια. Και ο Στέφανος πολλές φορές θέλει, ρε παιδί μου, θέλει να πει δύο πραγματάκια, ας πούμε, γι' αυτό. Να έχετε ένα χρόνο να πάρετε πάνω σας. Τα λαβές. Εγώ το τηλέφωνο το έχω ανοίξει. Τι λέει ο Τάσος, υπάρχουν και άθεοι που είναι θα, με το σύμπαν που δημιουργείται, λέει ο Τάσος. Όλοι καλοί είναι, τι να κάνουμε. Έλα ρε Πάνο, μισό λεπτό να σε βάλω σε ανοιχτή. Σε έβαλα και δίνεις, πες. Καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά. Καλό Σαββατόβραδο σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά. Λοιπόν, τι θες να σχολιάσουμε, Χρήστο? Ό,τι θέλεις. Να σχολιάσουμε το Λιβικό. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Mm-hmm. Να δούμε τη στάση της Γερμανίας. Mm-hmm. Λοιπόν, η Γερμανία τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι παίζει φουλ με την Τουρκία και μας δείχνει επίσης τη θέση μας στο γεωπολιτικό στερέωμα. Δηλαδή, ότι είμαστε μικροί για να μας καλέσει η Γερμανία, όπως κακά τα ψέματα τώρα, και όλες οι μεγάλες χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες με λευκή επιταγή, ας πούμε, την έχουν την Ελλάδα. Μάλλον τους δίνουμε λευκή επιταγή. Θεωρώ ότι η Γερμανία δεν θέλει να μας αναβαθμίσει σε παίκτη στην περιοχή, γιατί πολύ απλά θέλει ως παίκτη στην περιοχή την Τουρκία. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μας καλεί. Εντάξει, οι δικαιολογίες για το ποιος έχει στράτευμα και ποιος δεν έχει στράτευμα είναι δικαιολογίες. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Μας το δείχνει η Γερμανία. Παιδιά, μην γελιόμαστε. Αν έχουμε διαβάσει ελληνική ιστορία, από τη σύστασή του το ελληνικό κράτος το 1830 μέχρι και σήμερα άγεται και φέρεται μεταξύ των ισχυρών. Αυτή η χώρα έχει κάνει δύο πολέμους, έχει εμπλακεί σε δύο πολέμους και έχει αδειαστεί από τους ισχυρούς. Σε αυτή τη χώρα έχουν γίνει εμφύλοι είτε για τα χρήματα στη διάρκεια της Επανάστασης του 1921, είτε με τα πολεμικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να βρίσκεται σε μια βρετανική ή δυτική σφαίρα επιρροής. Γι' αυτό είχε γίνει και εμφύλιος, έτσι, κακά τα ψέματα. Αν δούμε στην ιστορία μας, δεν είναι θέμα αν είμαστε μικρή χώρα γεωγραφικά, γιατί και το Βέλγιο μικρή χώρα είναι γεωγραφικά και το Ισραήλ μικρή χώρα είναι γεωγραφικά. Είναι ότι πολιτικά πάντα μας έχουν κάτω, πάντα μας έχουν κάτω, ακριβώς για να μην ασκούμε δική μας πολιτική και κυρίως εξωτερική πολιτική. Ανέφερε νωρίτερα, Χρήστο, σε σχέση με το πρόγραμμα εξοπλισμών για το πολεμικό ναυτικό, για τις φρεγάτες. Τα παιδιά από εδώ. Ξέρω χρονοδιαγράμματα κλπ. Τα χρονοδιαγράμματα είναι πρόπερση. Είναι πέρυσι. Εδώ δεν έχεις χρονοδιάγραμμα. Αν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση η οποία υπό την τουρκική απειλή θέτει χρονοδιάγραμμα, τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Γιατί στην τελική, εάν και εφόσον μιλούσαμε για πελάρα, για πότε μιλάμε, για το 2025 και έπειτα? Όταν μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να σου στήσει κρίση ο Τούρκος? Εκτός αν πάμε για τα ΜΟΕ, γιατί υποτίθεται ότι κάνουμε και συζητήσεις ακόμη και σε στρατιωτικό επίπεδο για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Θα έρθουμε σε αυτά, γιατί τα ΜΟΕ είναι επικίνδυνα. Ναι, σωστά, το θυμήθηκες, μπράβο, μέτρα οικοδόμησης, ναι. Είναι επικίνδυνα και δεν είναι θέμα αν έχουν ξαναυπάρξει ΜΟΕ που η Τουρκία ποτέ δεν τα τηρεί. Η Τουρκία ποτέ δεν τηρεί οτιδήποτε δεν τη συμφέρει. Η επικινδυνότητα των ΜΟΕ, για να το πούμε έτσι, συνίσταται στο ότι θα κάτσουμε σε ένα τραπέζι για να πούμε τι. Να κάνουμε παζά
παζάρι, το ΜΟΑ είναι παζάρι. Να πούμε τι, όπως έλεγε ο Πάγκαλος, και αυτό δεν έχει να κάνει με κομματικό. Πολιτική ή αμυγός είναι η συζήτηση και η γεωπολιτική είναι πολιτική. Άλλο το κομματικό. Δεν έχουμε κομματική χρειά. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά όταν έλεγε ο Πάγκαλος για τα ίμια, no flags ή δεν ξέρω τι, mm-hmm. την πήρε ο άνεμος στη σημαία, το λέγανε οι Αμερικανοί, no flags, no navy κλπ. Λοιπόν, όταν θα γίνει το αντίστοιχο μέσο ΜΟΕ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, το οποίο ρίστο εμπαρόδο, να θυμηθούμε, πάρα πολλά χρόνια πίσω το ΝΑΤΟ τα θεωρεί ουδέτερα, είναι μια επιτυχία της Τουρκίας, πολλά χρόνια πίσω, η ουδετεροποίηση αυτών των νησιών, ώστε να μην γίνονται νατοϊκές ασκήσεις αυτά. Και εμείς λοιπόν θα πάμε σε ΜΟΕ που θα πούμε, για να μην υπερίπταται, να μην κάνει υπερπτήση τουρκικό μαχητικό πάνω από τη Λέσβο, δεν θα κάνει ούτε ελληνικό μαχητικό. Τα ΜΟΑ είναι επικίνδυνα. Στο ΝΑΤΟ θα γίνει ζημιά, εάν και εφόσον γίνει ζημιά. Θεωρώ ότι ανθιστάμεσα εμείς, αλλά δεχόμαστε πιέσεις. Γιατί η Τουρκία έχει στρατηγική η οποία ξεκινάει πολλές δεκαετίες πίσω. Ανεξάρτητα του πότε θα ευοδοθεί αυτή. Αλλά ξεκινάει γιατί έχει στρατηγική. Υπάρχουν χώρες που έχουν στρατηγική. Η Ελλάδα δεν έχει. Η Ελλάδα παίζει μεταξύ των ισχυρών. Μεταξύ των θέλων της Γερμανίας, μεταξύ των θέλων των Αμερικανών και τίποτα παραπάνω. Και αυτό εξηγεί και το γεγονός. Γιατί δεν έχουμε ακόμη κάνει μία συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει και αμυντική συνδρομή, όπως μας είχε προτείνει η Γαλλία. Γι' αυτό δεν το έχουμε κάνει, γιατί δεν έχουμε ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Γιατί θα μας πει η μία πρεσβεία ή η άλλη πρεσβεία, όχι μην το κάνεις. Εμείς λειτουργούμε έτσι δυστυχώς. Και είναι ξεκάθαρο ότι λειτουργούμε έτσι. Δηλαδή για να μπούμε μέσα στην Άγκυρα και να πούμε τα αυτονόητα, πήραμε την έκκληση της Αμερικάνικης πρεσβείας. Είναι έτσι ή δεν είναι? Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Από την άλλη πλευρά το Ισραήλ, που θεωρείται σοβαρή χώρα, δεν σου λέω ότι δεν έχει προβλήματα, αλλά θεωρείται σοβαρή χώρα, έχει συγκεκριμένη στρατηγική. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν ο Biden δεν χώνευε για κάποιο λόγο τον Νετανιάχου, και το έχουμε πει πολύ καιρό αυτό πίσω, δεν αμφισβητώ ότι το Κατάρ δεν πληρώνει ξένα δημοσιεύματα, αλλά να είμαστε ρεαλιστές. Ένα BBC ή ένα Associated Press, μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, ναι, και τη Βρετανία, λοιπόν, που τα πρακτορία τους είναι καθοδηγούμενα σε θέματα διεθνούς πολιτικής, είναι καθοδηγούμενα, όπως το Ανατόλου. Μην τρελαθούμε, υπερασπίζονται τα εθνικά τους συμφέροντα. Mm-hmm. Εάν ήταν από πίσω λεφτά του Κατάρ, για κάτι που δεν ήθελε ο Αμερικανός, για να το πω έτσι πολύ απλά, δεν θα τα παίρνανε τα λεφτά του Κατάρ. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν είναι λεφτά του Κατάρ πίσω από αυτά τα δημοσιεύματα, το δέχεται ο Αμερικανός το δημοσίευμα. Εγώ δεν είπα, δεν το μπλοκάρει. Εγώ δεν είπα χώρα όμως. Εγώ δεν είπα χώρα. Να το ξεκαθαρίσουμε, λέω, εγώ δεν είπα χώρα. Δεν ονομάτισα καμιά χώρα, έτσι. Αυτό. Όχι, εντάξει, για μένα λέω. Δεν... Δηλαδή, ναι, όχι, όχι. Εγώ λέω πολύ απλά. Ξέρεις την ευθύνη αυτό που λες. Ότι δεν χρειάζεται κατά ανάγκη να χρηματοδοτεί το Κατάρ ένα δημοσίευμα στους New York Times εναντίον του Ισραήλ. Mm-hmm. Είναι από την ίδια την Αμερικάνικη κυβέρνηση, το παρόν administration, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, που δεν θέλει τον Νετανιάχου να ασκήσει μία πίεση προς την πλευρά του Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει εξωτερική πολιτική. Μπορεί να μην είχε κυβέρνηση. Είχε όμως εξωτερική πολιτική. Γιατί όσο βαρύ χώρα έχει στρατηγική. Τώρα, αν ο παρόντας σχηματισμός, κομματικός σχηματισμός του Ισραήλ, για να το πούμε έτσι, είναι πιο συμπαθής στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μας αφορά, να σου πω και τη μαύρη αλήθεια. Mm. Γιατί αν πρόκειται να αναγάγουμε την κουβέντα στο επίπεδο ποιον συμπαθεί ο Biden και ποιον δεν συμπαθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει η στρατηγική του Ισραήλ. Σε τελευταία ανάλυση, το ότι υπάρχει και ένα αραβόφωνο κόμμα στη συγκυβέρνηση αυτή, η οποία κανόνας εχόντων των πραγμάτων θα πάρει ψηφοδιστοσύνη από το Κνεσέτ, από την Ισραηλινή Βουλή, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και ένα εθνικιστικό κόμμα.
στρατηγική του Ισραήλ δεν θα αλλάξει απέναντι στην Τουρκία όσο υπάρχει ο Ερντογάν. Γιατί αυτό που φαίνεται είναι ότι αν πέσει ο Ερντογάν, όχι μπορεί να αλλάξει η στρατηγική του Ισραήλ ενδεχομένως, αλλά σίγουρα θα αλλάξει και των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλά, για τη Βρετανία και τη Γερμανία δεν το συζητάμε καν. Λοιπόν, αλλά να δούμε απλώς ότι στο Ισραήλ το γεγονός ότι υπάρχει μια πολυκομματική κυβέρνηση, θα γίνει μια πολυκομματική κυβέρνηση και με έναν Νετανιάχου να έχει 60 έδρες στη Βουλή, σου δείχνει και το ρευστό της κατάστασης. Δηλαδή, πόσο εύκολα μπορεί να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Να αφήσουμε αυτό το θέμα, το θέμα του Ισραήλ. Να αφήσουμε και το θέμα της Χαμάς και των Παλαιστινίων. Εγώ θεωρώ ότι είναι παρελκυστικό. Όχι, είναι... Από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτηρίζουν τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση, το γεγονός ότι η New York Times ή ο Washington Post μπορεί να είχαν κάτι το αντι-Ισραηλινό, ήταν προφανώς μοχλός πίεσης γιατί δεν γουστάρουν τον Νετανιάχου. Όχι, ότι γουστάρουν τη Χαμάς. Λοιπόν, είναι στην επικαιρότητα το Ισραήλ όμως, έτσι. Δηλαδή, δεν θα άκουσα. Είναι στην επικαιρότητα το Ισραήλ και να το προχωρήσει άλλο, να πει κάτι παραπάνω για το Ισραήλ, είναι οκ, okay, δεν είναι. Εννοείται ότι είναι στην επικαιρότητα του Ισραήλ. Εννοείται. Κοίταξε, αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα, για να είμαστε ρεαλιστές, το μείζον θέμα είναι το κυπριακό. Δεν είναι το τι γίνεται μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Μπορεί να παρουσιάζεται έτσι. Δηλαδή... Πρέπει πάντα να βλέπουμε από πίσω. Yeah, το κλειδί για τις όλες εξελίξεις είναι το κυπριακό. Εγώ πήκα, όταν πήκα, ρώτησα μάλιστα και τον Μάριο, επειδή ξέρω ότι είναι από την Κύπρο άνθρωπος, και δεν έχω εικόνα τι λέγεται στην Κύπρο, αν ακούγεται για επανέναρξη κάποιων συνομιλιών. Και γιατί το λέω αυτό? Επειδή τις προηγούμενες μέρες είδα πάλι κάποια ανακοίνωση, μου φαίνεται από το State Department ή από το Λευκό Οίκο, σε σχέση με το κυπριακό προς την Τουρκία, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούν λύσεις δύο κρατών και κάτι τέτοιο. Εμένα αυτό μου μοιάζει σαν μαξιμαλισμός της Τουρκίας, ένα παιχνίδι που γίνεται και γίνεται πολλές δεκαετίες τώρα. Μιλάμε από Ζυρίχη Λονδίνου, πριν καν γίνει ανεξάρτητη Κύπρος. Λοιπόν, γιατί και τότε από εκεί και έπειτα και όλη τη δεκαετία του 60 και το 70 μέχρι και την εισβολή, ο Μάριος θα ξέρει αυτά που είναι και μεγαλύτερος ηλικία και θα ξέρει την ιστορία του. Η Τουρκία τι επιδίωκε πάντα? Η Τουρκία επιδίωκε τη διχοτόμηση. Και δημιούργησε μια de facto κατάσταση το 1974 και έπειτα. Οπότε εγώ θεωρώ ότι το να επανέρχεται η Τουρκία ξαφνικά σε αυτό το επίπεδο και να συζητάει για διχοτόμηση και να τη λέει ο Αμερικανός όχι, δεν θα γίνει διχοτόμηση, σημαίνει ότι προετοιμάζεται πάλι ένα σχέδιο ΑΝΑΝ να πιεστεί η ελληνοκυπριακή πλευρά. Να πιεστεί η κυπριακή δημοκρατία. Και εδώ δεν έχει στάσει ο Παπαδόπουλο. Κακά τα ψέματα. Αυτό και το κλείνος ότι έχει να κάνει το κυπριακό θα το βρούμε μπροστά μας και θα το βρίσκουμε διαρκώς μπροστά μας και είναι ελληνισμός. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε γιατί όλα γίνονται και για την Κύπρο. Λοιπόν, στα ελληνοτουρκικά αυτό που εμένα με φοβίζει είναι ότι εμείς πάμε λίγο να ξεπλύνουμε την Τουρκία. Σε βάρος μας πάντα έτσι αυτή η πολιτική, η άτολμη. Λοιπόν, ή να σου το πω, να μην την πω άτολμη, να την πω μη χειροθετημένη. Γιατί δεν έχουμε χειροθετηθεί στην εξωτερική μας πολιτική. Αγόμαστε και φερόμαστε με βάση τα θέλω είτε της Γερμανίας είτε των Ηνωμένων Πολιτειών. Το γεγονός βεβαίως ότι βλέπουμε λίγο τη Ρωσία να πιέζει πολύ την Τουρκία και στο θέμα των F-400 έχουμε δει ότι έχει αδειαστεί η Τουρκία ότι όχι δεν έχει φύγει το επιστημονικό προσωπικό το ρωσικό και σε όλα τα μέτωπα όπου υπάρχει η Τουρκία δέχεται πίεση από τη Ρωσία μας δείχνει αυτό το πράγμα ότι ο εναγκαλισμός της, ο νέος εναγκαλισμός της Τουρκίας που επιχειρείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα συναντήσει, δεν θα είναι εύκολος. Δεν θα είναι εύκολη η απαγίστρωση από το ρωσικό άρμα. Βεβαίως, να πούμε και το άλλο το γεγονός. Ανεξάρτητα ποια είναι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Τουρκία, γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι μια στάση η οποία έχει να κάνει με τον Ερντογάν και μόνο. Επιμένω, αν πέσει ο Ερντογάν, τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Ναι. Το γεγονός, ωστόσο, ότι θα διατηρηθεί ή ενισχύεται, αν θέλεις, η εχθρότητα
μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Αυτό θα είναι ευεργετικό για μας, γιατί συνήθως όταν η Ρωσία τα είχε καλά με την Τουρκία, εμείς είχαμε προβληματάκια στην εξωτερική πολιτική. Αυτό πιστεύω. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι λένε τα παιδιά. Όχι, μεταξύ τους κάτι λένε. Αυτό διαβάζω εγώ. Κοιτάω λίγο τα σχόλια. Ναι. Λέει ο Μάριος ότι η Αγγλία και ο Κίσιγκερ ήθελαν να διχοτόμησουν ναι, τον Μάριος. Πώς θα φωντάσουν. Όχι, Μαριέ μου, δεν το ήθελαν αυτό το πράγμα. Η Αγγλία και ο Κίσιγκερ, η Αγγλία βασικά, δημιούργησε το πρόβλημα, έτσι. Η Αγγλία έφερε τον Τούρκο στο τραπέζι και η Αγγλία υποβοηθούσε πάντα τον Τούρκο στις διχοτομικές του τάσεις. Δεν έχει να κάνει με αριστερόστροφες τάσεις. Η Αγγλία ποτέ δεν χώνεψε τον ΕΟΚΑ. Την ευνηδίασε. Δεν το περίμενε και παρουσιάζει ως κομπλεξικός λαός μεγάλη εμπάθεια στους Ελληνοκυπρίους. Συνεχίζει ακόμη και τώρα. Οι αριστερόστροφες τάσεις που προφανώς αναφέρει ο Μάριος, ίσως αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Μακάριος ο Τρίτος είχε καλές σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Κύπρος θα γινόταν, θα ήταν στις σφαίρες επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης. Ούτε ο Νάσερ μπήκε στη σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης στην Αίγυπτο, που επίσης απευθυνόταν στην Αίγυπτο. Αυτό που έκανε ο Μακάριος, που το είχε κάνει ο Νάσερ της Αιγύπτου πιο πριν, ήταν ότι όταν δεχόταν την πίεση από τον αγγλικό ή τον αμερικάνικο παράγοντα, πήγαινε για αντίβαρο στη Ρωσία, γιατί ήταν και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Mm-hmm. Για να θυμίσω, το 1983 έχει προσπαθήσει να περαστεί ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μιλάμε μετά την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, έτσι, ο Μάριος τα ξέρει αυτά. Και η Ρωσία ήταν αυτή που έβαλε βέτο. Γι' αυτό και εξακολουθεί η Κύπρος και έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι είναι δυτική, στη δυτική σφαίρα επιρροής. Λοιπόν, αυτό. Να αφήσουμε την Κύπρο. Mm-hmm. Πού να πάμε. Εσύ είπες. Δεν ξέρω. Ξεκινάει μια συζήτηση. Τα κλασικά, είναι ότι... είναι ελεύθερη και ανοιχτή και εντάξει. Πηγαίνω από το ένα θέμα στο άλλο. Εμένα η μοναδική μου ανησυχία... Είμαστε ανοιχτά σήμα. Είναι... Έλα. Είμαστε ανοιχτά σήμα. Είναι all around. Εμένα η μοναδική μου ανησυχία είναι ένα κλίμα ηττοπάθειας το οποίο δημιουργείται στην Ελλάδα, mm-hmm. το οποίο σε συνδυασμό με τη μιζέρια που υπάρχει, είτε εξαιτίας COVID, είτε εξαιτίας οικονομίες που θα τα βρούμε μπροστά μας σταδιακά ή εργασιακού ή δεν ξέρω τι. Ξέρεις, όλο αυτό το κλίμα το εσωτερικό δημιουργεί μια μιζέρια και άρα υπάρχει ο κίνδυνος να είναι πιο εύπεπτες κάποιες συμφωνίες. Mm. Ουδετεροποίησης, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης κλπ. Κλπ. Δηλαδή, όπως το είπα και στην αρχή, να ξεπλύνουμε εμείς οι ίδιοι τα αμαρτήματα της Τουρκίας προκειμένου να επιστρέψει στην αγκαλιά των Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς θα γίνει αυτό? Μα άμα έχεις τη φοβία στο εσωτερικό σου της χώρας, για να το πω έτσι, τη φοβία για το μέλλον σου, για το αν θα έχεις εργασία κλπ, θα είναι πιο εύπεπτο να ακούς τον αναλυτή να σου λέει, ρε παιδιά, τώρα και τι θα κάνουμε? Θα πούμε στη διαδικασία να βυθίσουμε το γεωτρύπανο που θα βγει, λέμε, το καλοκαίρι, π.χ. Θα βγει. Κατάλαβες, εμένα αυτή η τοπάσια που καλλιεργείται είναι ολέθρια. Γιατί σε οδηγεί σε ένα τραπέζι, δεν είναι θέμα χάγης ή μη χάγης. Είναι θέμα ότι αυτό που επιθυμεί η Τουρκία είναι να λύσουμε τις διαφορές μας, όχι στη βάση της συνθήκης του Μοντέρ Κομπέλη. Ναι. Δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει ποτέ ελληνική κυβέρνηση. Δεν έχει να κάνει με κόμματα εδώ, έτσι. Είναι εθνικά θέματα. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει ποτέ ελληνική κυβέρνηση η οποία θα συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο. Τρώμε χρόνο, αλλά γιατί το τρώμε το χρόνο? Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί το τρώμε το χρόνο. Έχουμε υπογράψει για να πάρουμε φρεγάτες από κάπου. Και εκεί η πολιτική είναι στη μέση. Ναι. Μην τυχόν και δεν πάρουμε αυτές τις αμερικάνικες φρεγάτες, οι οποίες είναι για να υπερασπιστεί στη ζώνη των 6 μιλίων. Εγιαλίτιδας. Αηδίες. Συγγνώμη, το λέω. Mm. Και δεν είναι κακό να το λέμε. Λοιπόν, αυτό τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι είμαστε αδύναμοι στην εξωτερική μας πολιτική. Παρά τις όποιες κορώνες, είμαστε αδύναμοι.
προσπαθούμε να βρούμε μια μεσοβέζικη λύση για να καταντήσουμε να πούμε, ναι, φέρε εσύ από εδώ, πάρε εσύ, φέρε και εσύ από εδώ δύο πραγματάκια, κάπως θα τα σπάσουμε. Ξέρεις, σε επίπεδο εξοπλισμών όλα τα χρόνια γινόταν αυτό. Από τη δεκαετία του 80 ξεκινούσαμε, λέγαμε, θα πάρουμε 140 μοιράζει, δεν ξέρω τι. Τα αμερικανικά τι ήταν, τα F-16. Και στο τέλος παίρναμε τα 40. Η Τουρκία έπαιρνε 240 και επειδή έπαιρνε και 240, υπέγραφε κιόλας να γίνει στην Τουρκία για να αποκτήσει και την τεχνογνωσία, να γίνει συμπαραγωγή. Εμείς από μόνοι μας τα κλείνουμε. Από μόνοι μας. Τα κλείνουμε από μόνοι μας γιατί πολύ απλά δεν τα θέλουν οι ισχυροί. Πανώ. Αυτό τι μας δείχνει, δεν μας θέλουν και οι ισχυροί χώρα. Δεν πιστεύω να σου κόβω τον ηρμό. Θες κάτι? Όχι, όχι, παίζω. Αυτό που λένε για το είδες που λέει για την ΑΟΖ. Για σχολιάσαι το. Μέσα στο τσάντε τι, δεν καταλαβαίνω. Την ΑΟΖ που λέει Τουρκίας Χαμάς. Ναι, έχει παίξει αυτό το πράγμα. Τίποτα δεν θα με εκπλήξει σε αυτόν τον κόσμο. Ξέρεις γιατί δεν θα με εκπλήξει τίποτα? Γιατί πριν κάνει η Τουρκία και την ΑΟΣ με τη Λιβύη, είχε βγει και στα ελληνικά μίντια ότι σύντομα η Τουρκία θα κάνει αυτό το πράγμα. Δεν ήταν κρυφό. Ναι. Δεν μας ήρθε κεραμίδα. Μην είμαστε σε άρνηση. Η Τουρκία είναι ικανή να υπογράψει με τη Χαμάς. Θα είναι το ίδιο άκυρο, όπως είναι το ίδιο άκυρο και το τουρκολιβικό. Γιατί όπως η Λιβύη συνάστηκε με μία κυβέρνηση που δεν έχερε τις εμπιστοσύνες του Κοινοβουλίου και δεν πέρασε και από το Κοινοβούλιο και αφορούσε σε εδάφη της Κυριναϊκής, δηλαδή εδάφη που δεν έλεγχε η κυβέρνηση Σάρατ. Κατά αντίστοιχο τρόπο, αν γίνει κάτι μεταξύ Τουρκίας και Παλαιστινίων, δεν έχεις παλαιστινιακό κράτος. Είναι άκυρο ούτως ή άλλως. Να σε κόψω εκεί θα δούμε και την αντίδραση της τωρινής, της Κινέας. Να της Ρελήνης, σε κόψω μισό λεπτό πάνω. Ναι. Να κάνουμε ένα δημοψήφισμα. Ναι. Μια δημοσκόπηση. Μάριε, Γιώργο, να κάτσουμε λίγο παραπάνω. Ό,τι μου πούν τα παιδιά, γιατί εγώ τώρα μόνος μου δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Θέλω κάποιον να είναι. Μάριε, Γιώργο, να κάτσουμε λίγο για να φτιάξω καφέ, παιδιά. Γι' αυτό το λέω. Δεν έχω πει καφέ. Θα αφήσω λίγο τον Πάνο στο μικρόφωνο να τα πει, να πάρει την πρωτοβουλία εδώ στο μικρόφωνο. Ό,τι πει ο Μάριος και ο Πάνος. Μέχρι να φτιάξεις καφέ, εννοείς, εγώ θα μιλάω από μόνος μου. Πέντε λεπτά είναι. Να κάτσουμε, παιδιά, ξέρω, 11.30 εκεί το βλέπω, γιατί συνήθως λέω 11:15 και το πάμε μετά. Πάνε τσούκου, 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 πάει στρογγυλά. Να κάτσουμε, ρε παιδί μου, να είναι Σαββατοβράδυ. Είναι. Εγώ εδώ είμαι επαρχία. Το ξέρετε ότι έχω έρθει στην επαρχία. Εδώ έχει ησυχία. Δεν έχει ούτε κλαμπ, ούτε να βγεις έξω, τίποτα. Παρεούλα μου κάνετε. Παρεούλα σας κάνω. Και τα λέμε. Εντάξει. Άλλη άποψη έχετε εσείς. Βλέπω πολλές άλλες απόψεις. Άλλη άποψη έχω. Δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Φυσιολογικό είναι αυτό. Λοιπόν, και αφήνω τον Πάνο και τα λέμε. Πανώ, συνεχίζεις. Γράφει ο Wet Films ότι. Γράφει ότι το θέμα είναι ότι ο κόσμος έχει αλλάξει παγκόσμια για πολλούς λόγους και έρχεται μεγάλο πάνω και κανείς δεν ενδιαφέρεται όπως έγινε με Αρμενία πρόσφατα και αλλού. Συμφωνώ μαζί σου, φίλε Wet Films, στο ότι ο κόσμος έχει αλλάξει για πολλούς λόγους. Δεν συμφωνώ ότι θα υπάρξει αδιαφορία σε ό,τι έχει να κάνει με την Αρμενία. Η Αρμενία, επειδή είναι ένα κράτος του Καυκάσου, ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα και δεν θα γινόταν παγκόσμιος πόλεμος για την Αρμενία. Εκεί έχουμε πει ότι η Ρωσία κατάφερε στη ζώνη αυτή του Ναγκόρνο Καραμπάχ, θέλεις να το πεις, Αρτσάχ θέλεις να το πεις, η οποία βρίσκεται στο έδαφος του Αζερβαϊτζάν, κατάφερε λοιπόν η Ρωσία να βάλει μέσα στράτευμά της για έλεγχο από εκεί που δεν είχε ποτέ ή μάλλον είχε αποχωρήσει, δεν είχε λόγο, δεν είχε μέσα κάποιο δικό της έρισμα τα προηγούμενα χρόνια με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Η περίπτωση της Μέσης Ανατολής μπορεί να δημιουργήσει παγκόσμιο πόλεμο. Τα ελληνοτουρκικά επίσης μπορούν να δημιουργήσουν παγκόσμιο πόλεμο, γι' αυτό και θέλουν σιγά σιγά να τα κουλαντρήσουν οι ξένες ή μεγάλες δυνάμεις, ώστε να μην προκληθεί ένας τέτοιος παγκόσμιος πόλεμος. Είναι όπως το λέγαμε, ρε παιδί μου, για την ελληνική πτώχευση, να μην γίνει ένα μπαμ και κάτω, να γίνει ελεγχόμενη πτώχευση. Ένα τέτοιο πράγμα ελεγχόμενο προσπαθούν να κάνουν. Και σε αυτό το πράγμα, πολύ φοβάμαι ότι παίζει η Ελλάδα και δεν ξέρω κατά πόσο παίζει καλά ή που ποντάρει, τι πιστεύει. Γιατί στην εξωτερική πολιτική, όταν κάποιοι μας νοθετούν, μας λένε ουσιαστικά κάντος ή έτσι και εγώ θα σε στηρίξω αλλού.
ή αλλιώς ή δεν ξέρω τι. Το θέμα είναι λοιπόν τι ακριβώς, ποια είναι η στρατηγική που έχουμε, γιατί εμφανιζόμαστε να μην έχουμε στρατηγική. Δηλαδή το προηγούμενο διάστημα, όχι τώρα, δεν θα σου πω για τώρα, θα σας πω για το προηγούμενο διάστημα. Δεχόμαστε όλοι ότι η Τουρκία δεχόταν τις ισχυρότερες πιέσεις από τη Δύση. Ναι, το δεχόμαστε. Γιατί δεν επεκτείναμε τα στα 12 μίλια. Στα 10 μίλια, όχι στα 12. Εγώ σου λέω. Δηλαδή, δεν θέλαμε εκείνο το timing. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε καλύτερο timing. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα. Για να γυρίσουμε πίσω στη Χαμάς και στο ενδεχόμενο οριοθέτηση ΑΟΣ με την Τουρκία. Εγώ σας λέω ότι μπορεί και να γίνει. Το λέγανε και για το τουρκολιβικό ότι θα γινόταν πριν γίνει. Άντε και γίνεται. Και πάλι εμείς θα λέμε ότι ναι, αλλά η Παλαιστίνη δεν είναι αναγνωρισμένο κράτος ξεχωριστό ώστε να μπορεί να συνάπτει τέτοιες συμφωνίες και δεν θα το πούμε μόνο εμείς, θα το πούνε και οι Ισραηλινοί. Οι Τούρκοι θα πανηγυρίζουν απ' την άλλη όπως κάναμε το τουρκολιβικό και τα ελληνικά sites, blogs και κανάλια θα υπερπροβάλλουν όπως έκαναν επίσης με το τουρκολιβικό και το νέο αυτό, τη νέα αυτή συμφωνία. Το νέο αυτό μνημόνιο, ούτε καν συμφωνία. Λοιπόν, άρα θα αρχίζουν να παίζουμε, να παίρνουμε και εμείς αυτό το τρυπάκι της φοβίας ότι έχουν κάνει το τουρκολιβικό, έχουν κάνει τώρα και με τους Παλαιστινίους, άρα τι. Η Τουρκία προσπαθεί, έστω και με τέτοιες άκυρες συμφωνίες, να τις, μάλλον τις χρησιμοποιεί αυτές τις συμφωνίες, εγώ θεωρώ, ως εργαλεία διαπραγμάτευσης. Δηλαδή, όταν θα μας βάλουν να κάτσουμε σε ένα τραπέζι ή δεν ξέρω τι, ή διαπραγμάτευσης με τους ισχυρούς, θα πει ναι, εντάξει, εγώ το αφήνω το τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά θέλω εκείνο ή θέλω το άλλο. Αυτό κάνει. Τώρα, εγώ δεν συμφωνώ με κάτι που είχε πει στην αρχή της εκπομπής ο Χρήστος. Σ' ακούω, σ' ακούω. Ναι, δεν το λέω. Σ' ακούω. Λοιπόν, δεν συμφωνώ ότι η Τουρκία αυτό που επιδιώκει είναι τις πλουτοπαραγωγικές πηγές που υπάρχουν νοτίως της Κρήτης. Οι πηγές αυτές, τα λεγόμενα οικόπεδα Μανιάρτη, τα οποία ευτυχώς είχαν περάσει και εγκριθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει αυτή η δικλίδα ασφαλείας, είναι νοτιοδυτικά της Κρήτης. Δεν μπορεί να παίξει εκεί η Τουρκία. Η Τουρκία θέλει πολύ απλά αυτό το κομμάτι το οποίο η ίδια χαρακτηρίζει ως ΑΟΣ της, ανεξάρτητα το ότι είναι παράνομο, το οποίο ως χάρτη το είχε καταθέσει στον ΟΗΕ. Και επειδή το είχε κάνει χάρτη και το είχε καταθέσει, θεωρεί, υποτίθεται ότι είναι και νόμιμο. Δεν είναι βεβαίως νόμιμο. Δηλαδή, θέλει όλο το κομμάτι με εξαφανισμένο το Καστελόριζο και τα ελληνικά νησιά να μην έχουν ΑΟΣ, μέχρι και την Κύπρο. Έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί να μην έχει φυσικό αέριο, έχει άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές. Και θέλει προσοχή το τι κάνουμε. Και μιλάω ότι θέλει προσοχή το τι κάνουμε, γιατί εμείς ξεχνάμε την ελληνική ιστορία. Οι Αμερικανοί και οι Τούρκοι όμως δεν ξεχνάνε. Έχουν μία συνέπεια. Οι Αμερικανοί είναι ικανοί να σου αναβιώσουν, γιατί έχει ακουστεί, έχει παίξει αυτό το όνομα και το σχέδιο Άτσεσον της δεκαετίας του 60. Λοιπόν, θέλει προσοχή και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και επιμένω, το κλειδί στο κάθε τι είναι η Κύπρος. Πραγματικά πιστεύω ότι το κλειδί ή η πέτρα του σκανδάλου είναι η Κύπρος. Απλώς η Τουρκία συνεχίζει σε ό,τι έχει να κάνει με το Αιγαίο εξειδικευμένα να στρώνει αξιώσεις. Είναι αξιώσεις που τις στρώνει για το μέλλον. Γιατί κούτσα κούτσα, για να το πούμε έτσι, επειδή η ελληνική πλευρά έχει δείξει ότι πάντα κάνει ένα βήμα προς τα πίσω, θα έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά βήματα. Και δεν ξέρεις σε 10-20 χρόνια τι μπορεί να γίνει από τα τόσα βήματα που θα έχουμε κάνει πίσω. Λοιπόν, μου γράφει ο Γιώργος ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι παράνομο. Εγώ συμφωνώ, Γιώργο μου, το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι παράνομο. Γιατί αφού είναι παράνομο, λοιπόν, ο Υπουργός Εξωτερικών, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, αναφέρεται στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Αφού αναγνωρίζουμε ότι είναι παράνομο, γιατί έχουμε την αιμονή
να καταδείξουμε ότι είναι παράνομο. Γιατί παράνομο σε παράνομο δημιουργεί μια de facto κατάσταση. Και εμείς είμαστε ικανοί να πούμε ότι εάν η Τουρκία το τραβήξει αυτό το παράνομο πίσω, εμείς θα τη βοηθήσουμε σε κάτι άλλο. Δεν ξέρω, μπορεί και σε ένα άνοιγμα κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή σε ένα μήνα από τώρα μπορεί να δεις ξαφνικά μια αγαπημένη Ευρωπαϊκή Ένωση με Τουρκία. Δόξα τω Θεώ, η Γερμανία κάνει πολλά πράγματα ως προς αυτό. Λοιπόν, αυτό που λέει ο Κώστας ότι δεν γίνεται να την αφήσουν την Τουρκία να γίνει Οθωμανική, προφανώς εννοείς να γίνει Οθωμανική σαν αυτοκρατορία. Ναι, δεν θα την αφήσουν. Κανένας δεν θέλει μια ενισχυμένη Τουρκία. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, γράφει ο Wet Films, η Κύπρος είναι και θα είναι πάντα το μεγαλύτερο άπλα στο μεγάλο δυνάμενο, όλοι θέλουν βάση εκεί. Ναι, προς το παρόν η Βρετανία, έχει δυστυχώς η Βρετανία και εκεί. Ναι, το θέμα όμως Wet Films ξέρεις ποιο είναι. Άντε και στην Κύπρο κάνει και ο Αμερικανός μια βάση. Εγώ σου λέω ότι κάνει και ο Γάλλος μια βάση. Κάνουν και στην Κρήτη ή στην Πελοπόννησο, όπως υπάρχει πόδι Ισραηλινό, για παράδειγμα, στην Πελοπόννησο, μπορεί να υπάρχει και πόδι Γαλλικό. Το πρόβλημα είναι ότι για να δείτε πόσο αδύναμοι είμαστε πολιτικά να χαράσουμε δική μας στρατηγική. Το θέμα είναι να έρθει ο Γάλλος με μία βάση εδώ ή στην Κύπρο. Κερδίζει η Κύπρος από αυτό και σε ποιο επίπεδο? Γιατί φαινομενικά θεωρούμε ότι το να γίνεται και μια βάση αμερικανική στην Αλεξανδρούπολη παρέχει ένα βαθμό ασφάλεια στην Ελλάδα ή στη Θράκη ειδικότερα σαν επαρχία, έτσι. Λοιπόν, στην πραγματικότητα βεβαίως γινόμαστε πιο εξαρτημένοι. Για να πούμε και το στραβό το δίκιο. Εάν έχει η Κύπρος ένα βαθμό εξάρτησης από τη Βρετανία, είτε λόγω των βάσεων που υπάρχουν των Βρετανικών, είτε γιατί υπό τις παρούσες συνθήκες η Βρετανία εξακολουθεί να είναι και η τρία δύναμη της Κύπρου, όσο παράλογο και να είναι αυτό στον 21ο αιώνα και για μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σημειώσουμε ότι η Βρετανία βγήκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ακόμη χειρότερα δηλαδή για την Κύπρο, το να αποκτήσει πάνω στην Νότια Κύπρο, να το πω έτσι, στην Κύπρο, μία βάση, μία άλλη μεγάλη δύναμη με το επικοινωνιακό ότι δημιουργεί μία αίσθηση ασφάλεια στην Κύπρο, αυτό αύριο μεθαύριο δεν θα μπορέσει να το βγάλει από πάνω από το σώμα της η Κύπρος. Θα γίνει και πιο εξαρτώμενη ως χώρα από αυτές τις δυνάμεις. Κακά τα ψέματα. Ναι, συμφωνώ με αυτό που λέει ο Γκρέσλαντς, είναι εσωτερική φοβική πίεση. Ο Λάμπρος γράφει εδώ ότι γιατί να είσαι με τη Χαμάς, επειδή γουστάζουν Αγία Σοφία Τζαμί ή επειδή με τους Τουρκούς? Δεν σε πιάνω, Λάμπρο, τι ακριβώς μου λες. Γιατί να είσαι με τη Χαμάς, επειδή γουστάζουν την Αγία Σοφία Τζαμί ή επειδή είναι με τους Τουρκούς και την Ισλαμική τρομοκρατία? Εδώ δεν έχει να κάνει με αν η Χαμάς, αγαπητέ μου Λάμπρε, γουστάρει την Αγία Σοφία Τζαμί. Τι να σου πω. Η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Λοιπόν, δεν είμαστε με τη Χαμάς, για να το πούμε έτσι απλά. Δεν έχει να κάνει με το αν η Χαμάς συνενεί με το να είναι Τζαμί Αγία Σοφία. Για να δείτε σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει, και εδώ θα συμφωνήσω με τον Γκρέσλαντς, ο οποίος μας λέει για εσωτερική φοβική πίεση. Πριν 10 χρόνια ή 15 χρόνια ή 20 χρόνια, τι λέγαμε διαρκώς στην Τουρκία? Επανελειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Λοιπόν, και τώρα τι φτάσαμε να λέμε στην Τουρκία? Η Αγία Σοφία να ξαναγίνει μουσείο. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά εγώ θα προτιμούσα να συνεχίζαμε να λέγαμε να επαναλειτουργήσει η θεολογική σχολή της Χάλκης, γιατί ο Βαρθολομαίος έχει μια άλλη ηλικία, έτσι, και να πετήσουμε και για Ήμβρο και για Τένεδο που υπάρχει σε εισαγωγικά ακόμη υποτίθεται ελληνική ομοιονότητα βάση της Λοζάνης, και η Τουρκία κάνει τι θέλει με την Αγία Σοφία. Αυτό είναι ζήτημα παγκόσμιας κληρονομιάς. Αν φτάσουμε σε ένα σημείο να διαπραγματευόμαστε το να ξαναγίνει η Αγία Σοφία Τζαμί με το Κυπριακό ή δεν ξέρω τι με το Αιγαίο, είμαστε, δηλαδή, τι σύμπλεγμα είναι αυτό? Βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας με τα χέρια μας? Λοιπόν,
εγώ έτσι το θεωρώ. Και εκεί φαίνονται και τα βηματάκια που λέμε ότι κάθε λίγο και λιγάκι, χρόνο με το χρόνο, κάνουμε και ένα βηματάκι πίσω και δεν το αντιλαμβανόμαστε. Είμαστε σαν το βατράκι που σηκωφράζει απλώς. Δεν μας ρίχνουν κατευθείαν μέσα στο ζεστό νερό. Λοιπόν, Χρήστο, δεν ξέρω αν έχεις φτιάξει τον καφέ. Τον έχω φτιάξει, τον φτιάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις εσύ να με ρωτήσεις κάτι ή κάποια από τα παιδιά κάτι. Όχι, μωρέ, απλώς να δικαιολογηθώ στα παιδιά και να πω ότι, παιδιά, το πρόγραμμα ήταν από παλιά. Ότι όταν θα πάει η εκπομπή πολλή ώρα, να πέφτει σαν σήμα, σαν τα παλιά χρόνια που πέφτει σήμα διακοπής, σήμα διαφημίσεων, πώς να το πούμε. Τώρα είναι πολύ καλύτερο, γιατί είμαστε ήδη από τις 9 η ώρα, έτσι. Είναι πολύ καλύτερο το ότι κάθεται ο Πάνος και εξηγεί 5 πράγματα, μιλάει, λέει την άποψή του και ότι εγώ φτιάχνω τον καφέ. Μην το παρεξηγείτε, έτσι. Είμαστε και 2 ώρες εδώ πέρα, δηλαδή. Τουαλέτα να θέλουμε να πάμε, που λέει ο λόγος. Δεν μπορούμε να πάμε, έτσι. Λοιπόν, καλύτερα από το, καλύτερα από το σήμα είναι. Τι κολλάει και δεν. Όχι ο Κώστας, με συγχωρείτε. Ο Ντόν, ο Ντόν. Λοιπόν, τι κολλάει και δεν κάνουμε ως με την Κύπρο. Η ελληνική φοβία ότι θα μας πούνε ότι κάνουμε με τους Ελληνοκυπρίους και είναι παράνομο να το κάνουμε αυτό γιατί δεν έχει επιληθεί το θέμα του Κυπριακού. Mm-hmm. Και η ελληνική πεποίθηση κάποιων κύκλων. Ότι ακριβώς επειδή δεν έχει λυθεί το θέμα του Κυπριακού, δεν μπορούμε να το κάνουμε με την Κύπρο. Mm-hmm. Δηλαδή, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι με την Κύπρο, θα είναι να ανταλλάσσουμε μόνο 12 άρια στην Eurovision. Mm-hmm. Αυτό μας είναι επιτρεπτό παρά τη γιούχα. Mm-hmm. Το να κάνουμε σοβαρή πολιτική ως δύο ξεχωριστά κράτη αναγνωρισμένα από το Συμβούλιο Ασφαλείας, από τον ΟΗΕ, από τη χάρτα του ΟΗΕ, δεν την κάνουμε αυτή τη σοβαρή πολιτική. Λέω Τάσος, το στιμωρεί ο Θεός. Που πειράξανε την Αγία Σοφία. Δεν τους τιμωρεί ο Θεός, Τάσο μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και η Αγία Σοφία, επειδή έγραφε ο Κώστας ο Παπάς, είναι εκκλησία. Η Αγία Σοφία ήταν εκκλησία. Έχει σταματήσει 500 χρόνια να είναι εκκλησία και τα τελευταία 100 σχεδόν έχει σταματήσει επίσης να είναι τζαμί και είναι μουσείο. Λοιπόν, είναι τόσο εκκλησία η Αγία Σοφία στις μέρες μας, όσο είναι και το παλιό τέμενο στην πλατεία στο Μοναστηράκι, στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά εμείς δεν έχουμε κάνει εκκλησία το τέμενος αυτό. Το διατηρούμε, το έχουμε ανακατασκευάσει και το έχουμε κάνει μουσείο. Μουσείο μόνο. Οι Τούρκοι αποφάσισαν να κάνουν αυτό το πράγμα ακριβώς για να ενώσουν, αν θέλεις, το μουσουλμανικό στοιχείο, να το πω έτσι. Να το φανατίσουν, κακά τα ψέματα, και αφετέρου για να το έχουν σαν ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Στέφανε. Και αύριο μεθαύριο, όταν θα πέσει ο Ερντογάν, ναι, ο επόμενος που θα αναλάβει την Αγία Σοφία θα την επαναφέρει σαν μουσείο. Παίζει, της UNESCO. Στέφανε, μη φεύγεις. Στέφανε, πού πας, Στέφανε, φεύγει ο Στέφανος. Στέφανε. Γιατί φεύγει ο Στέφανος, είναι πτώμαρη. Είμαι τι πτώμαρη, Στέφανε. Είσαι από τη δουλειά του, άρχισε. Πρέπει να απαντήσεις. Στον Πάνο. Τι είναι αυτό το πράγμα, σε αποφεύγει, βλέπω. Εντάξει, έχει κουραστεί, είναι και Σάββατο βράδυ. Έλα, καλή ξεκούραση, Στεφάν. Πάμε πάνω, για πες. Λοιπόν, όχι, εγώ την ευρίζομαι πάρα πολύ γιατί τσιπάμε στο τυράκι που το κάνει επίτηδες η Τουρκία. Η Τουρκία θέλει αφενός να φανατίσει το εσωτερικό της με το να έχει κάνει τζαμί την Αγία Σοφία και απ' την άλλη πλευρά να εκνευρίσει εμάς. Εδώ δεν είχε εκνευριστεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο τόσο πολύ και εκνευριζόμαστε εμείς εδώ και φανατιζόμαστε μέσα στο τσάτι για την Αγία Σοφία. Βλέπεις το βηματάκι που κάνουμε πίσω, γιατί στο επόμενο μπαζάρι που θα μας ζητήσει κάποιο αντάλλαγμα η Τουρκία, εμείς τι θα τη ζητήσουμε, να ξαναγίνει Μουσείο Αγία Σοφία. Έχουμε ξεχάσει χάλκες, έχουμε ξεχάσει χίλια δύο πράγματα. Εξακολουθούμε να μην αντιλαμβανόμαστε ως πολίτες, όχι ως πολιτικοί. Οι πολιτικοί και οι διπλωμάτες ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται. Είναι φυείς, δεν είναι χαζοί. Mm-hmm. Ξέρουν. Λοιπόν, δεν λέω ότι ξέρουν όλα τα μέλη του κοινοβουλίου, αλλά υπάρχουν πολλοί έμπειροι πολιτικοί που ξέρουν. Και έχουν και διπλωμάτες και έχουν και ικανότατους ανθρώπους, συμβούλους τους. Λοιπόν, μιλάω για τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός, επειδή δρά πάντα με το συνέστημα, δεν αντιλαμβάνεται πόσα βήματα κάνουμε πίσω, αλλά φανατίζεται και στεναχωριέται για την Αγία Σοφία. Όχι, παιδιά, μην φανατιστούμε με την Αγία Σοφία. Γιατί πάρα πολύ απλά η Αγία Σοφία, ακόμη και αν επανέλθει σαν μουσείο, ο οποιοδήποτε ακραίος Τούρκος πολιτικός αύριο μεθαύριο μπορεί να την ξανακάνει τζαμί. Ναι. Εάν θέλουμε να δούμε, δηλαδή δες τώρα, πόσο φίλος είναι ο Μπάιντεν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη.
αναγκάζει τους κληρικούς αυτούς οι οποίοι θα διεκδικήσουν το πατριαρχικό αξίωμα αύριο μεθαύριο. Εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό από το State Department. Εγώ έχω ακούσει από το State Department μόνο για την Αγία Σοφία. Αυτό τι δείχνει? Μια επιτυχία της Τουρκίας. Γιατί η Τουρκία δημιουργεί θέματα, τα κάνει εργαλεία για να μπορεί να ασκεί μοχλό πίεση ή να παζαρεύει. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Τι άλλο θες να πούμε? Εσύ δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι ή αν θέλεις εσύ, Χρήστο, να κάνουμε μια συζήτηση. Όχι, όχι, ό,τι θέμα όπου θες να πας. Να πας κάπου. Λοιπόν, λέει ο Στέργιος ότι ήρθε η ώρα το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης να σβήσει, όπως έσβησε και το Αλεξανδρίας και το Αντιοχίας. Πιάλε το Αντιοχίας, ναι, εντάξει, οκ, okay, αντάκια. Αλεξανδρίας δεν έχει σβήσει απόλυτα. Εντάξει, τι θα πει να σβήσει, ρε Στέργιε? Από τη στιγμή που υπάρχει πίμνιο, γιατί να σβήσει, όσο και αν είναι το πίμνιο αυτό? Ο Λάβρος λέει ότι την Τουρκία δεν την φοβόμαστε, αλλά τα προσώπετα το φίλο. Περισσότερη εμπιστοσύνη στο Ζέλ και την Αίγυπτο παρά γερμανική Ευρώπη. Συμφωνώ στο πρώτο μισό αυτό που λες, ότι οι φίλοι είναι αυτοί που μας την κάνουν. Διαφωνώ με το δεύτερο. Περισσότερη εμπιστοσύνη στο Ισραήλ και την Αίγυπτο παρά τη γερμανική Ευρώπη. Δεν λέω ότι πρέπει να υποστηρίζουμε τη Γερμανία. Απλώς λέω να μην έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη σε κανέναν. Όπως λέμε ότι θα πολεμήσουμε έστω και τις πρώτες μέρες μόνοι μας, και αν υπάρξουν σύμμαχοι αυτοί θα έρθουν ή θα μπουν στη μέση για να σταματήσουν την Τουρκία ομιγέννητο, άμα γίνει κάτι έτσι, προκειμένου να μην συγκριβεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Το μόνο που εγώ θα έλεγα στο Λάβρο είναι ότι μόνο εμπιστοσύνη στον εαυτό μας πρέπει να έχουμε, ρε παιδιά. Αυτό είναι το θέμα. Στερούμαστε εθνικής αυτοπεποίθησης. Και δεν φταίμε εμείς ως πολίτες. Φταίνε οι ηγεσίες. Και είναι οι ηγεσίες όλων των κομμάτων που το κάνουν αυτό το πράγμα. Όλου του φάσματος του πολιτικού. Λοιπόν, ναι, συμφωνώ με τον Γιώργο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν θα σβήσει ποτέ. Να συμπληρώσουμε ότι η αγάπη που υπάρχει μεταξύ ΗΠΑ και Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι βεβαίως, γιατί το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνώρισε και την Ουκρανική Εκκλησία, έτσι. Άρα υπάρχει ένα γραμμάτιο να ξεπληρωθεί. Αλλά το θέμα είναι να μην είναι αυτό το γραμμάτιο η επαναλειτουργία ως μουσείο της Αγίας Σοφίας. Άσε την Τουρκία να εκτίθεται παγκοσμίως με αυτό το πράγμα. Είναι πιο ζωτική σημασία άλλα πράγματα, τα βακούφια θερυπίν, τα οποία χρηματοδοτούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, για να μπορεί να έχει και αυτό δική του σφαίρα επιρροής ή οικονομική άνεση, όπως επιμένω και επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Λοιπόν, λέει ο Κώστας, μόλις φάει ξύλιο η Τουρκία θα έχουν πολύ σταυροφόροι πρωτο... Λοιπόν, ναι, δεν θεωρώ ότι θα φάει ξύλιο η Τουρκία. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται τη θέση της. Τη διαπραγματεύεται και τη διαπραγματεύεται σκληρά. Και μην ξεχνάμε ότι οι Αμερικανοί διπλωμάτες έχουν πει ότι εμείς τους Τούρκους δεν μπορούμε να τους κάνουμε ό,τι θέλουμε, γιατί οι Τούρκοι είναι περήφανος λαός. Γιατί είναι περήφανος λαός οι Τούρκοι? Γιατί πάρα πολύ απλά έχουν στρατηγική και ανεξάρτητα των εσωκομματικών διαφορών που έχουν, στο εσωτερικό τους δηλαδή και των πολιτικών συγκρούσεων, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής τους είναι σταθεροί και συνεπείς. Σε αντίθεση με τους Έλληνες, βεβαίως, οι οποίοι πρώτα παίρνουμε τις ευλογίες πρεσβειών για να λαμβάνουμε χαρτοφυλάκια και μετά ασχολούμαστε με την εξωτερική μας πολιτική. Εμείς οι ίδιοι το προκαλούμε, λοιπόν. Εμείς είμαστε το Α και το Ω. Mm-hmm. Εγώ αυτό πιστεύω, αυτό θεωρώ. Σας ακούω. Έλα, Χρήστο. Τι λένε τα παιδιά? Ε? Λέει ο Κώστας, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και την κουβέντα σας. Τη δική μου την άποψη, λέω. Κάτι σου γράφει ο Στέργιος. Δεν βλέπω ο Στέργιος, λέει. Υπάρχει το Πατριαρχείο Μόσχος όπου βρίσκεται η σχέση. Η επίλυση των διαφορών για τα πρωτεία θα βοηθήσει σε πολλά θέματα. Ναι, αλλά τι θα πει η επίλυση των διαφορών με τα πρωτεία, βρε Στέργιέ μου? Εδώ πέρα βλέπεις ότι όπου υπάρχει, δυστυχώς, εγώ το έχω πει και το έχω πει πολύ καιρό πίσω, υπάρχει εκκλησιαστική διπλωματία. Στο βαθμό λοιπόν να μιλήσουμε για πρωτεία, όταν έχεις να κάνεις με ένα δυτικό σε επίπεδο γεωπολιτικής Οικουμενικό Πατριαρχείο εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου Μόσχας, βλέπεις ότι δυστυχώς υπάρχει και εκκλησιαστική διπλωματία και αυτή είναι επίσης υπουλή
Γι' αυτό λοιπόν αγαπάμε Οικουμενικό Πατριαρχείο οι Αμερικανοί, έτσι. Γι' αυτό το αγαπούν. Γιατί είναι το αντίβαρο στο Πατριαρχείο της Μόσχας. Το οποίο τι κάνει, τι προβάλλει, προβάλλει τη ρωσική ισχύ. Ακόμη και στους Αγίους Τόπους την προβάλλει αυτή τη ρωσική ισχύ. Αγαπάμε Αρμένιους, είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι, έχουν υποστεί γενοκτονία από τους Τούρκους, αλλά μην ξεχνάμε και το ρόλο που έχουν διαδραματίσει για τον ελληνισμό της Ιερουσαλήμ και για τα ελληνοορθόδοξα προσκυνήματα. Γιατί εκεί ο υπαριθμόν ένας εχθρός δεν είναι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, είναι οι Αρμένοι. Και πίσω από τους Αρμένιους είναι η Ρωσία, η οποία θέλει να διευρύνει και τη σφαίρα επιρροής της. Για να μιλήσουμε και ειλικρινά, για να δούμε λοιπόν ότι οι σχέσεις μεταξύ χωρών είναι πάντοτε παροδικές και από πίσω είναι συμφέροντα, άρα δεν είναι θέμα είμαι με τον έναν ή είμαι με τον άλλον. Να πω απλώς για την ιστορία ότι η Βύρων, ή δεν θυμάμαι καλά, ποια μονή, ποιο μοναστήρι του Αγίου Όρους ήταν το ρωσικό, πριν 20 χρόνια ήταν κατεστραμμένο. Τώρα σφίζει από ζωή και έχει και πάρα πολλούς ρωσόφωνους, εννοείται, έτσι, μοναχούς. Είναι ύπουλη η εκκλησιαστική διπλωματία και πρέπει να την προσέξουμε και αυτή. Δυστυχώς είμαστε ανύπαρκτοι σε αυτό το επίπεδο ως Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά. Ποιος με έγραψε σύμφωνα, δεν το πρόλαβα. Ο Γιώργος. Τι λέει? Α, ο Γιώργος με έγραψε σύμφωνα. Εντάξει, παιδιά, συγχωρήστε με, δεν μιλάω από κείμενο, οπότε μπορεί να πηγαίνω από το ένα θέμα στο άλλο ή κάτι να μου έρχεται στο μυαλό για ένα θέμα και να θέλω να πω κάτι παραπάνω. Εγώ έτσι τα βλέπω τα πράγματα, έτσι τα σκέφτομαι τα πράγματα, γιατί είναι πολιτική, επιμένω, όλο αυτό και η γεωπολιτική είναι πολιτική. Είναι άλλο το κομματικό, απεταξάμιν, να το πω έτσι, δεν με νοιάζει αν κάποιος είναι κέντρο, αριστερά, δεξιά ή δεν ξέρω τι, να φύγουμε από αυτό και από την ιδεολογία που είναι κατάρα από ένα σημείο και έπειτα, γιατί δεν μπορείς να αναπτύσσεις εξωτερική πολιτική με την ιδεολογία. Την εξωτερική πολιτική υπάρχει ο ρεαλισμός, όπως πολύ σωστά έχει γραφτεί στο τσάτ, και ο κινησμός. Δεν υπάρχει ούτε ιδεολογία, ούτε συνέστημα. Τα κατά ψέματα. Έτσι είναι. Αυτά. Χρήστο, έλα να συζητήσουμε κάτι. Για να καλύψουμε χρόνο, αυτός να θέλει να σταματήσουμε τι? Τη συζήτηση. Εσύ, ανάλογα με τον χρόνο που διαθέτει. Είναι και 27, ε. Ωραία, θες κάτι να απαντήσεις ακόμα, σου λένε τα παιδιά κάτι, δεν βλέπω το chat γι' αυτό. Αν θες κάτι να απαντήσεις, μην τους αφήσεις έτσι. Λέει ο Στέργιος ότι ακριβώς όπως είπες, εκκλησιαστική διπλωματία, ναι. Πολλές ομάδες πριν πήγαν σε μαγειρεύει και τους Αγίους περιμένουν σε δωματήρων πριν να αιτηθεί η οργή. Sorry, δεν υπάρχει σύμμαχος της Ελλάδας με όνομα Ρωσία. Λάζαρε, δεν είναι θέμα συμμαχίας με το όνομα Ρωσία. Με το ίδιο σκεπτικό δεν υπάρχει σύμμαχος κανένας. Δηλαδή, ο συνάδελφος ο Πάρης Φεργουνόπουλος βγήκε και είπε ότι ο μοναδικός μας σύμμαχος είναι η Γαλλία. Ούτε η Γαλλία είναι σύμμαχός μας. Ιστορικά, αν θέλεις, η Γαλλία έχει παίξει σε όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής ιστορίας, για να το πούμε έτσι, ως πολύ στενό σύμμαχος των Οθωμανών. Το ότι δεν συμπίπτουν τώρα τα συμφέροντα της Γαλλίας με την Τουρκία, δεν σημαίνει ότι αύριο μεθαύριο μπορεί και να μην συμπίπτουν. Άρα δεν υπάρχει θέμα είμαστε σύμμαχοι ή δεν είμαστε σύμμαχοι. Οι συμμαχίες είναι κάτι το πολύπλοκο. Η Ρωσία θερυπεί ως αντίπαλο δέος των Ηνωμένων Πολιτειών, άρα και θεωρητικά επί ψυχρού πολέμου εχθρός της Ελλάδας, για να το πούμε έτσι, όλα αυτά τα χρόνια μας στήριζε τουριστικά. Όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, εσύ πιστεύεις ότι ερχόντουσαν οι Βρετανοί, οι Αμερικανοί ή οι Γερμανοί και τα υποστήριζαν? Στην Κρήτη πήγαιναν αυτοί. Ρώσοι. Ακόμη και από εργατική εστία της Ρωσίας. Δηλαδή, όχι οι πλούσιοι Ρώσοι, οι οποίοι θα πάνε στη Σκανδιναβία, αλλά ένας μέσος Ρώσος. Δεν έχει σημασία όμως αυτό. Και αν δεν έρθουνε Ρώσοι φέτος, δεν οφείλεται σε COVID. Εγώ αυτό που έχω δει είναι ότι η αεροπορική σύνδεση πλέον Μόσχας
Αθήνας έχει φτάσει στο Θεό το αεροπορικό εισιτήριο. Εντάξει, πώς θα ταξιδέψει και ο Ρώσος. Δεν έχει να κάνει λοιπόν ότι αν είμαστε ή δεν είμαστε σύμμαχους με τη Ρωσία. Μπορεί να είμαστε σύμμαχοι σε κάποια πράγματα και αντίπαλοι εχθροί σε άλλα πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει και με την Τουρκία. Μπορεί να είναι σύμμαχοι σε κάποια πράγματα και αντίπαλοι σε κάποια πράγματα. Το βλέπουμε. Το βλέπουμε και στη Συρία, που μιλάμε για γεωπολιτική. Το βλέπουμε και στη Λιβύη αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτά. Αυτά έχω να πω. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει να ρωτήσει κάτι ή εσύ, Χρήστο. Όχι μόνο. Πάμε σιγά σιγά να μαζευόμαστε. Α, ρωτάει ο Χόρχε Ρομέρο, βλέπω, λέει, γιατί είναι ύπουλοι. Μπορείτε να δώσετε κανένα παράδειγμα από περιέργεια. Όταν λέμε ύπουλοι, προφανώς αναφέρεστε σε αυτό που είπα για την εκκλησιαστική πολιτική. Γιατί πάρα πολύ απλά, αγαπητέ Ρομέρο, ο Χριστός δεν έκανε διπλωματία. Γι' αυτό και σταυρώθηκε. Αν έκανε διπλωματία με τον Πόντιο Πιλάτο, μπορεί και να ζούσε. Λοιπόν, άρα η χριστιανική εκκλησία, όταν κάνει διπλωματία, δεν είναι σωστό σε επίπεδο αρχών, να το πούμε έτσι, να την κάνει αυτή τη διπλωματία. Λοιπόν, παραδείγματα έδωσα. Ο εναγκαλισμός του Οικουμενικού Πατριαρχείου δικαιολογείται γιατί το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνώρισε ως αυτοκέφαλη την Εκκλησία της Ουκρανίας. Έτσι, άρα έφυγε η Εκκλησία της Ουκρανίας από τη σφαίρα επιρροής της μαμάς Ρωσίας. Και η Εκκλησία, ενώ εμείς εδώ έχουμε περάσει και ένα Χριστόδουλο και σύγκρουση με πολιτικούς, σε αυτές τις χώρες έχει βαρύνοντα ρόλο. Γιατί ενώ εμείς εδώ σήμερα δεν κάνουμε από άμβονος προπαγάνδα, εκεί την κάνουν. Την κάνουν. Για να το θέσω διαφορετικά. Από τη στιγμή που εκεί είναι πιο πιστοί, αυτομάτως γίνονται και πιο εύκολα εχθροί, Ουκρανοί με Ρώσους εννοώ. Σε επίπεδο γεωπολιτικής προβολής, σου ανέφερα και το Άγιο Όρος. Σου ανέφερα ακόμη και την Αρμένικη Εκκλησία και το γεγονός ότι έχει βγει το Πατριαρχείο Μόσχας και έχει πει ότι θα υπερασπιστεί συμφέροντά του στους Αγίους Τόπους, όπου είναι Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία εκεί και Πατριαρχείο. Δεν είναι ούτε Μόσχα, δεν είναι ούτε Αρμενία. Λοιπόν, πιστεύω καταλαβαίνει αυτά τα παραδείγματα. Γιατί αυτά παραδείγματα είναι που δείχνουν πόσο ανακατεύεται η γεωπολιτική, η θρησκεία και στη γεωπολιτική. Παιδιά, μην τρελαθούμε που η θρησκεία δεν ανακατεύεται στη γεωπολιτική. Όταν συζητάμε για μουσουλμάνους, για τζιχάδ, γιατί συζητάμε, για θρησκεία δεν ζητάμε. Γιατί γίνεται ο χαμός αυτή τη στιγμή, αν όχι επειδή υπάρχουν μουσουλμάνοι τζιχαντιστές. Η τζιχάδ από πού προκύπτει, από το Κοράνι δεν προκύπτει. Μπορεί στη Δύση να θέλουμε να τα βλέπουμε σε επίπεδο πολιτικής και γεωπολιτικής τα πράγματα. Στην Ανατολή όμως και στη Μέση Ανατολή τα βλέπουν από θεολογική πλευρά. Ο τσακωμός Σαουδικής Αραβίας και Περσίας και Ιράν δεν είναι μόνο για τα πετρέλαια του Αραβικού ή Περσικού κόλπου όπως τα σπέστα. Είναι και για τη θρησκεία. Ο ένας κατακτηρίζει τον άλλον αιρετικό. Ναι, τι λέει ο Κώστας, μην ανακατεύεσαι με την πολιτική. Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ λέω πολύ απλά ότι ακόμη και τα προβλήματα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή δεν είναι μόνο πολιτικά. Είναι κατά βάση πολιτικά. Απλώς η μία πλευρά τα βλέπει με θεολογική ματιά. Μέσα από τις θρησκείες της. Πολύ απλό. Λοιπόν, αυτά. Εύχομαι να συνέβαλα την επικοδομητική συζήτηση. Να δημιούργησα και κάποιο προβληματισμό, αν δημιούργησε κάποια πράγματα που είπα. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι βλέπω εγώ τα πράγματα να συμβαίνουν γύρω μας και σας την καταθέτω, όπως κάθε φορά. Όλη φασαρία δημιουργείς. Εγώ δημιουργώ φασαρία γιατί? Ναι μόνο, εντάξει. Θεωρείς κάτι παράλογο από αυτό που λέω? Όχι παιδί μου, όχι. Δηλαδή να δούμε και μετεωρολογική τι συμβαίνει. Γιατί πρέπει να υπάρχει λογική, ρε παιδιά. Γι' αυτό λέω πρέπει να αφήσουμε λίγο και το συνέστημα. Τα πάντα είναι πολιτική. Ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε μεταξύ μας, γράφουμε μεταξύ μας, συμπεριφερόμαστε το ένα στον άλλο, είναι ζήτημα πολιτικής. Όχι επιμένω κομμάτων. Είναι πολιτική που αναπτύσσει.
είμαστε. Είμαστε 11 και 35. Ναι, πάμε για να έχουμε άλλα. Ναι, εσύ πάνω μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τα παιδιά που με άκουσαν. Για τη γνώμη σου. Και εγώ σ' άκουσα, και εγώ σ' άκουγα. Δε. Και τον καφέ που φτιάχνω εδώ ναι. Είναι κοντά ήμουν. Δεν είναι. Ότι δεν με άκουγες. Σ' άκουγα, σ' άκουγα. Ήχιο, προφανώς, ακούς. Λοιπόν, δεν λέω τέτοιο πράγμα προς Θεού. Ευχαριστούμε πολύ τον Πάνο. Πες πάνω μου μια καλή νύχτα στα παιδιά. Καλό βράδυ σε όλους. Συνεχίζουμε λίγο στο chat μέχρι να κλείσουμε. Να κλείσουμε. Εντάξει, να κάνεις αποφώνηση. Ευχαριστώ πολύ, Πάνο μου. Χαιρετώ όλους. Καλό βράδυ. Λοιπόν, παιδιά, και ο Πάνος εδώ μας τα είπε. Έλα. Και ο Πάνος εδώ μας τα είπε, μας βοήθησε κιόλας. Μας έδωσε και λίγο. Γιατί είμαστε από τις 9, έτσι. Είναι 2,5 ώρες. Μας δίνει και λίγο χρόνο παραπάνω. Λέει και την προσωπική του γνώμη που μπορεί να είναι αντίθετη από τη δική μου. Έτσι είναι. Δεν είμαστε όλοι, δεν έχουμε όλοι την ίδια άποψη, έτσι, και την εκφράζουμε. Έχουμε την άνεση να την εκφράζουμε, δεν είμαστε open, είμαστε ανοιχτά. Για να δούμε, παιδιά, κοίταζα δύο λεπτά πριν τελειώσει και ο Πάνος. Πάνω μέσα είσαι, θα μ' ακούς. Κοίταζα μια ειδησούλα τώρα εδώ. Αυτό που λέγαμε, έχει αρχίσει και γίνεται μια φασαρία τώρα εδώ πέρα. Στο μισό λεπτό να βγάλω το τηλέφωνο να μην φαίνεται εκεί στην εικόνα μας. Είχε αρχίσει να γίνεται μια φασαρία εδώ πάλι στο Ισραήλ από ό,τι βλέπω. Πάλι με τον τηλεοπτικό σταθμό με το Al Jazeera, παιδιά. Δεν ξέρω όσοι είσαστε και το έχετε δει. Εδώ και λίγα λεπτά, εδώ και κάποια λεπτά βγαίνουν συνέχεια ειδήσεις. Αυτή τη στιγμή εγώ το βλέπω από πολλαπλά ιδιοσιογραφικά ξένα κανάλια. Έγινε μια σύλληψη μιας δημοσιογράφου, μιας ρεπόρτερ του Al Jazeera στη Δυτική Όχθη. Να βάλουμε να βλέπουμε και τη Δυτική Όχθη, να, όσοι δεν γνωρίζουν να καταλαβαίνετε. Δυτική Όχθη είναι εδώ που βλέπετε τις διακεκομμένες γραμμές. Μισό λεπτό να δούμε την Ιερουσαλήμ. Εδώ, Ιερουσαλήμ, διακεκομμένες γραμμές, Δυτική Όχθη. Βλέπετε Ιερουσαλήμ, κόβεται με τις διακεκομμένες γραμμές. Εδώ είναι η Δυτική Όχθη, λοιπόν έγινε σε αυτή την περιοχή. Έγινε μια διαδήλωση πριν από λίγη ώρα, τώρα βραδινή, ήταν για να δώνε προφανώς. Και έγινε μια σύλληψη μιας ρεπόρτερ του Al Jazeera. Τη συλλάβαν οι Ισραηλινοί αστυνομικοί. Και έχει γίνει ο χαμός. Έχει ανέβει πρώτη είδηση, το βλέπω, ανεβαίνει συνεχώς στα δισογραφικά. Στο The Arab News το βλέπω τώρα εδώ. Israeli forces detain Al Jazeera reporter. Attack crew. Επιτεθήκαν λέει στο. Πλήρωμα να το πούμε. Το crew. Όχι. Εντάξει. Στο τηλεοπτικό πλήρωμα. Πώς το λέμε τώρα το. Στους ανθρώπους, στην ομάδα της. Στην τηλεοπτική ομάδα που ήταν μαζί οι reporter. Έτσι λένε. Υπάρχουν και φωτογραφίες από ό,τι βλέπω. Το Getty τις έχει ανεβάσει. Τώρα το Getty της πουλιά της φωτογραφίας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, και καλά οι δημοσιογράφοι στην ώρα της σύλληψης που είναι άλλες γυναίκες, είναι του Ισραήλ αστυνομικοί, είναι κοπέλες του Ισραήλ που τις συλλαμβάνουν. Τώρα, τι να σας πω, αντιστέκεται αυτή από ό,τι βλέπω. Του Al Jazeera, παιδιά. Θυμάστε τι είπαμε και στο βίντεο πριν. Al Jazeera. Είναι, ανήκει στο Κατάρ. Συνεργείο, ναι. Τηλεοπτικό συνεργείο. Ανήκει στο Κατάρ το Al Jazeera. Οκ, παιδιά. Εγώ μόνο αυτό που θα πω είναι ότι πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή έβλεπα... για να καταλάβετε όσοι δεν έχετε καταλάβει τις σχέσεις που μπορεί να υπάρχουν. Να το πούμε έτσι λίγο πλάγια. Οι σχέσεις που μπορεί να υπάρχουν είναι, πήγε το Al Jazeera μέσα στη λωρίδα της Γάζας. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας το βρω, να σας το δώσω σε link για να καταλάβετε, για να το δείτε. Δεν μπορώ να σας το βάλω εγώ το βίντεο αυτό. Ναι, μπορώ να το βρω. Λοιπόν, η είδηση είναι από το Mech News. Το Mech News είναι του Ιράν, παιδιά. Είναι το πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Να το πούμε πολύ απλά, εντάξει. Λοιπόν, θα σας βάλω το link για να το δείτε στο chat. Αυτό είναι το link του Mech News. Για να το σβήσω εγώ σε λίγο. Πατήστε να δείτε λοιπόν το link. Θα σας βγάλει στη σελίδα του Mech News και θα δείτε το βίντεο. Πήγε το Al Jazeera με τη Χαμάς και έκανε βίντεο
μέσα στα τούνελ στη Γάζα. Αυτό κάποιοι θα το πούνε τηλεοπτική επιτυχία, δημοσιογραφική επιτυχία. Εγώ λέω πάλι από την πλευρά μου, το βλέπω ότι σημαίνει ότι αυτό που όλοι γνωρίζουμε, ότι το Al Jazeera είναι πολύ κοντά στη Χαμάς. Έχει δηλαδή τις άκρες του με τη Χαμάς, να το πούμε πολύ απλά. Έχει τις άκρες του με τη Χαμάς. Λοιπόν, δέστε το βιντεάκι, θα δείτε, έχει πάει ο δημοσιογράφος του Al Jazeera και έχει μπει στις στοές μέσα και τραβάει βίντεο με μαχητές της Χαμάς. Εντάξει, λοιπόν. Τώρα έχουμε αυτή τη σύλληψη και βλέπω σηκώνεται πάρα πολύ στα δισογραφικά. Αυτή τη στιγμή στα δισογραφικά έχει σηκωθεί... να δω να σας πω, παιδιά, που είναι. Είμαστε... Το έχει σηκώσει Al Jazeera, το έχει σηκώσει το The Arab... Να δω. Έχει βγάλει ανακοίνωση του Al Jazeera πριν ένα τέταρτο. Καταδικάζει, λέει, την επίθεση, την Ισραηλινή επίθεση και τη σύλληψη της δημοσιογράφους του. Οι κατοχικές αστυνομικές δυνάμεις, πώς το λέει, για να δω, occupation του Ισραήλ. Καλά, μιλάμε ότι είναι κάργα ισλαμικό. Εντάξει, είναι... Το ξέρουμε, δηλαδή, απλώς... άφησε πια να φανεί, ας πούμε. Και το The New Arab το έχει σηκώσει σαν είδηση, βέβαια. Israeli forces detain Al Jazeera reporter, attack cruel, έτσι το έχει. Να δω και κάπου αλλού. Το έχει κι άλλες σελίδες. Τώρα δεν μπορώ, το μάτι μου τρέχει στα γρήγορα. Ναι. Ναι, εκεί, είναι πριν από 4 ώρες αυτή η είδηση τρέχει. Τρέχει συνεχώς. Ναι. Μάλιστα. Εδώ απλώς το έχει. Η Jerusalem Post λέει κάτι άλλο. Για να δούμε, ισχύει για τους δημοσιογράφους. Λέει ότι δύο συλλήψεις γίνανε, λέει, για επιθέσεις σε αστυνομικούς. Ναι. Έτσι το έχει το. Καταλάβατε πως, η είδηση πως μεταδίδεται από τον ένα στον άλλον. Δηλαδή, η Jerusalem Post που είναι το Ισραήλ. Τα λέει διαφορετικά. Λέει ότι συλληφθήκαν δύο ανθρώποι, λέει, στην γειτονιά αυτή τη Σέχ Σαράχ. Λέει υπό την υποψία, λέει, επίθεση στους αστυνομικούς. Δηλαδή γινόταν διαδήλωση και επιτεθήκαν στους αστυνομικούς. Τώρα να σας πω κάτι. Το να επιτεθήκανε. Και ήταν δημοσιογράφος η μία αυτή. Το να επιτεθήκανε μπροστά στις κάμερες αστυνομικοί για πλάκα. Εντάξει. Να μου πεις τώρα εσύ παίρνεις την άποψη του Ισραήλ. Okay. Δεν ξέρω, δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν ήμασταν εκεί βέβαια. Εμείς διαβάζουμε τις δύο απόψεις. Απλώς μου φαίνεται λίγο περίεργο. Εδώ λέει πέταγαν πέτρες. Με ένα λίγο περίεργο μου φαίνεται τώρα αυτό. Δηλαδή είναι τόσο αγαθή η Ισραηλινή αστυνομική να πάνε να συλλάβουν τη δημοσιογράφο μπροστά στις κάμερες. Εντάξει, κάτι. Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει φωτιά. Όπου υπάρχει καπνός, ναι, υπάρχει φωτιά, παιδιά. Τέλος πάντων. Okay. Αυτά είναι και 43. Σε δύο λεπτάκια θα κλείσουμε. Κλείνουμε για 45. Να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά. Αν έχω σηκώσει τη φωτογραφία. Έχω σηκώσει τη φωτογραφία. Ναι, την έχω. Για τους φίλους που έλεγα πριν, στην αρχή που μιλάγαμε και λέγαμε για μια φωτογραφία από την αμερικανική πλευρά για κάποιο πιλότο F-15, ο οποίος έχει στην κάσκα το Thanos. Thanos είναι, αν θυμάστε καλά, στους σούπερ ήρωες που είναι ο πολύ κακός. Δεν θυμάμαι, τι είναι ο Θάνος, Μάριε, θυμάσαι σε ποια ταινία ήταν στους... Δεν θυμάμαι, αυτό με τους σούπερ ήρωες που λέει ο Θάνος, αυτός που θέλει να εξολοθρεύσει τον κόσμο, ας πούμε, και τα λοιπά. Αυτό δεν είναι. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε τη φωτογραφία, μου έκανε εντύπωση. Την έχω κάνει μεγένθηση, είναι πολύ κοντινή, είναι πολύ μεγεθυμένη η φωτογραφία, για να τη δείτε. Στην κανονική της μορφή είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η φωτογραφία, λοιπόν, αυτός είναι ο Αμερικανός πιλότος του F-15 που είναι στη Σούδα, ο οποίος έχει την κάσκα αυτή που βλέπετε, αυτό κλείνει, μπαίνει μπροστά στο πρόσωπό του είναι. Θάνος. Okay, μου έκανε εντύπωση. Γι' αυτό σας τη βάζω να τη δείτε. Εντάξει, είναι. Βλέπουν πολλές ταινίες. Οι φύλακες του Γαλαξία, λέει ο Πάνος. Έτσι λεγότανε. Ναι, μάλλον.
Ο Θάνος, οκ. Okay. Λοιπόν, φύγαμε, παιδιά. Πάμε για καλό βράδυ. Το είδαμε και αυτό. Καλό βράδυ στο Γιώργο, καλό βράδυ στο Μάριο. Ο Στέφανος μας έχει αφήσει, καλή ξεκούραση. Γεια σου Πάνο, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα σου και την άποψή σου. Γεια σου Νικόλα, γεια σου Κυριάκο. Ποιο άλλο, ο Κώστας, ο Παπάς, βλέπω είναι μέσα. Ο Νίκος ο Κώστας, ο Τάσος είναι μέσα. Ο Νόης, καλό βράδυ. Wet Films, καλό βράδυ. Νικόλας Παπαδόπουλος. Αλινέμα, Αλιμέμα. Ο Τίλης, Γρίζνα, καλό βράδυ. Γεια σου Στεργή, καλό βράδυ. Λοιπόν, καλό βράδυ παιδιά, θα τα ξαναπούμε εκτός απρόπτου το γεια σου Τάσο, καλό βράδυ, το άλλο Σάββατο. Εκτός απρόπτου, μπορεί και να έχουμε και τίποτα απρόπτου, ποτέ κανένας δεν ξέρει. Λοιπόν, φύγαμε, πάμε για το outro, καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, καλά τα είπαμε, καλά περάσαμε, Σάββατο βράδυ, 5 Ιουνίου 2021. Φιλιά σε όλους.